Το θυμίζω εγώ τώρα αυτό. Αλίμονο ότι πει ο κύριος Τουλάτος, δηλαδή αν ο κύριος Τουλάτος κατά λάθος. Κατά εσάς. Εσκεμμένος. Πει κάτι σωστό. Δεν είναι μόνο ο κύριος Τουλάτος. Όχι, έτσι πως το θέσατε, ό,τι και αν πει ο κύριος Τουλάτος. Δεν είναι μόνο ο κύριος Τουλάτος. Δηλαδή, του αφαιρείτε το λόγο. Ό,τι δεν και να πει, αφαιρώ το λόγο. Ένα λεπτό, Κάτι το οποίο είναι λάθος. Αυτό δεν υπονοούσατε. Ένα πράγμα που είναι λάθος, κύριε Μιλωνά, δεν πρέπει να σχολιαστεί. Βεβαίως. Λοιπόν. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν θα ακούσουμε τον κύριο Τουλάτο. Ή ό,τι και αν πει ο κύριος Τουλάτος θα είναι λάθος. Ναι, αλλά πρέπει να εδραιώσει ότι αυτό το οποίο λέω εγώ ότι υβρίζει, να πει ότι δεν το υβρίζει, ότι είναι σωστό. Σωστά. Λοιπόν, ο κύριος Τουλάτος έχει μπλέξει τη μυθολογία στην Παλαιά Διαθήκη. Έχει κάνει την Παλαιά Διαθήκη των Ελλήνων. Αυτό έχει δώσει την εντύπωση σε όλο τον κόσμο. Εγώ το ξέρω όλος ο κόσμος. Δεν χρειάζεται αυτό να το σχολιάσουμε. Και δεν το έχει κάνει μόνο ο κύριος Τουλάτος. Το έχει κάνει και κάποιος καθηγητής Κώστας Πλεύρης, του οποίου το βιβλίο του το έχω εδώ. Να διαβάσουμε περί Παλαιάς Διαθήκης τις απόψεις τους. Και γενικά το έχουν κάνει πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται στον εθνικό χώρο που πάνε να τον παντρέψουν με τον χριστιανισμό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οι Έλληνες οπωσδήποτε είμεθα ιερός λαός. Έχουμε τη θέση μας μέσα στην βίβλο. Κάποια στιγμή ξεκινάει η ιστορία μας. Αλλά όχι αυτά τα περιβόητα ότι ο Αδάμ είναι ο αδάμαστος και η Εύα είναι η ίδια. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Και γι' αυτό σας χαρακτήρισαν και αιρετικό. Και γι' αυτό αυτή τη στιγμή είσαστε το μαύρο πρόβατο και αν ασχολείται η Εκκλησία μαζί σας, κύριε Τουλάτο, ασχολείται όχι επειδή σας κατέγραψε 127 αιρέσεις, αλλά ενδιαφέρεται πραγματικά για την ψυχή σας. Αυτό θέλετε, το πιστεύετε, θέλετε όχι. Και ό,τι γίνεται αυτή τη στιγμή είναι προς συνετισμό και όχι για να σας γράψουν ότι είσαστε αιρετικός και για να δημιουργήσει. Η Εκκλησία δεν έχει ανάγκη να δημιουργεί διαφήμιση γύρω από τον Θεό. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη διαφημίσεως. Ο Θεός εκείνο που τον ενδιαφέρει να σωθούν όλες οι ψυχές. Πάει καλά η επιχείρηση δηλαδή. Κύριε Μιλωνά, δεν μιλάω για την επιχείρηση, μιλάω για την Εκκλησία και για τον Θεό. Η Εκκλησία είναι η επιχείρηση. Εντάξει, λοιπόν, οι ίδιοι μπορεί να κάνουν χειρότερα. Εντάξει, εσείς άμα κάνετε κάτι θα σας το χτυπήσουν. Είμαι σίγουρος. Με καταλαβαίνετε? Γιατί εφαρμόζεται ο νόμος της Εκκλησίας στους χριστιανούς, δεν εφαρμόζεται στους ιδίους. Δεν δικαιολογώ κανέναν. Εδώ έχουμε θαύματα και πράγματα με αρχιερείς και ιερείς. Θα μας τα πείτε. Γιατί να μην σας τα πω. Εάν το επιθυμείτε να τα ακούσετε και να τα ακούσει και όλος ο ελληνικός λαός. Εκπομπή... Είναι γνωστά αυτά. Ο κύριος Τουλάτος βγήκε και μίλησε, πολύ καλά έκανε για εκείνο το 666. Και σας έβαλε και κάνατε και ένα πείραμα με ένα σωλήνα, το θυμάστε? Πώς το θυμάστε? Αυτό δεν είναι κάτι το καινούριο. Οι χριστιανοί, όλοι οι χριστιανοί το ξέρουν εδώ πέρα και τρεις δεκαετίες. Τι το καινούριο, δηλαδή τι θέλουμε να επιδείξουμε, να κινδυνολογήσουμε? Γιατί δεν μιλάτε, κύριε Παναγιώτη, γιατί δεν μιλάτε αυτή τη στιγμή? Γιατί είμαι υποχρεωμένος να παίρνω εγώ το να μιλήσω. Γιατί θα μιλάει, γι' αυτό, δεν το διακόψω. Θα σας πω κάτι. Γιατί κινδυνολογούμε, δεν μπορώ να καταλάβω. Θα σας πω κάτι, κύριε Τσέβη. Και γιατί η Εκκλησία να αναγκάζεται να τον επί αιρετικό. Ελάτε. Γιατί. Γιατί. Παναγιώτη. Γιατί. Και όχι μόνο η Εκκλησία, γιατί να βγει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων για να ξέρει, να λέει, να τον ξέρω. Γιατί να βγει ο Αρχιμανδρίτης, πως τον είπαμε, ο Δοσίθεος. Εδώ πέρα που κακώς έβγηκε. Κακώς έβγηκε. Γιατί αυτή τη στιγμή λείπει ο αντιπρόσωπος, ο νόμιμος του Πατριαρχείου μέσα στην Ελλάδα. Τον επήρα στο τηλέφωνο στα Ιεροσόλυμα, τον κύριο Τουλάτο δεν τον ξέρει. Το θέμα της σημαίας που προαναφέρατε του Πατριαρχείου και το Μολόν Λαβέ του κυρίου Τουλάτου που μου είπε Μολόν Λαβέ, δεν ανήκει σε εμένα το Μολόν Λαβέ. Ούτε έχω καμία σχέση εγώ να πάω στο σπίτι του κυρίου Τουλάτου να το αφαιρέσω εγώ τη σημαία. Εγώ απλώς ρώτησα το Πατριαρχείο. Διότι αν έχει την έγκριση ο κύριος Τουλάτος ή μπορεί αφαίρετα να κρεμάει σημαίες, τότε κρεμάσουμε όλοι οι Έλληνες. Ποιος δεν θέλει τη σημαία του Πανάγιου Τάφου δίπλα στην ελληνική σημαία? Πώς το επιτρέπει όμως τον κύριο Τουλάτο να το κάνει αυτό και δεν το επιτρέπει να το κάνουν όλοι οι Έλληνες? Ο πρώτος που θα διδάξω αυτό το πράγμα θα είναι. Μα εδώ οι Έλληνες ξέχασαν να κρεμούν και την ελληνική σημαία. Θα καλά, αυτό μας το έχουν επιβάλει. Υπάρχουν δυνάμεις που μας το έχουν επιβάλει. Εδώ έχουμε βάλει σε εθνικές εορτές την ελληνική σημαία μόνο και μόνο να υπάρχει και αυτή ανάποδα. Και κανένας δεν ενδιαφέρεται. Μέσα στην Ελλάδα λοιπόν. Όλες οι δυνάμεις, οι σκοτεινές, όπως λέει η Εκκλησία, οι σκοτεινές δυνάμεις που δεν είναι πλέον σκοτεινές, τους ξέρουμε. Τους ξέρουμε. Ναι, αλλά μέχρι στιγμής δεν μας είπατε κάτι. Ναι. Ή μάλλον δεν αφήσατε. Παναγιώτη, για να μην πάρω θέση εγώ, με αυτό το πείραμα όπως το είπε ο κύριος Τσέβης για το 666 κτλ. Δεν μας το παρουσίασε ως καινούριο. Αφύπνιση είναι. Αφύπνιση. Ναι, γιατί έχει ξεχαστεί, βεβαίως. Δεν μας είπε ότι είναι κάτι καινούριο, δείτε το. Όχι, γιατί δεν το είχαν εμφανίσει αυτοί πριν. Έχει εμφανιστεί, κύριε Τουλάτο. Ένα λεπτό. Γιατί δεν δηλαδή, τώρα έρχεστε πρωτοπόρος. Μετά... Ένα λεπτό. Πού το βρήκατε εσείς πρώτα απ' όλα αυτό το πράγμα, αυτό το χαρτί που φέρατε εδώ πέρα με το δαίμονα και το 666? Αυτό εσείς το ανακαλύψατε? Είναι δικό μου θέμα. Δεν είναι δικό σας θέμα. Δικό εγώ σας θέμα. Λέω δεν είναι δικό σας θέμα.
Θα ήθελα να. Εδώ είμαστε και πρέπει μια να πούμε. Μια στιγμή να ακούσουμε. Γιατί... Ναι, τα στοιχεία μου που τα βρήκε. Ναι, αλλά. Έτσι, ναι. Μονότερμα μας παίζετε. Δεν σας παίζω μονότερμα. Εδώ έχουμε μία βαλίτσα με πράγματα από το 1970. Αυτά είναι γνωστά. Θα τη δούμε τη βαλίτσα σας, λοιπόν... αλλά να ακούσουμε και το λόγο μας. Μονότερμα παίζουμε. Ναι, δεν ακούω τίποτα. Δεν ακούω τίποτα. Ορίστε. Παναγιώτη. Εγώ. Σήκωσε λίγο τη φωνή να ακούσουμε. Δεν χρειάζεται. Δεν αξίζει τον κόπο. Να σου πω γιατί. Διότι βλέπεις. Και εσύ που είσαι ανίδωσα αυτά τα πράγματα, το δηλώνω. Θα συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε, γιατί πήγε αλλού η κουβέντα. Εγώ όμως έχω κρατήσει εκεί που σταμάτησε. Εδώ είμαστε όλοι να κάνουμε και μια καλή θέμα κουβέντα. Είναι, είπε ότι εγώ πάω να παντρέψω την αρχαία Ελλάδα με το χριστιανισμό. Δηλαδή κάπως αυτούς τους ανθρώπους τους καίει το ελληνικό, το αρχαίο πνεύμα. Τους καίει, τους πειράζει, τους ενοχλεί. Γιατί? Γιατί θέλουν να φανεί ξαφνικά ο χριστιανός ο Έλληνας ξεκάρφωτος. Από το πουθενά με έναν δεν Χριστό, είναι ξεκάρφωτος, κύριε Τουλάτο. Μην περνάτε μηνύματα τα οποία είναι ψεύδι. Αυτά είναι ψεύδι που περνάτε. Η μυθολογία καμία σχέση δεν έχει μέσα στην Παλαιά Διαθήκη που όλοι μάχεστε με νύχια και με δόντια η Παλαιά Διαθήκη να εξαφανιστεί από προσωπογής. Και να την επαρουσιάσετε με ένα καινούριο προσωπείο όπως εσείς θέλετε. Αυτό δεν είναι. Πότε έγινε αυτό το πράγμα? Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο βγάζετε τρελούς όλους τους Άγιους Πατέρες και όλη την Εκκλησία η οποία παραμένει στην Παλαιά Διαθήκη όπως θέλει. Είναι τρελοί όλοι, άπαντες. Αυτά είναι δικά σας λόγια. Δεν είναι δικά μου λόγια. Εσείς μιλάτε για την Ήδη και τον Αδάμαστο και θα βγάλουμε και τα στοιχεία να δείτε ποια είναι η Ήδη και ο Αδάμαστος. Όχι, που λέτε. Είναι στη σφαίρα της μυθολογίας. Καμία σχέση μέσα στις γραφές. Μάλιστα. Οι δε Έλληνες, αφού θέλετε να μάθετε, είναι στο γιώτα κεφάλαιο της γενέσεως, όταν ο Νόε κάνει τους τρεις γιους, τον Ιάφεθ, τον Χαμ και τον Σιμ. Εξού και έχουμε ιαφεθητικές φυλές, χαμητικές φυλές και σημητικές φυλές. Τέταρτος ιός του Ιάφεθ που είναι ο Ιωΐαν, προέρχονται οι Ιώνες και από τον Ιωΐαν βγαίνουν οι Ρόδιοι και οι Κίτιοι. Εξού και ο μέγας ιστορικός Παπαρηγόπουλος, όσοι έχουν την ιστορία του και πάνε στους χάρτες, θα δουν ότι την Κρήτη την ελέγχει Καθόρ και την Κύπρο την ελέγχει Κιτίμ. Λοιπόν, αυτά είναι αποδεδειγμένα από τις γραφές. Δεν χρειαζόμεθα έξω της γραφής βιβλία και φιλοσοφίες. Πάει και βρίσκει ο άλλος μία κανάτα ή πάει και βρίσκει ένα οστό και αρχίζει και φτιάχνει ολόκληρες ιστορίες. Τόσα εκατομμύρια χρόνια λέει πίσω ήταν η ιστορία τώρα. Πού το βρήκαν αυτό το πράγμα? Πού τα βρήκαν αυτά τα πράγματα? Από ένα οστό βγάλανε ιστορία δική τους? Μπορώ να μιλήσω? Βεβαίως. Ευχαριστώ. Είπατε για τον τέταρτο γιο του Ιάφεθ. Ο τρίτος γιος πώς λεγόταν? Ο τρίτος γιος πώς λεγόταν, μου πείτε εσείς. Όχι, αφού ξέρετε τον τέταρτο, να μου πει τον τρίτο. Τώρα κοιτάξτε, δεν θα κάνουμε λογοπαίγνιο. Όχι, όπως δεν είναι λογοπαίγνιο. Και στο τηλέφωνο. Καθόλου λογοπαίγνιο. Όχι, θα σας πάω αλλού. Όχι, να με πάτε, εκεί που σας πάω εγώ. Επίδειξη πνεύματος δεν κάνω. Όχι. Επίδειξη πνεύματος κάνετε εσείς. Δεν είναι επίδειξη. Εμφανίζεστε, λέγεται τον κύριο Μιλωνά ανίδεο, τον ελέτε ανίδεο τον κύριο Μιλωνά και πολεμάτα του κάνετε μάθημα. Κάνετε μάθημα στον κύριο Μιλωνά, εγώ δεν είμαι ανίδεος. Εγώ έχω ιδέα. Είπατε πριν μας κοιτάει κόσμος. Ευτυχώς που έχετε ιδέα. Για να μάθω κι εγώ τον τρίτο. Το τρίτο γιο του Ιάφεθ, μπορείτε να μου πείτε. Να μου το πείτε εσείς. Όπως μου είπατε για το 666 ότι είναι στο Δανιήλ, ενώ είναι βασιλείο γάμα. Ένα λεπτό θα παίξουμε. Περιμένετε, καλέ. Θέλετε να κάνουμε παιχνίδι. Περίμενε, μια στιγμή. Αυτό είναι παιχνίδι. Για να δούμε που θα φτάσει. Δεν είναι σοβαρή συζήτηση. Πες μου, μπορείς να μου πεις τον τρίτο γιο. Δεν θα σου πω τίποτα. Επειδή να μου επιτρέψετε, θα σου πω τίποτα. Ξέρεις γιατί? Επειδή δεν ξέρεις. Διότι είσαι ισχυρογνώμων. Όχι, μα επειδή δεν ξέρεις. Είσαι ισχυρογνώμων, προχτές το τηλεφώνημα. Μίλησες για φιλές. Είσαι ισχυρογνώμων, επαναλαμβάνω. Είσαι ισχυρογνώμων και συνεχίζεις να είσαι ισχυρογνώμων. Μπήκες εδώ πέρα μέσα προχθές και γύρισες και είπες όλο τον κόσμο αυτόν εδώ πέρα που σε παρακολουθεί μέσα στο στούντιο και είναι γεμάτο κόσμο εδώ πέρα από ό,τι βλέπω, ότι δεν σας είπα παιδιά, έτσι έλεγες, ότι το 666 αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη και προτού να μιλήσω εγώ λες τον Δανιήλ. Πού είναι στον Δανιήλ? Λοιπόν, ένα λεπτό, απάντησε μου. Θα πάρουμε ένα μισό λεπτό τώρα εδώ. Ένα, κύριε Τσέβη. Εγώ σας καταλαβαίνω. Αλλά καταλάβετε και εσείς εμένα. Θα μου απαντήσει ο κύριος Τουλάτος αυτό. Θα απαντήσετε και εσείς και ο κύριος Τουλάτος, φαντάζομαι. Ναι. Λοιπόν, πριν γίνει την περασμένη φορά μην εκπομπή. Μην κάνατε λάθος. Πριν γίνει η εκπομπή, πρόσεξε, μιλάω με τον. Πώς έλεγε. Με τον Βαλάκο. Έξω στη εκεί ήταν και η Ελεάνα. Και πώς ήρθε η κουβέντα και του είχα πει για τα 666 τάλαντα που έστελνε ο βασιλιάς της Τύρου. Πώς ήρθε η κουβέντα του Σολομώντος που έπαιρνε. Και ερχόμαστε εδώ μέσα και φτάνει πια η ώρα εκείνη που μου κάνει την ερώτηση αυτή. Και μόλις μου κάνει. Ο κύριος Τουλάτος με ρώτησε. Τι ξέρεις για το 666, πάμε να κάνει μάθημα. Όχι, μου είπε ο ίδιος ότι ξέρετε ότι αναφέρεται αυτό και στην Παλαιά Διαθήκη. Και εκεί θυμήθηκε και λέω, ναι, ο αριθμός. Ο ίδιος μου κάνει την ερώτηση. Λοιπόν, και όταν λέω στο Δανιήλ, μπορεί, εγώ δεν κρατάω σημείο σαν τους Ιεχωβάδες, κεφαλαιότα, δε άρθρα, εγώ ξέρω την ουσία. Και λέω, ναι, αναφέρεται.
Τώρα, αν έπεσα στο όνομα λάθος, που το κακό τη στιγμή που στην ουσία όντως αναφέρεται. Και εκεί λέω, θυμάσαι που πριν το βράδυ είπαμε ναι, για τα 666 χρυσά τάλαντα. Και το είπα εκεί και πώς ήρθε και έπεσε. Ωραία. Εντάξει, τελείωσε. Αυτό. Τελείωσε. Αυτό τελείωσε λύθηκε, ναι. Όσο για το θέμα, το τρίτο παιδί. Το τρίτο παιδί. Διότι ο Ιάφεθ, ναι μεν είχε αυτούς, αλλά είχε και τον τρίτο γιο, τον οποίο δεν τον ξέρει, και λέγεται Γκομέρ. Και από αυτόν τον ιό εγεννήθηκαν, δημιουργήθηκαν μάλλον, ας το πούμε, μια άλλη ερώτηση πάνω στο όνομα αυτό. Ναι. Οι Ισραηλίτες για τον σήμερα... Ιαφέθ. Ναι. Μην ξεχνάς ότι τον έχουν πει η απαιτώ, η ομότιμή σου. Και τον μπλέκουν με την μυθολογία. Άμα θα ανοίξουμε τώρα πολεμάω να βρω. Εάν το βρω, κάντε το. Της εγκυκλοπαίδειας ηλίου, σοβαρή εγκυκλοπαίδεια, η οποία ήταν η εγκυκλοπαίδεια του αιώνα, και γράφει για τον Ιαπετό και αναφέρει μέσα για τον Ιαπετό. Ναι, εσείς ψάξτε εκεί να ολοκληρώσετε. Και για τον Αδάμαστο και για την Ήβη. Ωστόσο ακούτε αυτά που λέει. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, το τρίτο παιδί του Ιάφετ λέγεται Γκομέρ. Γκομέρ. Και θέλω να ρωτήσω τώρα τον κύριο Τσέβη. Τι χρονολογία ήταν ο Νόε? Τη χρονολογία, ναι, πότε υπήρξε. Ναι. Ο κατακλυσμός έγινε το 3226 π.Χ. αν σας ενδιαφέρει. Μπορώ να σας πω και μήνα και ημέρα και τι καιρικές συνθήκες είχε κύριε. Από πού αποδεικνύεται αυτό, με τι ντοκουμέντα? Εσείς προσέξτε. Εάν θέλετε, πολύ ευχαρίστω σας κάνω πρόσκληση να γραφτείτε μαθητής στο σχολείο που έχω. Κοιτάξτε. Να τα μάθετε. Και εσείς διευμίζετε τη σχολή σας. Προηγουμένως ο κύριος Μπριλάκης είπε: έχω σχολείο. Ναι, να κάνουμε και εγώ. Να κάνουμε και εγώ λίγο. Αντίθετο όμως πρέπει. Εγώ ένα σύλλογο είχα και τον χάρη σας. Έχετε κάνει δικαίωμα το κάνετε. Έτσι δεν είναι κύριε Μπριλάκη. Εγώ είχα. Λοιπόν, εγώ είχα ένα σύλλογο και το δώρησα στον κύριο Χατζηφώτη, οπότε δεν έχω φόβο από σχολές. Εγώ πολύ ευχαρίστω κύριε Τουλάτη, λοιπόν, να σας μιλάω, σας δέχομαι για την τίτη. Ναι, εγώ σας λέω ένα πράγμα. Να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, να βγάλουμε τη χρονολογία, θα γίνει αυτό, τη χρονολογία και θα ήθελα να μου πει και κάτι άλλο. Με τις χρονολογίες κύριε Τουλάτη δεν έχει ασχοληθεί κανένας επίσημα μέσα στην Ελλάδα. Α, δηλαδή στην Παλαιά Διαθήκη δεν μπαίνει χρονολογία. Βεβαίως και υπάρχουν. Θα για μπορούσατε... αυτούς που μελετούν και ερευνούν, για αυτούς που δεν μελετούν, τι να βρουν. Θα μπορούσατε να μου λέγατε ο Αβραάμ αν ήταν Εβραίος. Ο Αβραάμ δεν λεγόταν Αβραάμ, λεγόταν Αβραάμ. Ωραία, αυτό... Ο Αβραάμ ήταν πατήρ έθνους και ήταν Εβραίος. Όταν όμως έγινε Εβραίος, ο Αβραάμ, και δεν θα πούμε το πώς, έγινε πατήρ πλήθους εθνών. Θέλετε παρακάτω. Ο Ιακώβ είναι ο Ισραήλ. Όχι, εντάξει, μέχρι εκεί. Υπάρχει μία σειρά γεγονότων, θείων γεγονότων. Ναι. Τα οποία, αν δεν είναι ο άλλος μελετητής, δεν μπορούν να βγουν έτσι αυτά σε μισή ώρα ή σε μία ώρα. Αυτά θέλει χιλιάδες ώρες μελέτης. Ναι, αλλά μπορούμε να κάνουμε ένα διάλογο και... Είπατε, κύριε Μιλωνά, ότι η εκπομπή σας θα γίνει η αιτία για πρώτη φορά να ανοιχθεί υπέρ της Αγίας Γραφής και την ακατάλληλη βέβαια η ώρα. Γιατί έχουμε κρατήσει όλους τους χριστιανούς. Όλες οι ώρες είναι κατάλληλες. Όλες οι ώρες είναι κατάλληλες για τον Ιησού Χριστό. Στον Ιησού Χριστό ανήκουν όλα. Εντάξει, τώρα, εάν... Να δώσουμε όμως, επειδή ο χρόνος κυλά, να δώσουμε την ευκαιρία και στον Τουλάτο να επειδή πει κάτι. Πάλι αποδεικνύεται και με τον Νόε και με τον Γκομέρ που του είπα και με τον Αβραάμ, λέει ότι ήταν Εβραίος, είναι λάθος. Ο άνθρωπος αυτός δεν έχει ιδέα. Διότι ο Αβραάμ, όταν υπήρξε, πρώτα ήταν ειδωλολάτρης και μετά οι Εβραίοι εμφανίζονται πολύ αργότερα με τον Μωυσή. Δηλαδή η ονομασία Χίμπρου. Ο περιπλανόμενος. Λοιπόν. Ο Αβραάμ πουθενά και πρώτου Μωυσέως δεν υπάρχει αναφορά περί της λέξεως Hebrew, Εβραίος. Πού τα διαβάσατε αυτά? Θέλω να μου πείτε εσείς πού βλέπετε που τα ότι ο Αβραάμ είναι Εβραίος. Οι Εβραίοι ονομάζονται από την καταγωγή των 12 φυλών και θέλω να μου πει ο κύριος Τσέβης αν αυτή τη στιγμή οι Εβραίοι του Ισραήλ είναι στις 12 φυλές μέσα του Ισραήλ αυτοί που κατοικούν τώρα και διοικούν. Αυτοί που είναι τώρα, ούτε ξέρουν ήδη τι. Είναι ψεύδο Ισραήλ. Για μένα προσωπικά, αν θέλετε τη γνώμη μου. Ναι. Για μένα προσωπικά είναι ψεύδο Ισραήλ και το ότι έγινε η de jure, de facto αναγνώριση του Ισραήλ είναι μια άλλη υπόθεση. Λοιπόν από είναι... μένα για σας, με αγάπη, τι είναι ο Αδαμάστορ, Αδάμαστος και Ήβη. Από μένα για σας, ναι, με αγάπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για αυτά πολύ τα οποία πιστεύετε. Τίποτε δεν πετιέται. Αυτό είναι από την εγκυκλοπαίδεια Ήλιος. Όχι, εγώ, εντάξει, εγώ λέω, σας λοιπόν, είπα πριν. Αν μου αποδείξετε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι τρελοί που γράψαν αυτά τα πράγματα, τότε βγάζετε τρελό. Όχι, κοιτάξτε. Λοιπόν, εγώ... και ο Ιάφεθ, ναι, ο Ιαπετός, κατά την ελληνική μυθολογία, ναι, είναι μια πανάρχια μέθοδος που πολεμάνε κάποιοι να δέσουν την προσωπική τους μυθολογία του κάθε έθνους, του κάθε έθνους στη μυθολογία, να την εδέσουν, να την εκαπηλευτούν και να πούνε ότι η ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης είναι δική μας. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Διότι όπως θα καταλάβετε, Ισραήλ θα πει ισχύς Θεού, οι λέξεις, δεν έχει να κάνει με το εβραϊκό έθνος. Οι Εβραίοι καπηλεύτηκαν το Ισραήλ, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Το έχουν καπηλευτεί, εξού και τα γεγονότα που γίνονται συνεχώς. Ισραήλ είναι το λίμα από όλα τα έθνη που πιστεύουν στο Χριστό. Αυτό είναι το πραγματικό Ισραήλ, είναι η ισχύς του Θεού. Και δεν είναι αυτό το που μας παρουσιάζουν σήμερα οι Εβραίοι. Οι οποίοι οι ίδιοι οι Εβραίοι, άμα θα ψάξουμε τη ρίζα τους, ούτε ξέρουν το πόθεν έσχες. Κοίταξε. Με τη ρίζα τους, οι σημερινοί Εβραίοι. Λοιπόν, ισχυρίζεται ότι οι Εβραίοι είναι φιλοί. Οι Εβραίοι δεν είναι φιλοί. Δηλαδή, οι Εβραίοι, ένα λεπτό γιατί θέλετε να ακούσετε τελείως, περισσότερα. Τελείως οι Εβραίοι κατάγονται από τον Σιμ που βγαίνει ο Εύερο Πατριάρχης. Εδώ δεν ξέρουμε τι είναι. Θα ακούσετε αυτό που είπε. Θα ακούσετε αυτό που είπε ο κ. Τουλάτος. Ότι δεν ξέρετε τίποτε, ούτε καν τι λέτε. Τι είναι Εβραίοι, δεν ξέρετε τι είναι. Τι να κάνουμε, η Αγία Γραφή την οποία έχουμε και διαβάζουμε δεν είναι τίποτα. Δεν είναι αυτά που διαβάζετε εσείς. Διότι ούτε αναφέρεται ιστορικά. Μα γι' αυτό σας είπα αιρετικό, κύριε Τουλάτο, δεν θα το καταλάβετε. Απλά, εγώ λέω στα αραμαϊκά. Δεν μπορείτε να καταλάβετε 75 αιώνες γραπτά ότι πάτε να τα αναιρέσετε. Εγώ δεν τελεία και παύλα. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Δεν αναιρώ. Και τρώμε και τον τηλεοπτικό χρόνο, ο οποίο είναι πολύτιμο να πούμε 1000 πράγματα. Δεν ξέρω κανεί τον τηλεοπτικό χρόνο, γιατί δεν μα αφήνει να μιλήσει. Τελεία και παύλα, αυτό σημαίνει. Τελεία στο θέμα. Για δεν απαντάτε σε αυτό. Σα είπε κάτι ότι δεν ξέρετε. Εγώ δεν ξέρω, ο κύριο Τουλάτο δεν ξέρει. Εγώ πώ θα μάθω, ποιο ξέρει. Εσεί πώ θα μάθετε, ερευνώντα τα σγραφά, κύριε Μιλωνά. Και όποιο δεν ερευνά τα σγραφά είναι σε πλάνη. Και μπορεί ο κάθε κύριο Τουλάτο να λέει ό,τι θέλει. Αυτό δηλαδή που κάνω εγώ. Απόδειξε από τι γραφέ. Λέει από τη μία να ερευνήσουμε τις γραφές και όταν ερευνούν μας λέει... Ναι, τι θα διαβάσει ο κ. Μιλωνάς αν ερευνήσει λοιπόν, τα γραφάς. Πρόσεξε, εγώ για έρευνα μιλάω, ο Χριστός για έρευνα μιλάει. Ναι. Και όταν βγαίνω και του λέω ότι στα εβραϊκά, Hebrew πάει να πει περιπλανόμενος, αυτός το τοποθετεί όνομα φιλής. Αυτά είναι δικές σας φιλοσοφίες, δεν αναφέρονται πουθενά. Δεν είναι δικές μου φιλοσοφίες. Με τι είναι. Λοιπόν, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Υπάρχουν αναλήθειες. Και οι Ιεχωβάδες βγαίνουν λέει, και λένε ότι ο Θεός είναι ο Ιεχωβά. Υπάρχουνε... Άμα μου το βρούνε γραμμένο μέσα στην Αγία Γραφή, όπως προχτές ο κύριος Τράγκας έβγαλε τους Ιεχωβάδες, βγαίνει και ο κύριος Δρέπας ο δικηγόρος και του βγάζει την Αγία Γραφή. Δηλαδή είναι σαν να σας κάνω εγώ τώρα, εδώ του λέει είναι η Αγία Γραφή, εδώ είναι η Αγία Γραφή που υπάρχει σε όλα τα δικαστήρια. Και εγώ ερωτώ, αυτή εδώ είναι η Αγία Γραφή που είναι στα δικαστήρια. Μπορεί να απαντήσει κανείς από τους παρευρισκόμενους εδώ. Ποιος έχει πάει στο δικαστήριο. Τι είπατε κύριε. Δεν είναι. Ακριβώς. Αυτή έδειξε ο Ιεχωβάς ότι είναι στα δικαστήρια. Δεν είναι η Αγία Γραφή που είναι. Ακριβώς. Ακριβώς. Και γι' αυτό ο κύριος Τράγκας όταν ασχολείται με τέτοια θέματα, πρώτα πρέπει να μαθαίνει ο κάθε δημοσιογράφος και μετά να ασχολείται. Στον ελληνικό λαό όμως επέρασε ότι αυτή είναι η Αγία Γραφή. Και τι είδαμε, μισό λεπτό κύριε Τσέβη. Σας παρακαλώ κύριε εδώ Βελάκο. Εδώ το βιβλίο. Σας παρακαλώ κύριε Βελάκο. Δείξατε τώρα αυτό. Ναι, εδώ είναι το παρακαλώ. Λοιπόν, μισό λεπτό. Αυτή είναι η Αγία Γραφή. Εδώ, όχι, δεν όχι, είναι. Δεν είναι, αλλά δεν είναι. Το δείχνετε και πείτε, ας πούμε ότι μου λέτε αυτή είναι η Αγία Γραφή. Το δείξαν οι Ιεχωβάδες προχτές στην τηλεόραση. Εγώ δεν κατάλαβα αυτό. Και μα πώς θα καταλάβετε, κύριε Μιλωνά. Ποια η διαφορά τότε. Ποια η διαφορά. Άλλο πράγμα τούτο εδώ και άλλο πράγμα η πραγματική Αγία Γραφή. Η πραγματική Αγία Γραφή αποτελείται από 49, είναι η λεγόμενη των Εβδομήκοντα. Και οι Εβδομήκοντα εκλήθησαν από τον βασιλέα Πτολεμαίο της Αιγύπτου. Το 285-245 π.Χ. για το λόγο ότι είχε 100.000 Ιουδαίους. Ναι, γιατί βρίσκεται αυτό στην τσάντα σας. Αυτό εδώ. Για το συγκεκριμένο θέμα. Ότι αυτό το πράγμα που δείξανε προχτές και είπαν οι Ιεχωβάδες ότι είναι στα δικαστήρια. Αυτό δεν το δείξανε άλλοι. Εμείς απαγορεύεται δείξαν. Αυτό το πράγμα βάσει συντάγματος. Ναι, αλλά το βλέπω πολύ χρησιμοποιημένο. Είναι πολύ χρησιμοποιημένο διότι είναι μελετημένο. Ποιος είπε ότι δεν μελετούμε και των αιρετικών τα πράγματα. Λέει Αγία Γραφή όμως. Βεβαίως και λέει Αγία Γραφή. Πώς επιτρέπεται. Εμένα να ρωτάτε. Εσείς θέλετε να κατεβάσετε εμένα μια σημαία. Εάν ήμουν εγώ εισαγγελές, κύριε Μιλωνά, μέσα στη χώρα, δεν θα επέτρεπα στους Ιεχωβάδες να λένε ότι αυτή είναι η Αγία Γραφή και να χτυπάνε τις πόρτες και να κάνουν κήρυγμα. Μισό λεπτό. Εδώ όμως βλέπω, γράφει αυτό, είναι η Αγία Γραφή. Βεβαίως, γιατί όχι. Πώς επιτρέπεται. Μα μπορούμε να βγάλουμε οτιδήποτε βιβλίο, να βάλουμε πάνω η Αγία Γραφή και να το πλασάρουμε στον κόσμο. Λοιπόν, πολύ απλό. Άκουσε, Κώστα, εγώ. Ποιο θα κάνει τον έλεγχο. Μισό λεπτό, αυτό θέλω να το μάθω. Εγώ έχω καταλάβει κάποια πράγματα. Πες μου. Ο φίλος από εδώ, ο κύριος Τσέβη, δεν είναι τυφλός. Είναι θεότυφλος. Βεβαίως. Διότι πάει να μου περάσει το μήνυμα ότι οι Εβδομήκοντα... Οι Εβδομήκοντα... Τι εθνικό δεν γίνεται διάλογο. Τι μήνυμα να περάσω εγώ σε εσάς. Οι Εβδομήκοντα... Δεν γίνεται διάλογο. Οι Εβδομήκοντα που αναφέρεται, τι εθνικότητος ήτο. Καθίστε το και απαντήστε. Όχι, δεν είναι προσβολή. Τι εθνικότητος ήτο. Οι Εβδομήκοντα. Οι Εβδομήκοντα. Λόγοι Ιουδαίοι, αν σας ενδιαφέρει. Δηλαδή είχαμε έλλειψη από ελληνικό στοιχείο πνευματικό και πήραμε από τους Ιουδαίους. Μάλλον. Λοιπόν,
Δεν νομίζω ότι ήταν η ειδωλολάτρα στην εποχή εκεί. Έχετε διαβάσει περί... Το 220 π.Χ. Δεν θα βγάλουμε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος και η στρατηγή ήταν χριστιανή. Δεν μπορώ να σας παρακολουθήσω για τους δύο, λυπάμαι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να σας παρακολουθήσω για τις δύο. Δηλαδή, ακούω μια βουή, δεν μπορώ να καταλάβω τίποτα εκτός αν αυτό θέλετε, κύριε Τσέβη, να περάσετε. Όχι, εάν δεν θέλετε να καταλάβουμε, θα σας παρακαλώ. Εάν δεν θέλετε να σεβαστείτε τον κύριο Τουλάτο, σεβαστείτε εμένα. Δηλαδή, να δεν μπορείτε. Όχι, να μην δεχτείτε τίποτα. Χρόνο έχετε να μιλήσετε, αλλά σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν μπορώ να ακούω δύο ταυτόχρονα. Σας παρακαλώ, έχω καταντήσει κατίνα του κερατά. Όχι. Έμα για όνομα του Θεού. Όχι. Προηγουμένως σας είπαν ίδεο, εγώ δεν το δέχομαι ότι ήσταν ίδεος. Μα σας παρακαλώ. Δεν ήσταν ίδεος. Εάν είμαι ή δεν είμαι, είναι κάτι προσωπικό δικό μου. Και δικό μου. Και δικό μου. Μπροστά τον άνθρωπο που βλέπω, βλέπω έναν άνθρωπο που δεν είναι καθόλου ανίδεος. Αφήστε να γίνει ένας διάλογος, να καταλάβω. Δεν μπορώ να ακούω, να παρακολουθώ δύο ανθρώπους ταυτόχρονα. Θέλω να καταλάβω. Έχω όλη την καλή διάθεση να σας ακούσω και θα σας ακούσω, έχετε το λόγο μου. Αλλά. Μπλέκετε τις καταστάσεις και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Εκτός λέω και αν αυτό θέλετε. Όχι, να μην καταλάβετε. Όχι, ειλικρινά μιλάω, εδώ ήρθαμε όπως εάν θέλετε να μας βοηθήσετε λοιπόν απόψε. Βέβαια, δεν χάνουμε το χρόνο μας. Χαίρομαι. Σας παρακαλώ, βοηθήστε μας. Αλλά όχι κατά αυτόν τον τρόπο. Εντάξει. Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε δύο ταυτόχρονα. Σας ζητώ συγγνώμη αν έγινε κάποια σύγχυση. Ακούω τον ένα ήρεμο, ο άλλος οξύ. Γίνεται ένα μπέρδεμα. Είναι οξύ, κοιτάξτε. Δεν θα περάσουν ποτέ οι εθνικοί το πάντρεμα μαζί με την Αγία Γραφή. Έχετε κάνει. Προσέξτε, μπορείτε να απαντήσετε. Δεν γίνεται. Δεν σας στερούμε το δικαίωμα αυτό. Αφήστε να ολοκληρώσει. Ουδέποτε ολοκλήρωσε. Δεν είναι δίκαιο. Κρατήστε τις σημειώσεις σας. Εάν δεν έχετε, να σας δώσω το μολύβι και το χαρτί. Μήπως τα. Μισό λεπτό. Κρατήστε τις σημειώσεις σας και μετά ορίστε. Και μολύβι και χαρτί. Ευχαριστώ, κύριε Βρυλάκη. Κρατήστε αυτά, αν δεν τα θυμόσαστε. Ευχαριστώ. Να απαντήσετε. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε. Αλλιώς. Πώς θα γράφετε εσείς. Εγώ δεν έχω να γράφω. Έχω εντάξει. Να κάνουμε ένα διάλειμμα αυτή τη στιγμή. Όχι διάλειμμα. Δεν κάνουμε διάλειμμα. Λοιπόν. Παναγιώτη, έκανες μία ερώτηση. Έκανα μία ερώτηση και λέω, ας πούμε, ότι οι Εβδομήκοντα ήταν Εβραίοι, έτσι, Ιουδαίοι και προ-Χριστού. Λοιπόν, και πάω τώρα λίγο πιο πέρα. Πάω στη λίμνη της Καστοριάς που ευρέθηκε μια ξύλινη πινακίδα. Κύριε, τα ακούτε όλα αυτά, όπου κάτω από έρευνα. Στη λίμνη της Καστοριάς ευρέθηκε, τα ακούω. Ναι, όπου κάτω από μια έρευνα που έκανε ο Δημόκριτος με άνθρακα 14, βρήκαν ότι είναι ηλικίας η πινακίδα αυτή με ελληνικούς χαρακτήρες. Είναι ηλικίας 7.225 ετών προ Χριστού. Προσέξτε. Προ Χριστού. Ναι, μπορώ αυτό το έκανε ο Δημόκριτος. Θα σας ερωτήσω κάτι, Παναγιώτη. 7.000 είπατε χρόνια προ Χριστού. 225 περίπου εκεί προ Χριστού. Δηλαδή, και γράφει για τον Πολυδεύκη επάνω. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι λένε. Δεν λέω αν είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ή τέλος πάντων. Αυτοί που λένε ότι το 5.508 αρχίζει η ιστορία του βιβλικού κόσμου, δεν στέκονται. Αυτό μου λέτε τώρα. Και πρέπει να έρθω να παραδεχτώ την ποινική δαπανή. Να σας απαντήσω κι εγώ. Ναι. Εάν εσείς πάτε στο Δημόκριτο και αναιρέσετε έναν Δημόκριτο με πυρηνικούς φυσικούς και τους πείτε ότι η έρευνά σας πάνω σε αυτό δεν ευσταθεί βάσει των δικών μου πεποιθήσεων και αποδείξεων, τότε έχετε δίκιο. Αυτό, κύριε Τουλάτο, ανοίγει κάπου αλλού. Ωραία, τότε ελέγξτε το. Ναι. Και όταν το ελέγξετε και βρείτε ότι οι πυρηνικοί αυτοί οι φυσικοί ερεύνησαν το αντικείμενο αυτό και κοροϊδεύουν έναν ολόκληρο λαϊκό κόσμο και μια κοινωνία, εσείς πούμε. Να το διαπιστώσετε αυτό το πράγμα. Μα υπάρχει στο μουσείο αυτό το αντικείμενο, δεν το έχω εγώ. Συμφώνω. Έτσι, συμφώνω. Δεν το έχω εγώ. Σας είπα ότι δεν είναι δικό μου. Μπορείτε να διαπιστώσετε ότι είναι 7.000 τόσων ετών. Υπάρχουν ειδικοί. Δεν είμαι εγώ. Σας είπα στο Δημόκριτο. Εσείς πριν από λίγο είπατε, μη μου βγάλετε τρελούς αυτούς που έγραψαν την εγκυκλοπαίδεια ένα. Αυτό. Μπράβο. Εσείς τώρα βγάζετε τρελούς επιστήμονες. Δεν βγάζω. Το Δημόκριτο. Κοιτάξτε. Επιστήμονες. Ένα λεπτό, κύριε Μελωνά. Ναι. Σήμερα βρισκόμαστε σε μια δύσκολη εποχή. Το αν κάποιοι επιστήμονες με διάφορες μεθόδους προσπαθούν να επιδείξουν αυτό που πολεμάνε εδώ και χρόνια, όπως και ο Δαρβίνος στην εποχή του. Όπως και ο Δαρβίνος. Πάμε στα τηλέφωνα. Πάει να βγάλει το Δημόκριτο λάθος. Πάει να βγάλει αόρατη την πινακίδα. Πάει να βγάλει αόρατη την πινακίδα. Πάει να βγάλει αόρατη την αλήθεια. Τότε να μιλήσουμε ότι η Εκκλησία έχει δίκιο. Όχι, ας αφήσουμε έχει τον κόσμο στα τηλέφωνα. Έχει απόλυτο δίκιο, σας λέει ερετικό τότε η Εκκλησία. Στα τηλέφωνα. Ωραία, ας βγάλουμε το πρώτο τηλέφωνο στον αέρα, παρακαλώ. Εδώ είναι. Εσείς. Εδώ είναι. Γεια σου, Κώστα. Γεια σου. Είσαι καλά. Μια χαρά. Ονομάζομαι Δουρδούμας Ευθύμιος. Λίγο πιο δυνατά να ακούω. Ονομάζομαι Δουρδούμας Ευθύμιος. Ναι. Τώρα με ακούς καλά. Ναι, πολύ καλά. Ελεάνα. Ναι. Καλά είσαι. Είμαι μια χαρά. Γεια σου, Παναγιώτη. Γεια. Κύριε Βρυλάκη. Γεια. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας. Βέβαια θα χαιρόμουν να σας άκουγα και περισσότερο. Γιατί είναι άκρως ενδιαφέροντα όλα αυτά τα οποία μας δείξατε. Θα
Θα αφιερώσουμε ολόκληρη εκπομπή στον κύριο Πυλάκη. Δυστυχώς πάνω στα θεολογικά δεν είμαι αρμόδιος και δεν μπορώ να είμαι. Παρακολουθεί τη συζήτηση τώρα, βεβαίως έχει σχέση με όλα αυτά και λέμε, αλλά θα παραχωρήσουμε μια ολόκληρη εκπομπή. Ναι. Στο θέμα μας όμως. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί αυτό περισσότερο με χαροποιεί. Από οτιδήποτε ακούω, βέβαια, έτσι όπως θέλουν τα αυτιά μου. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο που είναι απέναντί σου, πώς το μου λέγεται. Τον κύριο Τσέβη. Τον κύριο Τσέβη. Λίγο περισσότερο ευγένεια και σεβασμό στον τηλεθεατή που αυτή τη στιγμή, παρακολουθεί μία εκπομπή για τροφή πνευματική του περισσότερο και όχι για ψυχαγωγία. Θέλετε να σχολιάσω αυτά που λέτε? Όχι κύριε, δεν θέλω να σχολιάσετε. Πίσω από ένα τηλέφωνο θέλω να ακούσετε τη φωνή των τηλεθεατών που αυτή τη στιγμή φωνή. Παρακολουθούν για να μορφωθούν, αν το θέλετε έτσι, και όχι για να παραμορφωθούν. Περιμένετε να μορφωθείτε τώρα αυτή τη στιγμή? Κατά τη γνώμη σας, δεν απαντώ. Το τι θα κάνω εγώ είναι άλλη ιστορία, άλλη υπόθεση. Σας ρωτώ, αν νομίζετε ότι αυτή τη στιγμή μπορείτε να μορφωθείτε... Κατά τον τρόπο που γίνεται η κουβέντα μας, θα απαντήσω εγώ για τον τηλεθεατή. Με τον τρόπο δεν είναι κατάλληλη η ώρα για να γίνει μόρφωση αυτή τη στιγμή. Είπατε για την ώρα, έχετε πρόβλημα με την ώρα. Με την ώρα, νομίζω ότι σας το είπα και από το τηλέφωνο. Θέλετε να εγκαταλείψετε? Όχι, δεν εγκαταλείπω. Και εκτός και αν... Όχι, είπα, ερώτηση είναι αυτή, γιατί τέσσερις φορές μου πείτε για την ώρα. Εννοώ για την ώρα, είχα πει και από το πρώτο τηλεφώνημα που είχα κάνει μαζί σας ότι οι ώρες είναι ακατάλληλες. Το είχα τονίσει και για τις αρχές να επικοινωνήσουμε και γενικά για να γίνει μια συζήτηση. Για να λέει ότι αυτή την ώρα δεν μορφώνεται ο άνθρωπος, άρα αποδεικνύει ότι η σκοπή του ανθρώπου αυτού που ήρθε στο στούντιο δεν είναι να διαφωτίσει, παρά να με ξεμπροστιάσει εμένα σε κάποιους που τον παρακολουθούν. Ακριβώς. Οπότε αντιλήφθηκα. Άρα δεν ήρθε εδώ να διαφωτίσει τον κόσμο, ήρθε να δικαιολογήσει την αποστολή του. Ακριβώς, ακριβώς. Για τον κύριο... Εσείς πώς είστε τόσο σίγουρος, κύριε μου? Εγώ πώς είμαι? Τα φαινόμενα δεν νομίζω να απατούν. Εδώ υπάρχει μια πλήρη σύγκυση, αγαπητέ Κώστα. Δεν υπάρχει πρώτα απ' όλα επικοινωνία. Και αυτό είναι εντοπισμένο κατ' επανάληψη από το στόμα σου, που έκανες, ας πούμε, έντονη παρατήρηση, έστω και σαν εκνευρισμός φάνηκε στην οθόνη από τον κύριο, πώς πάνω λέγεται ο κύριος απέναντί σου? Τσέβης. Ο κύριος Τσέβης. Με συγχωρείς, αλλά μου διαφεύγει το όνομα. Δεν το κάνω σκότωμα. Κώστα, θα ήθελα να σου πω ότι προσπαθώ από την ημέρα που... Επειδή ο χρόνος είναι... Ναι, αλλά αυτά στο όμως... θέμα κατευθείαν, ο χρόνος είναι πολύ λίγος. Αυτά όμως... Πρέπει να τα ακούσεις. Νομίζω ότι θα ενδιαφέρουν. Ναι. Προσπαθώ από την ημέρα που ξεκίνησαν οι εκπομπές με τον Παναγιώτη να επικοινωνήσω και δεν μπορώ να σου πω για πολλά. Ναι. Ακόμα και για αυτόν τον κύριο που είναι απέναντί σου. Να μου πεις για αυτόν τον κύριο. Ακόμα και για αυτόν. Να ακούσουμε αν έχετε να ακούσουμε. Συγκεκριμένο. Όχι τώρα. Όχι, δεν λέω τώρα. Όχι τώρα. Όχι τώρα. Κοιτάξτε, όχι τώρα. Εφόσον όχι τώρα, θα σταματήσουμε εδώ το τηλέφωνο. Μάλιστα. Προσέξτε. Θα σταματήσουμε εδώ το τηλέφωνο, γιατί όχι τώρα. Όταν αποφασίσετε να μας ξαναπάρετε το τηλέφωνο. Όταν αποφασίσετε. Είμαι υποχρεωμένος να το κάνω αυτό. Αν θέλετε όμως να μας πείτε κάτι, θα ήθελα να το ακούσω εδώ και τώρα. Όποια κατηγορία. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να κρατήσουμε το τηλέφωνο αυτό. Πάμε στο επόμενο, παρακαλώ, λέγεται. Το επόμενο τηλέφωνο. Δεν το έχουν έτοιμο στο τηλεφωνικό κέντρο. Ωραία, θα το. Ωραία, κάνουμε ένα διάλειμμα για να έρθουν και τα τηλέφωνα που κατασταθεί η βλάβη στο τηλεφωνικό κέντρο και να προχωρήσουμε την κουβέντα μας. Τώρα νομίζω μπαίνουμε στα δύσκολα. This ain't Jim Beam. Ain't nothing compares to Jim Beam. Finest Kentucky bourbon since 1795. Νέα ύλη. Νέα ρεπορτάζ. Νέα δομή. Νέα γραφήματα. Νέες φωτογραφίες. Νέοι χαρακτήρες. Νέα φύλλα. Νέα φόρμα. Νέοι χώροι. Νέα τύπησα. Νέα μεσημβρινή. Νέα συνήθεια. Άναψε πράσινο φως για την υγεία μας. Imperial Plus.
πράσινο φως για καθαρό νερό. Νέο ηλεκτρονικό σύστημα καθαρισμού Imperial Plus. Κατασκευάζεται στην Αμερική. Και τώρα πράσινο φως πρόκληση. Φέρτε μας νερό πιο καθαρό από αυτό του Imperial Plus και θα σας δώσουμε 50 εκατομμύρια. Νέο ηλεκτρονικό σύστημα καθαρισμού Imperial Plus. Κατασκευάζεται στην Αμερική. Φανταστείτε την τέλεια εθνική. Θα ήταν πρώτη σε δύναμη. Πρώτη σε ταχύτητα. Πρώτη σε σιγουριά. Πρώτη σε ευελιξία. Πρώτη σε όλα. Αυτή η εθνική υπάρχει. Εθνική, η πρώτη ασφαλιστική. Μια πρόταση της Standezit για ποιότητα ζωής. Μικροσυσκευές Ουφέσα. Σίδερα, φριτέζες και ζυγαριές. Ουφέσα. Τοστιέρες, βραστήρες και υγραντές. Ουφέσα. Γκριλ, σουάρ και καφετιέρες. Πίσω είναι τα παιδιά της νύχτας, στις 5 αρχίζει να βοσβήνει. Ηρέμησαν κατά κάποιο τρόπο τα πνεύματα, συνοηθήκαμε, βρήκαμε μια τάξη. Θα περάσουμε σε ένα άλλο τηλέφωνο. Φαντάζομαι να είναι έτοιμο. Είναι έτοιμο, μου λένε. Ναι, παρακαλώ, λέγεται. Ναι, καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στην παρέα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καταρχήν, είμαι λίγο, πώς να σου πω, συναγωρημένος όσον αφορά τον κύριο Σοκράτη. Περιφορά του. Καλά, είναι κάτι που το είπαμε, εντάξει, είναι ναι. Η πρώτη του φορά, ναι, δεν το κάνει σκόπιμα. Δεν το παίρνω μόνο τέρμα. Αυτό να το πούμε από τώρα. Θέλω να πω κάτι. Όσον αφορά για το μηχάνημα του κύριου Μπριλάκη. Μπριλάκη. Ναι. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Σοκράτη, εάν αυτό το μηχάνημα προβλέψει κάποια ασθένεια, κάποια βαριά ασθένεια, κάποιο καρκίνο, ο ίδιος θα πηγαίνει σε αυτό το μηχάνημα. Να βοηθεί. Κύριε μου, υποθετικά μιλάτε. Βοήθηκε. Καλημέρα σας καταρχήν. Καλημέρα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που μου απευθύνετε την ερώτηση σε εμένα. Ενώ μάλλον ο κύριος Μπριλάκης πρέπει να. Σε εσάς θέλω για να δω. Αυτό είναι υποθετικό που λέτε. Εάν το μηχάνημα πράγματι κάνει, δηλαδή προβλέπει την ασθένεια, οπωσδήποτε είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά εγώ είπα στην αρχή της εκπομπής ότι επικοινώνησα με το Υπουργείο Υγείας και δεν το παραδέχονται. Οπότε αυτομάτως εγώ δεν μπορώ να κάνω υποθέσεις από μόνος μου, να βγάζω δηλαδή συμπεράσματα, διότι δεν είμαι ιατρός. Θέλετε πάντα ένα καθοδηγητή δηλαδή. Βέβαια, έναν ιατρό. Τον έχετε δίπλα σας. Τον έχω δίπλα μου, αλλά από την άλλη σας ρωτώ στη σχολή, κύριε Μπριλάκη, τι κόσμο δέχεστε και δεν μου απαντάτε ότι είναι γιατροί. Είναι πασόν των τάξεων. Είπα ότι η βιοθεραπεία. Είναι λίγο δύσκολο το θέμα εδώ. Πώς θα πάω να εμπιστευτώ εγώ την υγεία μου σε έναν που δεν είναι ιατρός. Δεν εμπιστεύεστε την υγεία σας σε έναν μη γιατρό. Μόνο ο γιατρός και συνταγματικά και νομικά είναι σε θέση να κάνει ιατρική διάγνωση. Ο μη γιατρός βιοθεραπευτής δεν είναι τίποτα άλλο, όπως είπα, παρά μια ζώσα μηχανή που μπορεί να δωρήσει, να προσφέρει με την αγάπη του τη βιοενεργία του. Γιατί εδώ θέλω να πω δύο κουβέντες, ότι είπα ότι η βιοθεραπεία δεν κάνει ποτέ κακό. Όταν η βιοθεραπεία γίνεται με πραγματική αγάπη, τότε έχουμε και καλύτερα και μεγαλύτερα αποτελέσματα. Τελικά η αγάπη φαίνει μεγάλα αποτελέσματα. Μα η αγάπη τι είναι. Μην είμαι θα υποκριτή. Η αγάπη δηλαδή δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ζωή. Το μηχάνημα σκέτο δεν κάνει τίποτα. Το μηχάνημα κάνει διάγνωση. Για η θεραπεία την κάνει ο άνθρωπος. Αν δεν έχει αγάπη μέσα του άνθρωπου. Το μηχάνημα μπορεί να δει, φαντάζομαι, αυτά που δεν μπορεί να δει το ανθρώπινο μάτι. Όταν το μικροσκόπιο μπορεί να δει τα μικρόβια και ο άνθρωπος είναι αυτός που θα τα εξηγήσει, που θα, βέβαια, θα πει συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, ο άνθρωπος. Το μηχάνημα απλά είναι ένα εργαλείο. Όπως οποιαδήποτε εξέταση, όπως μια αξονική. Δεν είναι θεραπευτική η εξέταση. Βάλεστε, είναι, λοιπόν. Είναι μια διαγνωστική εξέταση. Συγγνώμη, που ωφελεί πάνω απ' όλα και ενισχύει τον γιατρό για να μπορέσει ο γιατρός να κάνει μια καλύτερη διάγνωση. Σωστά. Λέω ότι δεν είναι τα μηχανήματα που θα θεραπεύσουν. Εγώ το κατάλαβα. Ο κύριος Τσέβης, δεν ξέρω
που το κατάλαβε, γιατί δεν είμαι το κατάλαβε. Είμαι σίγουρος ότι το κατάλαβε. Κύριε Τσέχη, και εγώ είμαι. Δεν ακούσατε πώς το είπα. Που το κατάλαβε, γιατί δεν το κατάλαβε. Έχετε κάτι άλλο να μας πείτε, κύριε μου. Ναι, Κωστάκη, θέλω να ρωτήσω κάτι. Ναι. Ήθελα να το πω από την προηγούμενη Τρίτη, αλλά δεν μπορούσα να βγάλω τηλέφωνο. Ωραία. Κάτι όσο αφορά για τη σημαία. Τη σημαία. Ναι. Του Πανάγιου Τάφου. Μπράβο. Ναι. Ναι. Λοιπόν, εγώ είμαι υπέρ του Παναγιώτη σε αυτό το θέμα. Γιατί πιστεύω τώρα ότι αν βάλουμε όλοι οι Έλληνες από μια σημαία του Πανάγιου Τάφου, θα μας κυνηγήσουν όλοι. Δεν σας κυνηγάει κανένας, κύριε μου. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτό είπατε. Ναι. Είπατε για εισαγγελέα, κύριε Σοκράτη. Βεβαίως και δεν είπα εγώ για εισαγγελέα. Ευχαριστούμε για την ερώτηση. Ωστόσο, ναι. Σε ευχαριστούμε για την ερώτηση, να μην έχουμε διάλογο. Ναι, είναι ένα θέμα, κύριε Μιλωνά, νομίζω, το οποίο πρώτα απ' όλα έχω ενημερώσει το Πατριαρχείο επίσημα. Για να ενημερωθεί και ο τηλεθεατής και όλοι οι τηλεθεατές μας αυτή τη στιγμή. Ολόκληρος ο ελληνικός λαός. Γιατί απαγορεύεται τελικά. Κοιτάξτε, θα σας πω. Εγώ να δώσω απάντηση γιατί απαγορεύεται. Ναι, γιατί εσείς είστε αυτός που είπατε. Ναι, απλούστατα εγώ ερώτησα το Πατριαρχείο. Ερώτησα. Ναι. Χριστιανός Ορθόδοξος είμαι. Και σας έδωσε μια απάντηση. Μα και εγώ Χριστιανός Ορθόδοξος είμαι. Καταλάβατε. Μισό λεπτό. Τρεις φορές στη σημερινή εκπομπή είπατε πως είστε Χριστιανός Ορθόδοξος. Ναι, είμαι. Είμαι και εγώ Χριστιανός Ορθόδοξος. Πολύ ωραία. Στην ίδια θρησκεία ανήκουμε. Ναι. Πρέπει να γνωρίζω και εγώ αυτά που γνωρίζω. Περισσότερα, λιγότερα. Γιατί ξέρει, λοιπόν ο δεν έχω. Ο Χριστιανός θα ξέρει, γιατί λίγα ξέρει, πολλά ξέρει, πιστεύει. Αυτό, η πίστη είναι πάνω απ' όλα. Ακριβώς, η πίστη είναι εντάξει, πάνω απ' όλα. Η γνώση είναι αλλού. Η γνώση είναι άλλο. Γιατί αν μετρήσουμε τους πιστούς, οι γνώσεις τους είναι κάτω του μηδενός. Σε αυτό δεν ευθύνομαι εγώ, κύριε. Κανείς δεν ευθύνεται. Μην μιλάμε για γνώσεις λοιπόν. Δεν μιλάμε. Μα, το έχουμε πει. Και ας μην ξεχάσουμε και κάτι άλλο βασικό. Πως η Εκκλησία σήμερα ζει και βασιλεύει και έχει αμύθιτα πλούτη ακριβώς επειδή δεν είχαν γνώσεις οι πιστοί της. Τι έχετε να πείτε σε αυτό? Τίποτα, εγώ δεν συμφωνώ. Άρα συμφωνείτε. Είναι θέμα εσύ. Εδώ κύριε Μπριλάκη, τι μου λέτε. Μου λέτε σιωπή, τώρα τι είναι. Τώρα κοιτάξτε, μιλάτε σε έναν Ορθόδοξο Χριστιανό. Βρισκόμαστε σε μία ώρα λίγο δύσκολη. Και τέτοια ώρα τέτοια λόγια που λέει και μια διαφήμιση. Όχι, σας πάλι η ώρα στη μέση. Κοιτάξτε, η ώρα δεν είναι καθόλου δύσκολη. Αυτή τη στιγμή σας πληροφορώ. Βλέπει όλη η Ελλάδα την εκπομπή αυτή. Λέμε, γιατί απαγορεύεται να έχω τη σημαία του Πανάγιου Τάφου στο μπαλκόνι μου. Έτσι μου αρέσει να τη βάλω. Δεν είναι έτσι μου αρέσει. Πείτε μου γιατί. Γιατί. Γιατί και δεν θα την ξαναβάλω. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος να απαντήσω. Σίγουρα. Εγώ ερώτησα και εγώ. Εσείς το ερευνήσατε. Εσείς το ερευνήσατε. Εγώ το ερεύνησα. Το είδα στα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Πήρατε κάποιες πληροφορίες. Πήρατε κάποιες πληροφορίες. Βεβαίως και πήρα επίσημες πληροφορίες. Πείτε τις σε εμάς. Τις είπα τις πληροφορίες. Ότι είχε καταρχήν όταν μίλησα με τον επίσημο αντιπρόσωπο του Πατριαρχείου που είναι ο έξαρχος ο Μητροπολίτης ο κύριος Ειρηναίος, μου είπε ότι δεν έχω υπόψη μου τον κύριο του Λάτο, δεν τον ξέρω καθόλου και κακώς έκανε που έβαλε τη σημαία. Έτσι μου είπε ο άνθρωπος. Δεν ψεύδομαι. Δεν ψεύδομαι, έτσι μου είπε. Τώρα, για το θέμα της σημαίας, τι συζήτησα με τον Άγιο Έξαρχο, είναι ένα θέμα το οποίο θα αποκαλυφθεί μόλις επιστρέψει στην Ελλάδα. Το μολόν λάδι που μου είπε ο κύριος του Λάτος δεν ανήκει σε εμένα. Ανοίξει το Πατριαρχείο, δεν είμαι εγώ. Εγώ απλούστατα, σαν παρατηρητής αυτού του φαινομένου, θέλω να μάθω. Επιτρέπεται η σημαία του Πατριαρχείου? Έχω το ίδιο ερώτημα. Επιτρέπεται η σημαία του Πατριαρχείου να την βάλουμε όλοι οι Έλληνες? Αν επιτρέπεται, χαρά σε Ευαγγέλιον. Ωραία, γιατί να μην τη βάλουμε, εγώ ακόμα γιατί δεν κατάλαβα. Γιατί είναι θρησκευτικό σύμβολο, έχει χυθεί αίμα για το Πατριαρχείο και συνεχίζει να χύνεται. Εδώ πέρα το 1990 είχαμε γεγονότα κάτω στο Πατριαρχείο. Και θα έχουμε. Και πάντοτε θα έχουμε εάν συνεχίσουμε να είμεθα με ένα πνεύμα. Και σε διάφορες άλλες επαιτίους έχει χυθεί αίμα, αλλά πανηγυρίζουμε, γιορτάζουμε. Υψώνουμε λάβαρα, σημαίες. Ναι, όχι εμείς όμως. Όχι εγώ και εσείς, κύριε Μιλωνά. Τι εννοείτε ότι έχει εγώ και εσείς? Όχι εγώ και εσείς και οποιονδήποτε. Τα σύμβολα και τα θρησκευτικά σύμβολα, τις σημαίες κλπ. Τα σηκώνουν αυτοί που έχουν τα δικαιώματα. Δεν μπορώ να βγω εγώ τώρα στον δρόμο ή στον μπαλκόνι μου και να αρχίζω να κρεμάω σημαίες. Όσο σεβαστές και αν είναι, από όπου και αν προέρχονται. Με ποιο δικαίωμα έχω κάποια έγκριση? Έχω κάποια έγκριση. Αυτό είναι το. Όσο και να μην θέλετε να το καταλάβετε. Δεν γίνεται τίποτα αθαίρετο. Δεν μου είπατε κάτι για να μην μπορέσω να δηλαδή, δεν μου είπατε τίποτα απολύτως. Δεν σας είπα τίποτα. Να γίνω τότε πιο καυστικός στη συζήτηση. Ναι. Τον κύριο του Λάτο τον έχουν αιρετικό αυτή τη στιγμή. Πώς έρχεται και χρησιμοποιεί θρησκευτικά σύμβολα τη στιγμή που δεν έχει καμία έγκριση από καμία εκκλησία? Το είπα και στην πρώτη συζήτηση. Ανήκει σε κάποια ορθόδοξη εκκλησία? Κύριε του Λάτο. Ας απαντήσει πάλι. Κύριε του Λάτο, παρακαλώ. Εγώ γνωρίζω ότι αν έναν άνθρωπο τον βγάλουν αιρετικό, δεν τον βγάζουν αιρετικό από το γραφείο του και από το σπίτι του. Αυτό που οι Φαρισαίοι δεν το κάνανε. Τον καλούν, γίνεται δικαστήριο, ανοιχτό,
Και αφού απολογηθεί, τότε βγάζουν το πόρισμα. Ιδού λοιπόν του λόγου το αληθές. Η αγάπη της Εκκλησίας, ιδού ο κύριος της Ευής, όλο αγάπη. Με έχουν καταδικάσει αιρετικό, χωρίς να με καλέσουν πουθενά, χωρίς να με δικάσουν. Αφού πήγατε. Δεν έγινε καμία δίκη. Πώς έτσι βγάζουν κάποιον αιρετικό. Αυτό λέτε εσείς. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εδώ πέρα τον κύριο Χατζηφώτη ή τον κύριο Λεβιζόπουλο να μας πει. Θα απαξεί ο κύριος Χατζηφώτης και θα παρακαλούσα το όνομα του κύριου Χατζηφώτη να μην ξανακουστεί στην εκπομπή. Ο κύριος Χατζηφώτης δεν εμφανίζεται σε εκπομπές όπου μιλούν για θεματικούς έρωτες. Μα ούτε εμένα ξέρει, κύριε Μιλωνά. Λοιπόν, ο κύριος Χατζηφώτης ξέρει να φορά τα κροκοδιλέ ή τα λακόστ μπλουζάκια και να βγαίνει να κάνει μεγάλους. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουμε πάρει τηλέφωνο τον κύριο Χατζηφώτη. Και απαξίει να έρθει στην εκπομπή. Λοιπόν, από τη στιγμή που ο κύριος Χατζηφώτης απαξίει μία, εμείς απαξιούμε χίλιες. Αυτό είναι, κοίταξε, αυτό είναι θέμα δικό σας. Είναι δικό μας και το λέμε και δεν κολλάμε και πουθενά. Αλλά από πλευράς της κρατούσης Εκκλησίας αυτή τη στιγμή. Και η Εκκλησία δεν μας απασχολεί σε τελική ανάλυση, γιατί η Εκκλησία δεν έρχεται εδώ να μας μιλήσει. Απαξίει. Αυτό... Πού είναι η αγάπη. Κοιτάξτε. Όχι, φύγομαι. Φύγομαι. Ναι, πού είναι η αγάπη. Δεν φταίω εγώ σε τίποτα να με βάλετε κάτω να με πατάτε επειδή η Εκκλησία σας δεν πάτησε κανείς κανέναν, μισό λεπτό. Αλλά επειδή μιλήσατε για τον κύριο Χατζηφώτη που δεν είναι παρόν κτλ. Είναι ένας άνθρωπος παρόν και επιμένετε να τον αποκαλείτε αιρετικό. Εγώ. Μισό λεπτό. Και είπε κάποια στιγμή ο κύριος Παναγιώτης, γιατί εγώ θυμάμαι όλα όσα λέγονται εδώ πέρα, ότι βρέθηκε. Παρέδωσε το σύλλογο στον κύριο Χατζηφώτη. Είναι. Ναι. Είπε ο κύριος Χατζηφώτης. Ήτανε κακός ο σύλλογος. Ένα λεπτό να ρωτήσω. Μου είπε να πάω να ξομολογηθώ. Ακούστε το αυτό, αλλά με προσοχή παρακαλώ. Λίγο καθαρίστε. Προσέξτε. Πάω κατευθείαν εγώ με χαρά από την φωτογραφία του κύριου Χατζηφώτη με τρεις ιερείς του αιρετικού, αντιαιρετικού αγώνα του Αλεβιζόπουλου, του πατρός Αλεβιζόπουλου. Και φεύγω και πάω στον πνευματικό μου να επανασυνδεθώ. Μετά από 4 χρόνια σας, παρακαλώ. Και πάω και περιμένω να έρθει ο πνευματικός μου στους Αγίους Αναργύρους. Και μου λέει, η απάντηση εγώ με όλο χαρά, την ίδια ημέρα. Όλο χαρά, γιατί μου λέει ο κύριος Χατζηφώτης, πήγαινε και εγώ θα είμαι κοντά σου και θα δεις. Και του λέω, κοίταξε, εγώ θα πάω και μη με βάλετε σε κανένα συρτάρι. Γιατί αγαπώ τον Χριστό, θέλω να προσφερθώ εγώ για τον Χριστό, για την αγάπη. Διότι το πιο εύκολο πράγμα για μένα δεν είναι τόσα που μου λένε να δεχτώ. Και να, ό,τι λένε και να με αφήσουν ήσυχο, τι έγινε. Όμως εγώ επιμένω εκεί, στην αγάπη της Εκκλησίας, το πιο εύκολο πράγμα, να φύγω. Πάω λοιπόν κατευθείαν, ναι. Πάω κατευθείαν και λέω, πατέρα, θέλω να με εξομολογήσεις, έρχομαι από τον κύριο Χατζηπότη, με. Και ειδού, είμαι εδώ, που έχει το δικαίωμα χωρίς να πάρει άδεια από κανέναν. Διότι αυτό το δικαίωμα του δίνει ο ίδιος ο Θεός να εξομολογεί, κάποιον που θέλει να εξομολογηθεί, άσχετα τι έχει κάνει. Διότι κάτω από το πετραχύλι δεν μπορείς να πεις και ψέματα αν είσαι ενσυνείδητος χριστιανός. Λοιπόν, και με αυτό το σκεπτικό και γνωρίζοντας όλα αυτά, πάω και μου λέει, παιδί μου Παναγιώτη, δεν μπορώ να το κάνω. Έχω εντολή, πρέπει να μου δώσει εντολή ο επίσκοπος. Μα λέω, αφού έρχομαι από ότι εδώ με πήρε ο Αντένα. Ήταν εκεί, είπανε μπροστά ο κύριος Χατζηφώτης, ο ιερέας εκεί, είπε, μίλησε. Μα έρχομαι, λέω, από εκεί. Τι να πούνε, λέω. Εδώ λέει, είναι διαφορετική αρνούνται. Η επισκοπή. Γιατί από εκεί. Γιατί στον Αντένα έπεται ότι είναι και ιεροκήρυκας. Για να το κρίνει η Εκκλησία. Άλλο θέμα μιλάμε τώρα. Άλλο λέει τώρα, προσέξτε. Λοιπόν, δεν, πάω εγώ τώρα δεν και παίρνω το βράδυ τον κύριο Χατζηφώτη και του λέω, κύριε Χατζηφώτη, ξέρεις έτσι και έτσι μου πω ιερέας. Να πας, μου λέει, γιατί θα μιλήσω εγώ στον Αγαθάγγελο. Πάω την άλλη μέρα. Πάλι, παίρνω τηλέφωνο. Δεν μπορώ, λείπει, δεν μου. 20 ημέρες περιμένω να εξομολογηθώ. Υπάρχει αυτό πουθενά άνθρωπος που να αγαπάει τον Χριστό και την Εκκλησία να του φέρονται έτσι, που θέλει να κρατηθεί από την Εκκλησία, να του φέρονται έτσι 20 ημέρες για να εξομολογηθώ. Τι θα πει αυτό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Και 20 χρόνια μπορεί να περιμένει. Όχι, λάθος, για την εξομολόγηση είναι εκείνη τη στιγμή. Γιατί αυτή η αναμονή, κύριε Τσέβη. Γιατί αυτή η αναμονή. Δεν ξέρουμε. Και μετά βγάζουν και λένε. Από εκεί που δεν ξέρετε όμως κάτι. Και λένε ότι μου είπε η Αρχιεπισκοπή να πάω να εξομολογηθώ και εγώ αρνήθηκα. Και παίρνω τηλέφωνο τον κύριο. Ναι, αλλά είναι εύκολο. Μιλάει η Εκκλησία τη Ελλάδος στο ραδιοφωνικό σταθμό. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Άκουσε με. Στο ραδιοφωνικό σταθμό τη Ελλάδος, τη Εκκλησία Ελλάδος, λένε ψέματα. Και λένε ότι εγώ μου είπε η Ιερά Σύνοδο να πάω να εξομολογηθώ και εγώ αρνήθηκα. Ψέμα, φοβερό. Και παίρνω τηλέφωνο και λέω, πατέρα Παναγιώτη, ήρθα εγώ την ίδια ημέρα και σου ζήτησα. Αυτό είναι ψέμα. Βέβαια ήρθες, λέει. Και εμείς δεν σε δεχτήκαμε. Πες τους το λέω. Ιδού η Εκκλησία της Ελλάδος και αγάπη. Δείτε από τον άνθρωπο αυτό. Εμένα, ναι. Όχι, την Εκκλησία της αγάπης, λέω. Αυτό λέω. Γιατί αυτή τη στιγμή μου είπατε. Ναι, μου λένε κουβέντες. Ε, βέβαια. Κόρακα, σκουρά, κουμάκι, βγάζει.
Α, το βλέπετε γίνεται. Λοιπόν, δεν θα κάνω κανένα σχόλιο και μην πείτε ότι τα δέχομαι. Βέβαια. Γιατί θα γίνουν οξυθυμικοί οι τηλεθεατές μας και εμείς και θα αρχίσουμε πάλι το ίδιο το... Λοιπόν, με αγάπη για σας πάλι κύριε Τουλάτο, να μάθετε ποιος είναι ο εκκλησιαστικός νόμος, ότι για να γίνετε εξορκιστής, δηλαδή εφορκιστής, κατηχητής, πρέπει να αποβληθείτε, να προβληθείτε, επιτρέψτε μου. Παίρνω τα χαρτιά σου. Ναι, βεβαίως δεν τα παίρνετε, γιατί δεν ξέρετε. Μα δεν ξέρετε. Εδώ ξέρεις τι μου λες. Αν τα είχατε διαβάσει αυτά τα πράγματα, δεν θα κάνατε αυτά που κάνετε. Ιερά εξέταση. Βεβαίως ιερά εξέταση, διότι απορρίπτεται από τους Άγιους Αποστόλους. Όχι, εγώ κάνω αυτό που λέει ο Χριστός. Τι λέει ο Χριστός? Να βοηθήσεις έναν άνθρωπο να μπει στο σωστό δρόμο. Αν δεν σε προβάλλει επίσκοπος, δεν μπορεί να βγεις να κηρύττεις. Δηλαδή θα πάρω την άδεια για να κάνω καλό από έναν επίσκοπο. Για να κάνω καλό. Εγώ το ξέρετε ότι αν πάμε όλοι αυτή τη στιγμή στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος δεν με ξέρουνε. Και όμως υπάρχει εντολή και εξουσιοδότησης από τον αποθανόντα επίσκοπο Νικαίας τον κύριο Γκίνη και είναι εντολή όλης της Συνόδου να κηρύττω και να αντιμετωπίζω τις αιρέσεις. Τέτοιο θέμα γιατί σας το αρνηθήκανε εσάς, εμένα με ξέρανε ιδιωτικά, ή το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων. Παρόμοιο έγγραφο, δηλαδή για να προβάλλεις τον εαυτό σου, όχι να κάνεις προβολή προσωπική, για να πεις ότι ξέρω την Αγία Γραφή και θέλω να κάνω κήρυγμα του Ευαγγελικού Λόγου, πρέπει να προβληθείτε από επίσκοπο, όπως λένε εκεί πέρα οι αποστολικές διατάγες, τις οποίες εσείς μάλλον τις αγνοείτε. Εσείς παίρνετε, είπαμε, κατευθείαν εντολή από τον κύριο ημών Ιησού Χριστό. Δηλαδή γίνεστε εις Απόστολος. Έρχεστε να μας πείτε ότι είσαστε ένας Απόστολος με τα λεγόμενα σας. Εγώ βλέπω ότι βαδίζετε με χαρτιά, με φυτικό πολτό και μελάνι. Και πάτε να αντιπροσωπεύσετε. Αμπελοφιλοσοφία, κύριε Τουλάτο. Πάτε να αντιπροσωπεύσετε. Άκουγα, είναι αμπελοσοφία αυτό. Μα όταν μου λέτε τα έγγραφα τα εκκλησιαστικά ότι είναι πολτό. Κάτσε, λέω τα χαρτιά. Ότι είναι νεκρά ύλη. Ποια είναι νεκρά? Αυτά είναι νεκρά ύλη. Το ιερό πιδάλιο, νεκρά χαρτιά. Η καρδιά του ανθρώπου είναι ο Θεός. Αφήστε την καρδιά του ανθρώπου. Λοιπόν, όταν εσύ πας να μου βάλεις χαρτιά για να υπηρετήσω εγώ το Θεό μου και να κάνω καλό, με χαρτιά και σφραγίδες, και τι είναι αυτά. Ούτε οι Φαρισαίοι είχαν σφραγίδες και χαρτιά. Γιατί για να κάνεις καλό δεν χρειάζεται καμία σφραγίδα. Τότε όλοι οι μεγάλοι των εποχών προφήτες, επέτρεψέ μου να σου πω, που τους είπε ο Θεός πάρε γραφίδα και γράψαν τούτο το ιερό βιβλίο και εκείνο το ιερό βιβλίο, ήταν πολτό. Άλλος εκείνος. Εγράψανε πάνω σε νεκρά ύλη. Αλλά κοίταξε όμως τι λέει, ο Χριστός και ο Θεός που είναι ζωντανός, δεν είναι στα νεκρά, στη νεκρά ύλη. Είναι σε ζωντανό χώρο και είναι η καρδιά η ζωντανή. Καρδιά, ο άνθρωπος που ζει, όχι αυτό το νεκρό, αυτά είναι τυπολατρίες που μου δείξες. Διότι το να καταφέρεις να βάλεις έναν μασόνο και έναν σατανιστή. Όχι, κάτσε, παίρνω φόρα. Όταν τώρα παίρνω φόρα. Ο Χριστός ήρθε και δίδαξε, δεν δίδαξε μόνο με λόγο, βάσταγε την Αγία Γραφή στο χέρι του. Την Παλαιά Διαθήκη. Ο νόμος του πατρός του ήταν η Παλαιά Διαθήκη. Μην παίρνετε φόρα και μην λέτε πολλά λόγια. Σας ακούει ο κόσμος και έχει διαμορφώσει, έχει διαμορφώσει τη γνώμη του ο χριστιανικός λαός της χώρας. Λοιπόν. Αυτοί οι οποίοι μπορούν να ακολουθήσουν εσάς είναι οι εντελώς αδαείς. Άνθρωποι οι οποίοι ποτέ τους δεν άνοιξαν την πρώτη σελίδα της Αγίας Γραφής. Έχεις κάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Ίσως. Διότι εγώ δεν θέλω να με χρήσουν ιεροκήρυκα, δεν θέλω να με θεωρήσουν... Και πήρατε μόνο σας το πείσμα. Διότι εγώ είπα και άλλοτε. Σε λίγο θα χρήσετε και άλλους από ό,τι καταλαβαίνω. Κοίταξε, μη μου βάζεις αυτά που δεν λέω στο στόμα μου. Τι γιατί. Σε παρακαλώ. Τότε γιατί έρχεται ο κόσμος κοντά σας. Ας είσαι λίγο, λίγο ήρεμος. Διότι... Τι ήρεμος, σε μένα δεν έχει έρθει ποτέ κανένας κοντά μου. Διότι δεν υπάρχει αγάπη μέσα στο παιδάκι μου. Αλήθεια. Ρούχα βλέπω ένα σκελετό. Και πού το ξέρεις αυτό. 58 κιλά αν είσαι, ή 60, και τίποτα άλλο δεν βλέπω. Αφού το αισθάνομαι. Κοίταξε, εγώ ούτε παράξενες εμφανίσεις κάνω στον κόσμο. Δεν παίζει ρόλο. Ούτε φοράω τα ρούχα και τις χρυσές καδένες για να πάνε να μιλήσω για Χριστό. Καταλαβαίνεις. Δεν θέλω να βλέπω και τι φοράνε. Ούτε τζιπ έχω πολυτελή, ούτε σπίτια παράξενα με παράξενες καρέκλες έχω, ούτε αγάλματα της Αθηνάς να μου τα σπάνε. Μάλιστα. Για να μην πάνε αλλού. Σας πείραξε δηλαδή η Ελλάδα. Εμένα δεν με πείραξε. Γιατί δεν γκρεμίστηκε την Ακρόπολη. Στην τηλεόραση δεν έβγαλε στο σπίτι σου. Ναι, ποιος βγάζει τηλεόραση στο σπίτι του. Μόνο ένα σχιζοφρενής βγάζει στην τηλεόραση στο σπίτι του. Μάλιστα. Βγάζετε εσείς κύριε Μιλωνά το σπίτι σας στην τηλεόραση. Ναι με. Το βγάζετε. Να δείξετε την οικογένειά σας και δημόσια και αυτά. Αφού με έχουν πάρει και με έχουν καταγγείλει. Έχω να κρύψω κάτι. Είναι κλεμμένη η οικογένειά μου το σπίτι μου. Δεν έχετε να κρύψετε τίποτα. Μισό τα παράξενα λεπτό. Που θα δείξετε τι θα πει ο κόσμος. Παράξενα κατά τα μάτια τα δικά σας. Τα δικά μου μόνο. Του κόσμου ίσως. Του κόσμου όλου. Τρελός όλος ο κόσμος. Μισό λεπτό. Τα θεωρούν παράξενα όλοι. Ορίστε. Θέλετε να κάνουμε να ρωτήσουμε τους ακροατές αν το θεωρούν το σπίτι του κύριου Τουλάτου όλα αυτά που είναι παράξενα. Προσέξτε. Επιτρέψτε συμφωνώ μου μαζί σας. Επιτρέψτε μου όχι για το θέμα των τηλεφώνων. Διότι τα τηλέφωνα είναι δύσκολα εδώ στην εκπομπή. Πέφτουν χιλιάδες τα τηλεφωνήματα. Λοιπόν, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Εγώ πρώτα απ' όλα ταλαιπωρήθηκα 5 ημέρες για να σας πιάσω. Ένας που θέλει να το παίξει μεσίας. Πού είναι τώρα, μισό λεπτό, πού είναι το άδικο, πού είναι το άδικο. Το άδικο? Ναι. Δεν είναι. Θέτουμε αυτό το θέμα, το θέτουμε. Μας βλέπει χιλιάδες. Γιατί ένας σχιζοφρενής θα δείχνει το σπίτι του. Μία ηθοποιός. Κατά αυτήν, ένα λεπτό. Κατά αυτήν την άποψη.
να βάλω εγώ αρχαία αγάλματα, να βάλω δίπλα στα είδωλα τα εικονίσματα, δεν θα το έκανα ποτέ αυτό το πράγμα. Μα αφού το δείξατε, κύριε Τουλάδο, τι γελάτε. Μα εγώ είμαι περήφανος γι' αυτό, όχι το δείξα. Μα εσείς είσαστε υπερήφανοι, δεν είναι ένα λεπτό. Να είχαν ελληνικά στοιχεία σπίτι τους. Ορίστε. Εσύ βάλε Ιουδαϊκά. Τι θέλετε να βάλω. Να μασονικά την Αθηνά. Βάλε μασονικά, πάνε πιο καλά. Μασονικά. Βέβαια, πάνε αλφάδι. Καλά, τώρα μάλιστα. Ας πάμε το άλλο τηλέφωνο. Πάει, κύριε Τσέβη. Παρακαλώ. Εμπρός. Ναι, ακούγεστε. Με την ευκαιρία του μεγαλείου της σημερινής εκπομπής σου, θα σε παρακαλέσω να μου χαρίσεις 5 λεπτά. Τα έχετε. Πριν να ομιλήσω, θα πω 3 λέξεις για την βιοενέργεια. Η βιοενέργεια κατ' εμέ είναι η υπερσυμπαντική ενέργεια ή το Άγιον Πνεύμα και το ποσοστό της ικανότητος της επαφής μας με αυτό είναι το παν. Τώρα συνεχίζω. Αγαπητέ Κώστα, αόρατε, μη σου φανεί περίεργο που σε λέγω έτσι. Σε λέγω αόρατο γιατί μόνο το σώμα σου βλέπω. Για να αντιληφθούν τον Κώστα που κατοικεί μέσα σε αυτό, πρέπει να ανοίξουν και το τρίτο τους μάτι, αν το διαθέτουν. Ρίχνει σαλάτι στο αλμυρό φαγητό, τόσο σοφά ενεργείς. Χαιρετώ εσένα, την Ελεάνα, το συνεργείο σου και τους καλεσμένους σου. Λοιπόν, εν ονόματι της αληθείας που λατρεύεις, επίτρεψέ μου να κάνω την εξής παρατήρηση, παράκληση και πρόταση. Μελετώ και ερευνώ την Καινή Διαθήκη από νεαράς ηλικίας και σήμερα είμαι 70 ετών και λέγω, οι άνθρωποι δεν πρέπει απλώς να στέλνονται στους παπάδες των χειροποίητων ναών για να σωθούν αναξίως με τα μυστήρια, αλλά πρωτίστως μέσα στον εαυτό τους, στο είναι τους. Διότι ο Ιησούς Χριστός είπε, ο ναός του Θεού βρίσκεται μέσα σας. Έτσι ξεκινούσαν ο Χριστός και οι Απόστολοι πριν μπουν στο μορισμένο ναό του Σολομώντος για να τους δείξουν τα κακώς κείμενα και την οδόν προς την αρετήν και σωτηρίαν. Επίσης ο Χριστός είπε, όποιος δεν με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων, δεν θα ομολογήσει και αυτόν ενώπιον του πατρός μου. Αυτή είναι η επίσημος άδεια του κηρύττην και όχι αυτήν που ζητά ο εκάστοτε χατζηφώτης, ο τυπικός ορθόδοξος και ο εκάστοτε άσχετος καβαθάς στην εκπομπή της Εμίνας Διγενής. Επιτρέψτε μου, μην λέτε ονόματα αν δεν είναι επίσημος καταγγελία. Κατά την ασυνήθιστη ομιλία που εσχεδίασα να κάνω μέσω της εκπομπής σου, Το όνομά σας, ποιο είναι, κύριε μου? Νικόλαος Μασορόπουλος. Μάλιστα. Θα το αναφέρω κάτω. Λοιπόν, συνεχίζω. Κατά την ασυνήθιστη ομιλία που εσχεδίασα να κάνω μέσω της εκπομπής σου, θα αναφερθώ και αποκαλύψω με θάρρος και χωρίς υποκρισία φόβου τα κατάντια της σε εισαγωγικά πολιτισμένης και βρώμικες κοινωνίας, στην οποία συμπράττουν και ευλογούν σύν της άλλης η Καθολική Εκκλησία του Αλάθητου Πάπα και δυστυχώς και η Ορθόδοξη Εκκλησία των 300 αλάθητων πατέρων αυτής. Προειδοποιών, έστω και στο 12:5, ριζική αναθεώρηση των θεσμών και την αναγκαιότητα της χρήσιμης διδασκαλίας της υπαρκής πτής μετενσαρκώσεως, όχι κατά τα πρότυπα των βουδιστικών και διαστρεμμένων αντιλήψεων, αλλά σύμφωνα με τις σοφές απόψεις και συγγράμματα του θαραλέου μεγάλου Έλληνα χριστιανού Οριγένη του 5ου μετά Χριστόν αιώνα και της Καινής Διαθήκης σε αρκετά σημεία, ώστε να γνωρίσουν εκ των προτέρων οι κάθε διαστροφής της φύσεως, σατανιστές, ναρκωμανείς, δολοφόνοι και κλέπτε, ποιαν τρομεράν και οδυνηρήν διαδικασίαν θα διέλθουν κατά την εξέλιξη του αιωνίου είναι τους. Χωρίς γνώση της ορθής δοξασίας και της ευεργετικής μετενσαρκώσεως, καθίστανται ξέφρακτο αμπέλι με το να πιστεύουν ότι μια φορά ζούμε και μια φορά πεθαίνουμε. Τότε πού είναι η θεία δικαιοσύνη και η σοφή έννοια της θεάς νέμεσης? Μόνον από αυτά τα γνώσεις
θα γίνουν οι άνθρωποι στην ουσία χριστιανοί και στο πνεύμα Έλληνες. Δι' αυτόν τον λόγο, ό,τι εναπέμειναν από τη Μεγάλη Ελλάδα, έπαυσε να προστατεύεται από τον δημιουργό του σύμπαντος και τιμωρείται και αδικείται από τον καιρό του Βυζαντίου και μέχρι σήμερον, που κοντεύουν ομιγέννητο να τη σβήσουν και από τον χάρτην. Και αυτά διότι προσέφεσαν στο Ευαγγέλιο προσφέροντες, προσέφεσαν στο Ευαγγέλιο πολλά ιώτα και αφαίρεσαν, προσφέροντες πολλά ατού, προσχήματα και όπλα στους ευρωκίνητους μάρτυρες του Ιεχωβά, στους μασόνους, στις διάφορες παραθρησκευτικές οργανώσεις, συλλόγους, αιρέσεις και σατανιστάς πράκτορας του σατανά. Το θέμα είναι καυτό, μεγάλο και μηνυματικό και θα ζητήσω δύο πράγματα από τον αγαπητό Μιλωνά. Πρώτον, καθόλου το διάστημα της ομιλίας μου να ακούγεται ελαφρώς ως ηχητικό background το Requiem του μεγάλου Μπετόβεν, που μας προξενεί αισθησιακή ανάταση και ανατριχιασμόν, όπως συμβαίνει όταν πλησιάζουμε το μπράτσο μας στην ιονισμένη οθόνη της τηλεοράσεως. Σε παρένθεση, με μη με διακόπτε, το φαινόμενο της ανυψώσεως των τριχών κρύβει πολλά μυστικά της ανθρώπινης άβρας. Γιατί με το σάρκωση να μας πείτε, κύριε μου. Το οποίο θα εξηγήσω. Μόνο όταν προσευχόμενος ανατριχιάζεις φτάνεις στον ανώτατον οργασμό της ψυχής και πιάνει η προσευχή σου, γινόμενος πομποδέκτης. Γιατί με τεσσάρκωση δεν μας δίνει τίποτα. Μη με διακόψεις. Δεύτερον, όπως το σκηνικό της εκπομπής διασκευαστεί και διαμορφωθεί με θετικά σύμβολα και πράγματα και όπως τα φαντάζομαι, εφόσον σου αρέσουν αγαπητέ Μιλωνά οι φαντασιώσεις, εφόσον τα εγκρίνεις αυτά τα δύο, διότι εσύ κατευθύνεις την εκπομπή. Προσφάτως είπες πολύ σωστά ότι δεν δίνει σημασία στις γιορτές, αλλά στην ημέρα των γενεθλίων. Και σε ερωτώ, θα ήθελες να σου επιβάλλουν να γιορτάζεις την ημέρα των γενεθλίων σου πριν ή μετά η πτά ημέρας? Φυσικά όχι. Τότε με ποιο δικαίωμα γιορτάζουν κάθε 1η Ιανουαρίου μετά Χριστόν, νέου έτους, με εργοπορία 7 ημερών από τα γενέθλια του Χριστού που είναι 25 Δεκεμβρίου, πάμπολα τέτοια κατά συνθήκη ψεύδι και πολλά άλλα θα αποκαλύψω κατά την ασυνήθιστη και πολύ ωρονομιλία μου. Υπάρχουν οι παλαιοημερολογίτες και οι νεοημερολογίτες, όμως οι σωστοημερολογίτες είναι ανύπαρκτοι. Και τελειώνων, ειδοποίησέ με πότε μπορώ να σας συναντήσω. Σε χαιρετώ. Μισό λεπτό. Ναι. Μισό λεπτό. Δεν απαντήσατε στην ερώτηση που σας έκανα για τη μετεσάρκωση. Πήρατε φόρα στο θέμα. Θα το είχε γραμμένο. Θα κάνω ειδική ομιλία για τη μετεσάρκωση. Γιατί θέλει... Χαίρομαι, δεν έχω να κάνω ούτε ώρες. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας ενημερώσουμε. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά. Δεν σχολιάζω. Ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν στη μετεσάρκωση είναι ένα άλλο θέμα. Θα ήθελα όμως να μου πείτε. Μετεσάρκωση δεν υπάρχει καταρχήν. Τι υπάρχει? Μεταθάνατο ζωή υπάρχει. Μετεσάρκωση δεν υπάρχει. Τη μετεσάρκωση την πιστεύουν ορισμένα νοσηρά πνεύματα. Καταλάβατε και τίποτε περισσότερο. Δεν σχολιάζεται το θέμα. Δεν σχολιάζεται το θέμα. Ο κύριος Τουλάτος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι έγινε με το θέμα της μετασαρκώσεως που πίστευε και ο ίδιος, κάτω στα Ιεροσόλυμα. Εγώ πιστεύω Ιησού Χριστό. Τώρα. Δεν πιστεύω ανέκαθεν. Σιγά σιγά. Ανέκαθεν. Κι άλλα, κύριε Τουλάτος. Ανέκαθεν. Δεν μπορεί να μου πει ο καθένας σας τι πιστεύω εγώ. Δεν ξέρω. Έτσι. Κάτω στα Ιεροσόλυμα. Εγώ ομολογώ τι πιστεύω. Μιλάτε για μετασάρκωση και τέτοια. Ομιλώ γιατί πιστεύω. Λοιπόν, έτσι, και λέω έτσι, ότι. Εγώ πιστεύω Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα. Αυτά είναι τα πιστεύω μου. Οι ιδέες και η έρευνα δεν είναι πιστεύω μου. Γιατί με τις άρκωσες να κάνετε κάποιο σχόλιο. Όχι, κανένα. Δεν έχω, εγώ δεν έχω σχόλιο. Είναι έρευνα. Δεν έρευνα. Είναι πιστεύω μου εμένα αυτό. Δηλαδή μπορεί και να υπάρχει με τις άρκωσες για σας. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Δεν σας ενδιαφέρει. Αυτό με σώζει. Η χριστιανή δεν είναι αδιάφορη. Εμένα με σώζει το τι θα κάνω τώρα. Η χριστιανή δεν είναι αδιάφορη. Αν έχω ζήσει χίλιες ζωές. Δεν υπάρχει με τις άρκωσες και να το μάθετε. Αν έχω ζήσει χίλιες ζωές ή χίλιες μία. Εμένα με νοιάζει το τώρα τι κάνω. Διότι τώρα εγώ κρίνομαι. Λοιπόν. Αν έχω κάνει εγώ ένα έγκλημα 24 ετών, θα πληρώσω τότε. Αν είμαι τώρα και δεν έχει γίνει τότε, μπορεί άμα με βρουν να πληρώσω τώρα. Μάλιστα. Μένει ένα υπόλοιπο. Λοιπόν, θέλω να τεκμηριώσω ως προς το άτομό μου. Εγώ και μπροστά του και σε δηλώσεις δημόσιες έχω κάνει δήλωση δημοσία ότι εγώ δεν πάω
ούτε να το παίξω Μεσσίας, γιατί η ψυχολογία, κάποιος που θέλει να το παίξει Μεσσίας, όλοι αυτοί οι ψευδομεσσίες, αφήνουν να φανεί ότι είναι, το λένε, ότι αυτοί θα σώσουν τον κόσμο. Εγώ λέω μία κουβέντα, ότι είμαι μία φωνή μόνο. Είμαι ένας Έλληνας ευσυνείδητος και χριστιανός ορθόδοξος και προσπαθώ μέσα από εδώ, μέσα από το σπίτι μου, λέει, το σπίτι μου. Κάνα το σπίτι μου, εγώ το είχα ανοιχτό τόσα χρόνια και μπαίνε κόσμος και μίλαγα και μπαίνε κόσμος και με βρίζανε. Τώρα, τι έχω να κρύψω, γιατί να κρύψω το δε αυτοκίνητο με εκατομμυρίων. Ποιο εκατομμύριο, τι είναι αυτά που λέτε. Λοιπόν, άστα αυτά, αυτό είναι το πράγμα τώρα. Γιατί εμένα μου κολλάνε μορφές που εγώ δεν τις λέω αυτές. Ότι είμαι Άγιος, ότι είμαι ενσάρκος, ότι είμαι προφήτης, ότι είπε και ο Ιωάννης. Λέω, αυτό πώς το είπατε, τυχαία. Α, σε παρακαλώ, τυχαία. Δεν το λέω. Βλέπεις ότι ομολογώ μα και ανέκαθεν ομολογούσα. Μα το λέτε και το ομολογείτε. Εσείς δεν έχετε ορίστε, επαφή δηλαδή με κανέναν αρχιερέα. Με κανέναν. Ναι. Δεν σας για δέχεται το άτομό κανένας μου. Άλλο ότι δεν με δέχονται. Σου είπα, δεν με δέχονται. Μα γιατί να μην σε δέχονται, διότι... να είναι. Ένα λεπτό, άνθρωπο μου. Να είμαι άνθρωπο φυσιολογικό. Εμένα γιατί δεν με δέχονται. Ορίστε. Εμένα γιατί δεν με δέχονται. Αποκλείεται. Πρώτα απ' όλα, εγώ ξέρω δεσπότη που σας ξέρει, κύριε Μιλωνά, από τον Καναδά. Μην το λέτε αυτό. Και σας δέχεται και μάλιστα πρωτού να έρθω εδώ, μου λέει είναι πάρα πολύ καλό παιδί ο Μιλωνάς. Εγώ ξέρω. Άσχετα μου λέει ότι κάνει μία πόρνο εκπομπή. Ξέρεις τι. Πώς θα τη χαρακτηρίσουμε ότι είναι μία εκπομπή Αγίων με γυμνές. Δεν γίνεται, έτσι δεν είναι. Τι έχω καταλάβει. Αλλά πήρα έναν χαρακτηρισμό για την ψυχή σας. Να ρωτήσω κάτι. Πολύ καλός άνθρωπος. Η σημερινή μας εκπομπή έχει αυτή την μορφή. Η σημερινή εκπομπή, θα σας πω κάτι, είναι παράξενη. Όπως και να το κάνουμε, να εμφανίζεται ένας άνθρωπος. Σαν και εμένα, ναι, που με ξέρει η μισή Ελλάδα από τις εκκλησίες. Μετά τις 12 η ώρα το βράδυ μαζί με τον κύριο Μιλωνά, αύριο θα έχουμε σενάρια. Αύριο θα λένε ο... Και αυτός είναι όμοιός τους. Ίδιο με τον Μιλωνά είναι και αυτός, για να πηγαίνεις αυτή... Πολλά θα υποθούν, είπα κύριε Μιλωνά, σενάρια. Ο Χριστός μίλαγε σε... Άλλοι θα λένε είναι απεσταλμένος στις εκκλησίες. Δεν πιστεύετε τα λόγια του Δεσπότη που είμαι... καλό παιδί. Αλλά δεν το πιστεύετε. Μη λέτε ότι δεν σας δέχεται καμία εκκλησία. Εγώ πιστεύω ότι πολλοί θα σας δέχονται. Πολύ θα. Ποιος είναι αυτός που δεν θα σας δεχθεί. Είδες εκπομπή σου, Μιλωνά, τι κακιά είναι. Ο Χριστός αν ήταν σήμερα δεν θα έρχονταν εδώ. Θα πήγαινε στο Βαρδίνο Γιάννη, στο Λάτσι. Σε αυτούς θα πήγαινε. Βέβαια, τις πόρνες και τους πόρνους και τους δυστυχισμένους και τους εγκληματίες δεν τους δέχονται. Όχι, τους δεχόταν ο Χριστός, τους έδινε ευλογία και μετά τους έλεγε πήγαινε και ξανακάνε αυτό που έκανες. Ναι, ο Χριστός ήταν Θεός και είναι Θεός και συγχωρούσε και είχε τη δύναμη να τον κάνει αυτό που μετανοούσε, να τον κάνει να μην ξανακάνει λάθος. Ναι. Και τι του έλεγε. Σήμερα όμως η Εκκλησία, βλέπω, οι άνθρωποι. Πολύ καλός διάλογος τώρα. Η Εκκλησία και οι άνθρωποι, αν δεν έχουν αγάπη, δεν μπορούν να επηρεάσουν τον άλλον. Ο Χριστός θα ερχόταν μία και δύο φορές, τρίτη φορά δεν θα ερχόταν. Μετά πρώτη και δευτέρα νοθεσία παρέτου. Θα του έλεγε του κύριου Μιλωνά. Μία φορά τσόντες, δύο φορές τσόντες, την τρίτη. Δεν τρώγεσαι, θα του πει. Εσύ πας να μου χαλάει όλο το πλήρωμα εδώ πέρα. Οπότε ξέρεις τι θα κάνει μετά. Δεν τρώγεσαι. Α, και επί του παρόντος έχω μία επιστολή για εσάς, κύριε Μιλωνά. Ναι. Ξέχασα να το πω τόση ώρα. Και μία επιστολή για τον κύριο Τουλάτο. Είναι από κάποιον αρχιμανδρίτη. Και μου είπε να αναγνώσω το κείμενο των επιστολών. Δεν ξέρω αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Λοιπόν. Εδώ τις έχω τις επιστολές, μου είπε να τις αναγνώσω και να σας τις παραδώσω. Σήμερα είχαμε και ανταλλαγές επιστολών. Λοιπόν, θα μιλήσω πρώτα για τον κύριο Τουλάτο, την επιστολή του που είναι σε δύο σελίδες. Εν Αθήνες τη 21/11/94. Αγαπητέ κύριε Τουλάτο, είμαι ο αρχιμανδρίτης Ευσέβιος από τα Ιεροσόλυμα και θα ήθελα έχοντας παρακολουθήσει τις περισσότερες από τις εμφανίσεις σας στο κανάλι 5 της πορνοεκπομπής του κυρίου Μιλωνά, να πω τα εξής. Πρώτον, η εμφάνισή σας σε τηλεοπτικό πόρνο κανάλι με την ιδιότητά σας ως Ορθοδόξου Χριστιανού, πολλό δε μάλλον ως απεσταλμένου του Χριστού, ζηλωτού υπέρ του Χριστού και οτιδήποτε άλλο αμέσως ή εμέσως όπως παρουσιάζεστε, είναι εντελώς απαράδεκτη σύμφωνα με το αγιογραφικό. Εντός εισαγωγικών, εδώ ο Άγιος Πατέρας έχει «τις κοινωνία φωτή προς σκότος». Αυτό που κάνουμε δηλαδή τώρα μέσα στο σκοτάδι. Εάν όμως, παρόλα αυτά, θέλατε να κάνετε το χατήρι του διαβόλου, τουλάχιστον οφείλατε να ξεχωρίσετε τη θέση σας παρουσιάζοντας την ασυμφωνία και αντίθεσή σας ως χριστιανού με το ποιόν της εκπομπής και όχι να το εκθιάζετε και επενείτε με τις απαράδεκτες φράσεις ότι η πορνεία δεν είναι αμαρτία, αλλά είναι αμαρτία ότι στα παιδιά της νύκτας, εντός εισαγωγικών, ευαρεστείτε ο Θεός κλπ. Και ενώ σαν μία από τις αμαρτίες θεωρείτε την αίρεση, παρ' όλα τα αυτά ομολογείται ότι δεν πρέπει η Εκκλησία να διώκει τους αιρετικούς, αλλά μόνο να προσεύχεται για αυτούς. Δεύτερον,
Δεν νομίζετε ότι ένας ο οποίος σφόδρα επιθυμεί να αποδυθεί σε έναν αγώνα πνευματικό, εντός παρενθέσεως χριστιανικός, και να εκτελέσει μια θεία αποστολή είναι απαραίτητο, όχι να κάνει ό,τι του υπαγορεύει το αίσθημα ή συνέστημα ή ο ανεξέλεγκτος ενθουσιασμός του, αλλά αφενός μεν να μιμηθεί και ακολουθήσει το παράδειγμα του Αγίου Κοσμά του Ετωλού και όχι του πνευματικά ταλαιπώρου και πλανεμένου Απόστολου Μακράκη. Διότι εσείς οι δύο ακολουθούνται στην πράξη το θέλημά σας και θεωρητικά μόνο και αν το θέλημα της Εκκλησίας αμέσως ή εμέσως εμφανίζεστε ως οι διδάσκαλοι του γένους. Ενώ ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, επειδή υπέταξε το θέλημά του στο θέλημα του Θεού και της Εκκλησίας και με την έγκριση, άδεια και ευλογία αυτών μέσω του εναγίου όρη πνευματικού του, όπου εν προσευχή νηστεία και ταπεινώση ισκήτω αναμένοντας να φανεί το θέλημα του Θεού, δεν εμφανίστηκε ούτε αυτό, ούτε εμφανίστηκε, αλλά ανεδείχθη καταξιωθής υπό της ιστορίας και Εκκλησίας ως γνήσιος διδάσκαλος του γένους. Γι' αυτό, αυτόν μεν ο Θεός και η Εκκλησία για τις αγιοποιήσεως επεδοκίμασε και έστεψε αιώνια τους αγώνας του, εσάς δε αμφωτέρους απεδοκίμασε και απεδοκιμάζει. Τον μεν μακράκι αφορήσασα, εσάς δε προς το παρόν θέτουσα εκτός Εκκλησίας ως αιρετικό. Τρίτον, δεν νομίζετε κύριε Τουλάτο ότι αφού κακός, καλός ή κακός, σκανδαλίζεται και βάζεται σε πειρασμό τους οπαδούς σας, βλέποντας την διάφτη αμφίεσή σας και παρουσιαστικό με την κόμη και τα γένια σας να σας θαυμάζουν, βλέποντάς σας σαν Χριστό και λέγοντας ότι μοιάζετε με Αυτόν, πρέπει να τα κόψετε και να αλλάξετε εμφάνιση. Ο Απόστολος Παύλος σχετικά λέγει, εάν πρόκειται να σκανδαλίσω τον αδελφό μου, ού μη φάγω κρέωση στον αιώνα. Εσείς τι κάνετε κύριε Τουλάτο, δεν κάνετε ούτε μια μικρή θυσία. Τέταρτον, γιατί είπατε ότι οι πρωτόπλαστοι επλάστησαν εντός εισαγωγικών όχι καθομοίωση, αρκούμε μόνο σε αυτά. Μη γνωρίζοντάς σας, σας μετέλαβα στην προκαιρού νυχτερινή θεία λειτουργία στο μετόχι του Πανάγιου Τάφου. Παρόλη την άγνοιά μου αισθάνομαι τύψεις. Δεν θα το ξανακάνω. Σας εύχομαι νύψη, ανάνυψη, ταπείνωση και μετάνοια. Αμήν. Αρχιμανδρίτης Ευσέβιος Δαγκαλάς. Μου είπε να την, να την αναγνώσω και να την παραδώσω. Ας είναι καλά ο άνθρωπος και να είναι ευλογημένος. Και αυτή είναι η δική μου επιστολή. Έχουμε και μία, αγαπητέ κύριε Μιλωνά. Ίδια ημερομηνία 21-11. Έχουν γραφεί μαζί αυτές οι επιστολές και μου παραδόθηκαν. Πολλά έγιναν, όπως σας είπα, πέντε μέρες τώρα. Με παίρνουν στο τηλέφωνο, έρχεται ο κόσμος. Είναι πολλά τα οποία θέλω να τα εξακριβώσω εγώ, κύριε Μιλωνά, και μετά να μιλήσω. Εάν όλα αυτά στέκουν ή όχι. Αλλά οι επιστολές οπωσδήποτε που μου παραδόθηκαν είναι κάτι το χειροπιαστό. Χειρογραφή. Αγαπητέ κύριε Μιλωνά, ψάχνοντας κάτι για το οποίο θα ήθελα να σας συγχαρώ, διότι όσο απαράδεκτος και κακός και να είναι κανείς, αφού δεν είναι σατανάς, αλλά πλάσμα του Θεού, κατ' εικόναν και καθομοίωσιν, αυτού, όσο και να μη συμφωνεί ο κύριος Τουλάτος, βρήκα κάτι στην τελευταία σας εκπομπή της περασμένης Τρίτης. Ήταν κάτι που ειλικρινά σας τιμά, όχι μόνο σαν πράξη, αλλά ακόμη και σαν ενέργεια, να μην το γνωστοποιήσετε μέχρι τώρα όπως είπατε. Πάμε παρακάτω. Αυτό αποτελεί ευχάριστο και παρήγορο ιονό και σημείο και δείχνει εμφανώς ότι από το πλαστήνε μας, εντός εισαγωγικών κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού, συγγνώμη, στους ανθρώπους και μάλιστα σε εμάς τους Έλληνες Ορθοδόξους Χριστιανούς, κάποιο κατάλοιπο έχει μείνει, που κάποτε κάνει αισθητή την παρουσία του. Έμεινε λοιπόν κάτι για να μας ανέχεται ο Θεός. Ενώ και αναφέρομαι κύριε Μινωνά στην εξιέπαινη προσπάθεια και πράξη σας της γενναιόδορης οικονομικής ενισχύσεώς σας, συγγνώμη, προς τον τότε χυμαστέντα λαό της Καλαμάτας, λόγω των επελθόντων σεισμών. Και μάλιστα θεωρήσατε πιο σωστό να συμπληρώσετε την όντως αξιέπαινη ανωτέρω ενέργειά σας με το να κάνετε πέντε μέρες απεργία πείνης, όπως το ακούσαμε όλοι, σαν συμπαράσταση στον δοκιμαστέντα λαό της Καλαμάτας, όπως είπατε, με έρανο από ομογενείς της Αμερικής. Και συνεχίζω. Όμως κύριε Μιλωνά, έτερον εκάτερον, πρέπει να ομολογήσετε και παραδεχτείτε ότι κάνετε την ατελέσφορη και απαράδεκτη πράξη να γκρεμίζετε ό,τι κτίζετε. Διότι ό,τι οικονομικά προσφέρατε στον ελληνικό λαό, τώρα ηθικά και πνευματικά του το βγάζετε ξινό και πικρό. Εννοώ την πορνοεκπομπή σας, τα παιδιά της νύχτας, την οποία δεν εννοείτε να σταματήσετε, παρόλο ότι πρωτίστως είναι παράνομη και δευτερευόντως ότι πολλοί σας εξέφρασαν την δυσαρέσκεια και αγανάκτησή τους. Αν όμως δεν θέλετε να υπολογίσετε το τεράστιο σκάνδαλο που προξενείτε στα παιδιά που έστω κακώς στα δωμάτια τους έχουν τηλεόραση και είτε έχουν αϊπνίες
είτε επειδή γνωρίζοντας ότι από φίλους ότι κάπου σε κάποια νυχτερινή ώρα παρουσιάζονται προβάλλοντας κάποιες απαγορευμένους καρπούς ή περιέργως, συγγνώμη δεν τα βγάζω και όλα στα γράμματα όπως βλέπετε του Δεσπότου, ναι, τα οδηγεί στο κακό της εκπομπής σας, τουλάχιστον υπολογίστε τον νόμο που βάσει αυτού είστε παράνομος. Πλανάστε να νομίζετε ότι δεν είστε παράνομοι, άθεοι, αλλά, συγγνώμη όχι άθεοι, παράνομοι, αλλά τα κανάλια των αλλά βασίζεστε στα κανάλια των παρομοίων εκπομπών που κάνουν τα άλλα κανάλια. Θα το διαβάσουμε μετά με περισσότερη μελέτη, αλλά κάτι τέτοιο λέει. Ούτε βέβαια και από αυτούς που ακόμα δεν συλλαμβάνει ο αρμόδιος εισαγγελέας. Δηλαδή λέει για την σωρία σε όλα τα κανάλια που υποστηρίζετε κι εσείς ότι είστε ο τελευταίος και ότι προηγούνται άλλοι που κάνουν τέτοια πράγματα και ο αρμόδιος εισαγγελέας δεν επεμβαίνει. Αγνοείται κύριε Μιλωνά ότι υπάρχει μέχρι σήμερα ο νόμος περί δημοσίας εδούς. Διότι, γιατί δεν τον εφαρμόζεται. Ξεχνάτε ότι προβάλλεστε στην κατά το 95% Ορθόδοξο Ελλάδα. Εφόσον θέλετε να ονομάζεστε Ορθόδοξος Χριστιανός, γιατί περιφρονείτε το Ευαγγέλιο και την περιπορνείας διδαχή του Χριστού. Είπατε κύριε Μιλωνά, είστε συνεπείς και ειλικρινείς. Περιμένουμε λοιπόν όλοι μας δείγματα και όχι και σχετικές αποδείξεις. Ευχαριστώ. Παρακαλώ να αναγνωστούν ολόκληρα φώτερα τα γράμματα και η υπογραφή του Αρχιμανδρίτη. Βέβαια, από τη μία, από ό,τι καταλαβαίνω, ο Άγιος Πατέρας που ήρθε στο σπίτι μου και μου έφερε τις επιστολές, δεν τον εγνώριζα. Γνωρίζω βέβαια άλλους αρχιερείς του Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων, κύριε Μιλωνά. Τον συγκεκριμένο πατέρα Ευσέβιο, μόλις τον εγνώρισα τώρα. Και ακουστά έχω τον πατέρα Δοσίθεο που εγκομίωσε την κύριο του Λάδε. Λοιπόν, να απαντήσω εγώ τώρα στην πρώτη επιστολή. Ναι, ναι, ναι. Αφού είναι και έτσι. Μετά ακούω στην δεύτερη. Εγώ εν πρώτης τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Άσχετα ποιες είναι από πίσω τα κίνητρα που είπε. Ένα πράγμα θέλω να διευκρινίσω, ότι εγώ τη σημαία του Παναγίου Τάφου την έβαζα ανέκαθεν πολλά χρόνια. Αλλά δεν είχε γίνει κουβέντα στις γιορτές της εθνικές μας. Μόνο τότε δίπλα την ελληνική σημαία. Γιατί είναι η πατρίδα μας και είναι και ένα λάβαρο της Ορθοδοξίας μας που είναι ακριτικό. Εγώ δεν την έβαζα τη σημαία ούτε να εκμεταλλευτώ, ούτε να παίξω ότι είναι μετόχη και. Την έβαζα από καθαρά μέσα από την ψυχή μου και από το πνεύμα μου ορμόμενος αισθήματα, πατριωτικά και θρησκευτικά. Και την έβαζα ακριβώς για να δούνε κάτι που δεν την έχουν δει ποτέ τη σημαία αυτή οι Έλληνες. Να αναρωτηθούν τι είναι αυτή. Εγώ πρώτη φορά την είδα. Και 4 χρόνια πριν μου κάνουν ένα ανώνυμο τηλέφωνο να βγάλω τη σημαία. Και τηλεφωνώ, αυτό βέβαια όταν τα είχα καλά και με τον Πατριάρχη και με τον Άγιο Κεσαρίας τον Βασίλειο, και τηλεφωνώ στον Βασίλειο Κεσαρίας και λέω: Άγιε Πατέρα, του λέω, ξέρεις τι, ανώνυμα μου είπαν να κατεβάσω τη σημαία για την Εθνική Εορτή. Ήταν 28 Οκτωβρίου νομίζω. Τι να κάνω. Μου λέει, τηλεφώνησε στον Έξαρχο και ρώτησε τον. Και τηλεφωνώ, διότι επικοινωνία με τον Άγιο Έξαρχο είχαμε 3-4 φορές τηλεφωνικό στα 4 χρόνια. Τώρα, μια στιγμή. Τώρα λέτε, τώρα μια στιγμή. Τι να πω τώρα, να πω μια καλή κουβέντα. Όχι, δεν λέω. Διότι δεν τον ξέρετε τον Άγιο Έξαρχο. Ναι, δεν τον ξέρω προσωπικά τηλεφωνικά όμως. Γι' αυτό άφησα να μιλήσει στο τηλέφωνο για να έρθει εδώ να τα πω. Διότι τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω, τηλεφώνησα στον Άγιο Κεσαρίας, είμαι ο Παναγιώτης που τέλος πάντων. Και είπαμε να γνωριστούμε και από κοντά μου είπε, δεν επήγα ποτέ, διότι έχουμε και μια άλλη κοινή φίλη, οικογένεια πολιτικών, που είναι πολύ πολύ φίλη. Και είπα, είμαι και φίλος της οικογένειας Τάδε. Λοιπόν, λέω, τι να κάνω, μου λέει, κοίταξε, εγώ λέω, το βάζω γιατί έτσι αισθάνομαι, λέω, του είπα την αλήθεια. Είμαι πολύ ευαισθητοποιημένος με αυτόν τον πόλο της Ορθοδοξίας εκεί κάτω, από τα δεινά. Μου λέει, άστι μου λέει. Τώρα, εντωμεταξύ, σε αυτά τα 4 χρόνια έγινε αυτή το ανακάτωμα με τον Αναγνωστόπουλο που έχει βάλει μια εκκλησία για δικά του συμφέροντα και προσωπικούς λόγους εκδικήσεως να το παίζει χρησιμοποιώντας την έγκλη του σαν υποστράτηγος.
ένα αποστρατεία να το παίζει και στον αντιαιρετικό αγώνα. Και βάζει τώρα του ανθρώπου αυτού. Τώρα θα σου πω. Δηλαδή, βάζει λοιπόν κάτω στο Πατριαρχείο και στέλνουν μέσω της, του Αλεβιζόπουλου, του πατρός Αλεβιζόπουλου, κάτω και λένε ότι ο Παναγιώτης είναι έτσι και έτσι αιρετικό. Οι άνθρωποι κάτω δεν ξέρουν αν εγώ είμαι αιρετικό αυτά. Εγώ βλέπουν ότι φέρνω νέου ανθρώπου από άλλε θρησκείε στην Ορθοδοξία. Δεν πάω χριστιανού. Αλλόθρησκους. Δεν μιλούσα εγώ σε χριστιανούς. Γι' αυτό και θέτω το θέμα με την σάρκωση. Μιλούσα σε Ινδουιστές, σε Βουδιστές, σε Ροδοσταυρίτες, σε Μασόνους, σε πολλά, πολλά, πολλά. Δεν πειράζει. Δεν το ξέρεις, θα πάρεις τη ρετσινιά. Λοιπόν, και φέρνω εγώ ανθρώπους τέτοιους κάτω στην Ιερουσαλήμ, διότι οι ίδιοι αισθάνονται και θέλουν να δουν αυτό το χώρο, να πάρουν την ενέργεια, την ευλογία του χώρου αυτού, να δουν το Άγιο Φως, ότι είναι θαύμα, ότι είναι κάτι. Τελείως μεταφυσικό. Και οι Μασόνοι και οι Ροδόσταυροι που είπατε να πάνε κάτω στα Ιεροσόλυμα να δουν το φως. Και όχι μόνο αυτό, μπήκανε στην Ορθοδοξία πρώτα και μετά πήγαν το Πάσχα εκεί. Δεν πήγαν εκεί κατευθείαν. Λοιπόν, και όταν εμένα έχετε μέχρι σήμερα. Να μας ναι, με, βέβαια. Πολλούς. Πολλούς. Ω, καλά. Και από εδώ και από το Θιβετανικό κέντρο. Λοιπόν, όταν λοιπόν εγώ έχω μια σημαία στα 4 χρόνια και δεν μου έχει πει κανένα τίποτα και ξαφνικά τίθεται θέμα σημαία. Σε ένα, εντάξει, μια άψυχη ύλη. Εγώ όμως για αυτό το πράγμα αντιπροσωπεύει το χώρο εκείνο. Βλέπω τη σημαία αυτή και συγκινούμε, δακρύζω, αισθάνομαι διαφορετικά. Δεν την έβγαλα για να εκμεταλλευτώ κάτι. Δεν λέω για τα αισθήματά σας. Πρόσεξε. Σημαία. Και όταν λέω, λοιπόν, αν λέω, αυτό επιτρέπεται, καταλάβετε τι λέω. Λαβέ, αν αυτό επιτρέπεται, θα το κάνουμε λαβέ, ακριβώς το είπα εδώ στον κύριο Τσέβη. Εμένα αν θα μου πει ο Πατριάρχης κάποιος από εδώ, βγάλε τη σημαία Παναγιώτη. Εγώ θα σεβαστώ, όπως αν έρθει και μου πει και ένας αστυνομικός ή ένας εισαγγελέας βγάλε την ελληνική σημαία, εγώ μπορεί να τη βγάλω. Άλλο θέμα, θα σεβαστώ τον νόμο. Σημαία, όχι, σημαία, είμαστε μέσα στην Ελλάδα και δεν παίζει ρόλο. Γι' αυτό και είπα από εγώ τον νόμο, οι στα Ιεροσόλυμα, να χρησιμοποιούμε τη σημαία στα Ιεροσόλυμα αντί να έχουν την Παλαιστινιακή σημαία ή την Εβραϊκή, έχουν ελληνική. Και λες τώρα σε μια ξένη χώρα, όπως να είναι ξένη χώρα, πώς μπορούν και έχουν σημαία μέσα στους Εβραίους ελληνική. Γι' αυτό έφερα και εγώ αντιπαράθεση. Την εδώ σημαία, ας πούμε. Λοιπόν, και πάλι να μου πει ένα εισαγγελέα, βγάλει τη σημαία την ελληνική, μπορεί να τη βγάλω για θα σεβαστώ τον νόμο. Μέσα μου θα πικραθώ. Αν όμως επειδή αυτή η σημαία είναι ιδιαίτερη και μου πει κάποιος εγώ, ποτέ δεν θα είχα άρνηση προς αυτό. Αλλά θα με πονέσει. Και κολλάμε τώρα κύριε Τσέβη στη σημαία. Θα με δεν πονέσει. Είναι το θέμα η σημαία. Γιατί δεν καπηλεύω. Είναι το θέμα η αυθαιρεσία του κυρίου του Λάτου απέναντι στο Πατριαρχείο. Μα δεν είναι αυθαιρεσία, διότι μου εδώ είναι παράπονο. Δεν μου έγινε. Είναι τώρα από πατέρα ο οποίος τον εκκοινώνησε και μετανόησε. Είναι δυνατόν ποτέ ένας Άγιος Πατέρας. Εδώ μας αμφιβάλλει εγώ τώρα κάτι. Εσείς θα πείτε με τη σειρά σας. Λοιπόν, εγώ. Αλλά μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή για τον κύριο. Με κοινώνησε ο άνθρωπος. Εντάξει. Αυτό δεν έχει κανένα κρίμα. Έχει κρίμα. Ορίστε. Έχει κανένα κρίμα πάνω του. Όχι. Δεν έχει. Ρωτάτε, το κρίμα όλα πάνω του. Κύριε Τουλάτο, δύο λαϊκοί συζητούν για έναν αρχιμανδρίτη. Δηλαδή είναι, τρέλα. Πώς είναι, τρέλα. Αυτός είναι τρέλα. Είναι εκτός ευθύνης. Ο αρχιμανδρίτης. Αφού με κοινώνησε. Το όλο το βάρος το παίρνω εγώ. Μα κοιτάξτε, στην ώρα μπορεί να μπούμε όλοι και να μάρτυρε. Αν εγώ έχω σκοτώσει ή έχω κλέψει. Και δεν του πω τίποτα του ιερέα και πάω και του πω μετάλαβε, θα με μεταλάβει. Η ευθύνη την έχουμε εμείς την ευθύνη. Αυτό λέω κι εγώ. Εξομολογηθήκατε. Του είπατε αυτά τα περιβόητα που κάνατε στη συνέχεια. Πόσο όλοι οι πατέρες έχουν εναντίωθει. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να είναι όλοι τρελοί. Εγώ εξομολογούμε. Και το είπα και στην άλλη εκπομπή. Και σας είπα. Και δεν σας άρεσε που είπα στον Πειραιά εδώ στην Ευαγγελίστρια. Δεν σας άρεσε, λες. Εμένα δεν μου άρεσε. Άλλη εκκλησία εκείνη, άλλη. Πού θα έστελνα τη Μαρία στην πλάκα γιατί. Μα σας είπα η εκκλησία, η εκκλησία αυτή στην οποία. Μην αρχίσουμε πάλι το θέμα της αψιμαχίας και χαλάσουμε το. Ωραία, εντάξει, ας μην το. Ναι, το θέμα της εκκλησίας που πήγατε παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για 1,5 εκατομμύριο λαού που μας βλέπει αυτή τη στιγμή, ειδικά για αυτό το θέμα. Ειδικά για το θέμα της εκκλησίας. Δηλαδή. Ένα λεπτό. Η εκκλησία που πήγατε. Ναι. Ανήκει στην Ιερά Σύνοδο της Ελλάδος. Ανήκει στο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων ή σε κάποια άλλη ιερά σύνοδο. Είναι πάγια η ερώτηση και σας την έκανα και στο τηλέφωνο. Σας το είπα, εδώ πέρα. Εδώ πέρα είναι. Πού? Εδώ στην Ευαγγελίστρια στον Πειραιά. Ανήκει στον επίσκοπο Καλίνικο. Εσείς πείτε μου τώρα, του πού Πειραιός? Ανήκει. Ναι. Και σας έχουν βγάλει αιρετικό. Μα με βγάλανε ένα αιρετικό. Λεπτό, μην τρελαθούμε. Με βγάλανε αιρετικό. Ναι. Τρία άτομα στην ιερά σύνοδο αυτή του αντιαιρετικού αγώνα. Χωρίς να με έχουν καλέσει ποτέ. Ο κύριος Αλεβιζόπουλος έχει πει, εγώ χτες του στείλα φάξ γράμμα και του λέω, γιατί με έχετε αποκηρύξει και με έχετε πει αιρετικό, χωρίς να με έχετε ποτέ καλέσει στο γραφείο σας. Εσείς, σαν πατέρας της Εκκλησίας, που υποτίθεται διέπεστα από αισθήματα αγάπης, πώς εμένα, για όνομα του Θεού, δηλαδή το λέω σε εσάς εδώ μέσα που με ακούτε τα παιδιά εδώ, πώς μπορεί ένας άνθρωπος να βγάλει μια απόφαση εις βάρος της προσωπικότητας και της τιμής και των ιδανικών ενός άλλου ανθρώπου,
αν δεν έχει προσωπική αντίληψη. Δηλαδή για όνομα του Θεού. Αφήστε το Θεό και το όνομα. Όχι, δεν αφήνω το Θεό γιατί αυτός με έπλασε. Εντάξει. Και όταν λέω ας ποιήσω με έναν άνθρωπο. Ο κ. Αλεβιζόπουλος δεν ξέρει τι έκανε. Δεν με καλέσανε. Δεν υπάρχει λογική εδώ. Έτσι με βγάζεις και με λες ερετικό. Να πάτε να πείτε τι περί Μετεσσαρκώσεως και τον αδάμαστο που μου λέτε εμένα. Σε μένα μπορεί να τα πείτε αυτά. Θα μπορούσε κάλλιστα να με διαφωτίσει. Κύριε Πουλάτο, σε μένα να τα πείτε αυτά. Όχι στους πατέρες. Σε μένα μπορείτε να τα πείτε αυτά. Τι να πω σε εσάς. Ότι ο Αδάμ είναι ο αδάμαστος, όχι στους πατέρες της Εκκλησίας. Μα αφού μου λες ότι ο Αβραάμ ήταν Εβραίος, τι να ακούσω από σένα. Μου λες ο Αβραάμ ήταν Εβραίος. Για όνομα του Θεού. Ο Άβραμ. Και... ο Άβραμ, αυτό είναι. Ο Άβραμ. Που άλλαξε το όνομά του. Εντάξει, μετά. Δεν το λοιπόν, άλλαξε ο ίδιος. Το άλλαξε ο Άγγελος. Οι τρεις άγγελοι. Οι τρεις άγγελοι το άλλαξαν. Καλά, τώρα ο κύριος Μιλωνάς μας κοιτάζει. Κοιτάξτε πώς μας κοιτάζει. Έχει σταυρώσει και τα χέρια και ο άνθρωπος πολεμάει να δει τα κινέζικα που λέμε. Πού είναι. Όσο προς το θέμα, κατ' εικόνα επίσης αυτό και όχι καθομοίωση, εφόσον ήταν σε πτώση ο άνθρωπος, είναι δυνατόν να είναι όμοιος με τον Θεό. Έρχεται όμως ο Χριστός. Έρχεται όμως ο ίδιος ο Χριστός και μας λέει: είστε όλοι Χριστοί. Με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και με το βάπτισμα σε αυτόν, μας ξαναδίδετε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή συμφιλίωσα τον πατέρα με τον άνθρωπο και μας ξαναδίδεται ξανά η δυνατότητα της ομοιώσεως με τον Θεό και γινόμαστε Χριστοί όλοι. Όχι στο πρόσωπο, αλλά στα έργα. Είναι η Τρίτη, κύριε Τσέβη, σε εσάς, ότι αισθάνομαι εγκατελειμμένος από την Εκκλησία. Ναι, κύριε Μελωνάκη, το θυμάμαι. Και δεν λοιπόν, εννοούσα. Εάν το πράγματι το συνέστημά σας αυτό είναι ναι. Ειλικρινής. Σήμερα με επιβεβαιώσατε όμως. Θα σας πω γιατί. Υπάρχουν άλλες εκκλησίες εδώ, άλλες εκκλησίες εκεί, άλλες εκκλησίες παρακάτω. Αυτό δεν είναι εγκατάλειψη. Εγώ ο φουκαράς. Γιατί το λέτε έτσι, να δώσετε το σαφή ορισμό, έγκλημα. Μα αν θα μπω σε μια εκκλησία, μισό έγκλημα. Δεν είναι μόνο έγκλημα η πορνοεκπομπή σας, είναι και έγκλημα να χωρίζετε το πίμνιο σε 250.000 εκκλησίες. Εδώ βλέπω όμως εγώ μια διαμάχη, δηλαδή σε ποια επιχείρηση θα στείλει. Να πάμε, γιατί προσέξτε τώρα, με αφορά. Όχι σαν παρουσιαστή της εκπομπής. Μία παρένθεση. Μην πάρει το τηλεφώνημα, περιμένει τόσος κόσμος. Μη λέτε ότι είστε εγκατελειμμένος από την εκκλησία. Όχι μόνο εγώ. Το 95% του ελληνικού πληθυσμού. Λένε οι στατιστικές. Πού το 95% όπως λέει ο κύριος, το έχω ξανακούσει εγώ. Α, το έχετε ξανακούσει. Το έχω ξανακούσει σε μια άλλη τηλεοπτική εκπομπή από δύο άλλους. Ναι. Θέλετε να πείτε κατά πόσο ισχύει αν το 95% είναι. Ισχύει, σας λέω, γιατί με το που γεννιέμαι παίρνω και τη στάμπα, Ορθόδοξος Χριστιανός. Και είμαστε. Και δεν ρωτιέμαι. Βεβαίως. Εντάξει, δεν με ρώτησε κανείς. Άσχετα με το αν είμαι, πιστεύω ή δεν είμαι. Άλλο με το που γεννιέμαι, με βουτάνε σε μια κολυμπήθρα, δεν μπορώ να αντισταθώ. Εντάξει. Ούτε το κλάμα μου λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους. Μπορεί το κλάμα μου να είναι ένα μήνυμα. Λέω. Βλέπετε κάτι. Παρακαλώ. Ενηλικιώνεται ο άνθρωπος, μεγαλώνει, μορφώνει γνώμη και μπορεί να πάει. Η ταυτότητα, ταυτότητα όμως. Όχι ταυτότητα, ταυτότητα. Μπορούμε να πάμε και να βγάλουμε αυτό που λέει Χριστιανός Ορθόδοξος και να βάλουμε Άθεος, να βάλουμε Ιεχωβάς, να βάλουμε Κινέζους, ό,τι θέλουμε. Εγώ λέω να μην βάλουμε όμως τίποτα. Τίποτα. Όπως το είπανε για τις ταυτότητες. Εγώ λέω να μην βάλουμε τίποτα. Δεν θα σταθούμε στην ταυτότητα όμως. Πώς εξηγείτε εσείς το 95%. Γιατί απευθυνόμαστε, λέει εδώ πέρα το, η επιστολή. 95%. Στο 90%. Μισό λεπτό. Πώς εξηγείτε εσείς το 95%. Επαναπαυόμαστε στις δόξες μας ότι ο ελληνικός λαός είναι. Δεν ολοκλήρωσα όμως την ερώτησή μου. Ναι. Η Εκκλησία έχει ραδιοφωνικό σταθμό. Τηλεοπτικό δεν έχει γιατί είναι ακριβώς. Επιτρέπετε και πάλι. Ναι. Όταν λέτε Εκκλησία, τι είναι. Αυτό είναι μπερδεμένο. Την Ιερά Σύνοδο της έχω μπερδευτεί τώρα. Ένα λεπτό. Κοιτάξτε, εκκλησίες είναι πολλές, κύριε Πουλάτο. Ποια εκκλησία έχει το ραδιοφωνικό σταθμό? Έχετε ακούσει ποτέ το Σοκράτη? Ένα λεπτό. Η Πειραϊκή Εκκλησία. Έχετε τι είναι? Ακούσει ποτέ εμένα να μιλάω από την Πειραϊκή Εκκλησία? Δεν ξέρω. Δεν τη δέχεστε την Πειραϊκή? Ο κόσμος με έχει ακούσει ποτέ από αυτόν τον σταθμό που λέτε να μιλάω? Υπάρχει αυτή. Τώρα με την υπάρχει η Πειραϊκή Εκκλησία. Με ποια? Δηλαδή με οτιδήποτε. Η Αρχιεπισκοπή Αθηνών με Πειραϊκή υπάρχει διαφορά? Εκκλησία αυτή με εκείνη. Υπάρχει άλλο σταθμό εκεί, άλλο εκεί? Ναι, υπάρχει. Η διαφορά όμως υπάρχει πουθενά ως προς τη. Όχι, είναι η ίδια Εκκλησία. Για την Πειραϊκή θα μιλήσουμε. Ούτε στην μία έχω εμφανιστεί, ούτε στην άλλη για να μιλήσω εγώ προσωπικά. Τελικά όχι. Το ερώτημα ακόμη δεν τέθηκε. Μην εννοηθεί ότι έρχομαι εδώ απεσταλμένος από. Πώς εξηγείται λοιπόν ένας ραδιοφωνικός σταθμός, εκκλησιαστικός ραδιοφωνικός σταθμός, ενώ απευθύνεται στο 95% των Ελλήνων Ορθοδόξων Χριστιανών, να έχει ακροαματικότητα 0,9%. Πολύ. Δεν χαίρεστε? Εγώ να χαρώ. Έχει 0,9%. Δεν είναι ένα ποσοστό. Ένα λεπτό, δεν είναι ένα ποσοστό. Κύριε Τουλάτο, κύριε Μιλωνά, ρωτάω, δεν είναι ένα ποσοστό 0,9%. Θέλετε να μάθετε το πώς θα αυξηθεί αυτό το ποσοστό τώρα? Ορίστε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Είστε.
Καλημέρα. Καλημέρα, καλησπέρα, όπως θέλετε. Η εκπομπή σας σήμερα, μπορώ να πω, είναι η πιο καυτή που έχετε κάνει. Και ακόμα δεν έχω καταλάβει. Έχετε φέρει τρεις πολύ αξιόλογους κύριους εκεί. Θα ήθελα να μπορούσα να μιλήσω και με τους τρεις, δυστυχώς αδύνατα. Δεν μπορώ να πω το όνομά μου, γιατί συνειρμικά το κοινό, ξέρεις, θα σκεφτεί άλλα. Το μόνο που είμαι σίγουρη ότι ήταν το προηγούμενο Requiem ήταν του Μότσαρτ και όχι του Μπετόβεν. Αυτό είναι σίγουρο. Το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, είμαι κι εγώ άλλη μία χριστιανή Ορθόδοξος. Ευελπιστώ, τουλάχιστον. Και διαβάζω την Αγία Γραφή. Με τη διαφορά ότι πιστεύω πως ένα «και» στην Αγία Γραφή ή ένα «κόμμα» στην Αγία Γραφή μπορεί να αλλάξει τελείως το νόημα το της νόημα. Προτάσεως, ναι. Δεν είμαι μορφωμένη πανεπιστημιακός. Απλά είμαι λίγο πληροφοριομανής και βαθιά θεσκευωμένη. Δεν πηγαίνω στην εκκλησία, γιατί όταν έκανα το παιδί μου άγαμο και πήγα να το θαραντήσω, επειδή έτσι μου είπε η πίστη μου. Έξω από εκεί. Μου είπε ο παπάς, έξω. Του λέω, μα δεν πρόλαβα να παντρευτώ. Ήμουν έγκυος και πέθανε ο άντρας μου και μου λέει, ουστ. Και εγώ πήγα σε άλλη εκκλησία. Και μου ξαναείπανε ουστ. Τελικά εγώ το παιδί το γύρναγα με κυσαρική. Τέλος πάντων, μην τα λέμε αυτά. Από εκκλησία σε εκκλησία μέχρι να με δεχτεί η παπάς και είπα για όνομα του Θεού. Δεν ταυτίζω τον εαυτό μου με την Παρθένο Μαρία. Αλλά και η Παρθένο Μαρία άγαμος ήταν. Και γιατί κύριε, δεν δέχεσαι το παιδί μου που είναι παιδί προϊόντος αγάπης. Έτσι. Η θρησκεία μας είναι η αγάπη. Η θρησκεία λέει να κάνεις έρωτα μόνο όταν θες να κάνεις παιδί. Ακριβώς. Το παιδί μου δεν είναι προϊόν τύχης. Δεν μπορείς να απολαύσεις τον έρωτα. Ούτε αγάπη, ούτε τίποτα άλλο. Θεωρείσαι πόρνο. Λοιπόν, εγώ άκουσα. Ορίστε. Καταρχήν ο ορισμός έρωτας δεν υπάρχει. Τώρα βέβαια. Όχι, εντάξει. Να απαντήσουμε στην. Να απαντήσουμε. Ναι, θέλω να. Έχετε απόλυτο δίκιο. Καταρχήν, για την αγανάκτησή σας, όπως ο κύριος Μιλωνάς έχει πει ότι νιώθει εγκατελειμμένος από την Εκκλησία. Ναι, και μετά πήγα στην Εκκλησία. Όχι, πως εγώ είμαι. Ένα πιάτο φαΐ. Ελάτε, λέει, παίρνετε ένα συσίτιο. Επέρνετε συσίτιο. Ναι, αυτό μου είπανε. Καλά, πάλι καλά. Λοιπόν, όχι, πως εγώ είμαι ικανοποιημένος από κάποια Εκκλησία. Προσέξτε. Πως είπατε. Όχι, πως εγώ προσωπικά είμαι ικανοποιημένος από κάποια Εκκλησία. Και τότε γιατί δεν ξεκινάμε από τις Εκκλησίες και αρχίζουμε από τα Λάβαρα. Το Λάβαρο είναι άλλο θέμα. Η Εκκλησία με το θέμα κτίριο... Ναι, γιατί δεν βάζουμε μία τάξη στο σπίτι Τουλάτο, μας. Θα σας πω κάτι. Οι Εκκλησίες σήμερα στην Ελλάδα έχουν καταντήσει ιδιοκτησίες προσωπικές. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Είναι πάνω στην σύγκριση, γιατί στο μυαλό υπάρχουν κυκλοφορούν χιλιάδες ιδέες αυτή τη στιγμή. Νομίζω ένα όνομα ζητά συγγνώμη και... Όχι, όχι, εντάξει, έτσι. Λέω απλά η αιμονή δεν, που υπάρχει... Δεν το κάνω επίτηδες που όχι, υπάρχει. Όχι, 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 όχι. Έτσι μην θεωρηθεί. Όχι, όχι. Αμέσως αρπάζεστε εσείς. Όχι, δεν αρπάζομαι εγώ, ίσα λέω... Έχουμε το πιστόλι τραβήξει και είμαστε ένας έτοιμος να πυροβολήσει τον άλλο. Δεν είναι... Είστε. Εγώ, ειλικρινά μιλάω, ειλικρινά και το δηλώνω δημοσίως μπροστά σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό, ο κύριος του λάθος με ενδιαφέρει να επιστρέψει στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Εγώ δεν έφυγα ποτέ. Όχι. Δεν του λέω εγώ να πάω να κάνω ούτε ψυχμαχίες με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, ούτε με την Εκκλησία της Ελλάδος. Αυτά είναι άλλα θέματα. Ωραία, θα μιλήσουμε για τον έρωτα. Λοιπόν, είμαι και εγώ εδώ, Συγγνώμη, σου ζητώ συγγνώμη. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν δίκαιη η αγανάκτησή σου που πήγαινες από εκκλησία σε εκκλησία και για το αμάρτημά σου, γιατί είναι πράγματι ένα αμάρτημα, σε αντιμετωπίσαν έτσι. Ποιο αμάρτημα, πέθανε ο άντρας της. Που πέθανε ο άντρας της και δεν πρόλαβε να παντρευτεί. Πέθανε ο άντρας μου και δεν πρόλαβε να παντρευτεί. Το παιδί αυτό το θέλαμε. Προσπαθούσαμε να το γεννήσουμε από την πρώτη μέρα που είμαστε μαζί. Τον αγαπούσα όσο αγαπώ τη ζωή μου. Έμεινε έγκυος και πέθανε ο άντρας. Και πέθανε ο άντρας μου. Και εγώ δεν ήθελα να παντρευτώ γιατί ως γυναίκα φιλάρεσκη, και εγώ δεν ήθελα να πάω με την κοιλιά τούρλα στην εκκλησία. Καταλαβαίνετε. Έχουμε και κάποιες αδυναμίες σαν άνθρωποι. Λοιπόν, και του λέω, Κώστα μου, με γεννήσω αγάπη μου και μετά. Να πάω στην εκκλησία. Και ο άντρας μου πέθανε. Θα παντρευόμαστε στις 15 Απριλίου και εκείνος πέθανε στις 9 Μαρτίου. Τα εξηγήσατε αυτά στους πατέρες. Τα εξήγησα. Και σας είπαν ούστ. Ξέρετε τι μου είπανε. Γιατί δεν τον προλαβαίνατε να τον εφέρατε. Μα ο άντρας μου πέθανε από καρδιά. Να το έπειγε ένα πεθαμένο, να παντρεύσουμε τον πεθαμένο. Να κάνετε κηδεία και γάμο μαζί. Να γίνονται πρόφιλοι. Κοιτάξτε εδώ. Και να σας ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα. Μου λέει το παιδί μου,
ότι το παιδί μου δεν είναι πλάσμα ευλογημένης ενώσεως. Αν είναι δυνατόν, εγώ τον άντρα μου τον αγαπούσα και τον αγαπώ τόσο πολύ που δεν μπορείτε εσείς να διανοηθείτε γιατί δεν είστε μέσα μου. Έτσι. Άλλες παντρεύονται λόγω συμφέροντος και άλλες παντρεύονται λόγω προξενείου. Και τις ευλογούμε. Η Εκκλησία της αγάπης. Ξέρεις, την είσαι αυτό. Πώς ευλογεί το γάμο. Δεν το δίκιο, είπα εγώ ότι έχει άδικα. Ναι. Να μην συνεχίσω. Βεβαίως, σας ακούμε. Λοιπόν, η Εκκλησία της αγάπης. Πώς ευλογεί το γάμο. Το γάμο. Και είναι σίγουρη ότι βασίζεται αυτός ο γάμος σε αγάπη και όχι σε συμφέρον ή σε προξενείο. Εγώ έκανα ένα παιδί από αγάπη. Καθαρή. Ούτε αποτύχει. Ούτε από λάθος. Ας αφήσουμε το θέμα της αγάπης. Εγώ είδε σήμερα... Όχι, η αγάπη είναι θρησκεία μου. Δεν το αφήνω. Όταν λέω να το αφήσουμε, πρόσεξε υπό ποια ενένεια. Αυτή τη στιγμή η Εκκλησία, εντός εισαγωγικών όπως υπάρχει, διηλίζει, λέει, τον κόνοπα και... Αυτό το είπε ο Χριστός, δεν το είπε η Εκκλησία. Ναι, το είπα, αλλά αυτό κάνει όμως η Εκκλησία. Βλέπει... Με τι κουράγιο λοιπόν εγώ να πάω το παιδί. Δηλαδή βλέπουμε, λέει, στο μάτι του αδελφού μας το ξυλαράκι. Και δεν βλέπουμε το ολόκληρο δοκάρι που έχουμε στο δικό μας το μάτι μέσα. Ο Χριστούλης. Τι θέλω να πω. Περιγάμου. Προσέξτε. Περιγάμου. Ναι. Περιγάμου σήμερα. Μιλάω για την Ελλάδα. Στην Ελλάδα βρισκόμαστε. Και την πάτησα πάλι επειδή δεν ήθελα να κάνω πολιτικό. Δεν πατήσατε τίποτα. Κανείς Έλληνας και καμία Ελληνίδα δεν την πατάει στην Ελλάδα. Εγώ την έχω πατήσει. Τέλος. Θα μου επιτρέψετε να απαντήσω. Ναι. Θα σας πω κάτι. Καταρχήν είμαστε μια κοινωνία που υποφέρει απάκρον σάκρον σε όλη την επικράτεια. Ναι. Με ποιο σκεπτικό. Αυτή τη στιγμή εμείς την αγάπη και το σεβασμό ο άντρας προς την γυναίκα το έχουμε μετατρέψει και το έχουμε κάνει έρωτας και μια φροηδική πράξη. Αυτό ίσως είναι πρόβλημα. Συγγνώμη, συγχωρείτε. Εγώ μιλώ για πρόβλημα επιβίωσης όμως αυτή τη στιγμή και λοιπόν, όχι για πρόβλημα θεωρητικό. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Ξέρετε πάρα πολύ καλά το τι γίνεται μέσα στην Ελλάδα. Το όλοι ξέρω. Και οι ανήπαντροι και οι παντρεμένοι θα κάνουν από κανένα ένα, δύο μέχρι μπορεί... Σπάνιες περιπτώσεις να φτάσουν στα 3 και στα 4 παιδιά. Έχουμε και δημογραφικό και το πρόβλημα, μην το ξεχνάμε. Ορίστε? Έχουμε και δημογραφικό μα πρόβλημα. Μα εκεί πάω. Αυτό θέλω να σας πω. Ναι. Αλλά ποιοι είναι οι παράγοντες που κατήντησαν την ελληνική και γι' αυτό έχουμε συρρυκνωθεί εμείς και οι Τούρκοι, οι Τουρκαλάδες έχουν γίνει 50 εκατομμύρια. Καλά. Πόσα έχουν γίνει, 60. Ναι. Λοιπόν, εδώ είναι η υπόθεση μία. Ότι ποιοι είναι οι παράγοντες που έκαναν τον Έλληνα και την Ελληνίδα να σκέπτεται να δημιουργήσει η οικογένεια άνετα, όμορφα και ωραία, να αγαπάει ο ένας. Αυτά είναι ωραία λόγια. Αυτές είναι ωραίες πράξεις. Δεν είναι πράξεις. Λόγια, είναι πράξεις και εσύ. Μα το μαζί το λέμε. Ναι. Είναι ωραίες πράξεις. Ναι. Αυτό διδάσκει η θρησκεία μας. Ναι. Αλλά μπορείτε να μου πείτε πού η θρησκεία μας... Συγγνώμη, η ερώτηση δεν είναι για να μου απαντήσετε. Απευθύνεται σε όλο τον ελληνικό λαό μας. Όχι, εγώ μπορώ να σας απαντήσω. Πού... Ναι. Με εσάς είμαστε στο τηλέφωνο. Ναι. Λοιπόν, πού η θρησκεία λέει... Πού η θρησκεία λέει προγραμμάτισε την οικογένεια και τον εαυτό σου και κάνε ένα παιδί, κανένα παιδί, δύο παιδιά ή να συζείς. Πού τα λέει αυτά τα πράγματα. Η θρησκεία άλλα διδάσκει, εμείς άλλα κάνουμε. Αν έχουμε δημογραφικό πρόβλημα είναι λόγω του ότι δεν στηριζόμεθα στον νόμο, και νόμο εννοώ την Αγία Γραφή και τα λόγια του Κυρίου μας, και έχουμε πάει σε ένα φαινόμενο όλη η Ελλάδα να κάνει αυτό που είπε σε μια εκπομπή του ο κύριος Μιλωνάς, και ας μην με επιτραπεί να πω τη λέξη, διότι... Να το πείτε παρακαλώ. Αυνανίζεται. Εάν με καταλαβαίνετε, ναι, όλη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή αυνανίζεται. Είτε ελεύθερη. Μόνο που εγώ πεινάω, δεν αυνανίζομαι. Ορίστε. Μόνο που εγώ πεινάω, δεν αυνανίζομαι και αυτό δεν είναι ακόμα χειρότερο. Η γιατί ξέρετε, όταν ο άνθρωπος πεινάει, οπωσδήποτε. Ξέρετε. Αλλά το δημογραφικό δεν θέλω να πω το πρόβλημα το δικό μου τώρα. Το δημογραφικό να πάρω γνώσεις από εσάς. Από εσάς θέλω να πάρω γνώσεις. Κορίτσι, το δημογραφικό εκεί οφείλεται. Έχει. Νομίζω έχει άλλη ερώτηση. Έχει άλλη ερώτηση. Ναι, έχω άλλη ερώτηση. Αν απαντήσαμε δηλαδή επαρκώς... Κοιτάξτε, είναι πολύ λίγος ο χρόνος, δεν θα ήθελα ναι, να περάσουμε όμως και στην άλλη ερώτηση. Είναι δύσκολο, είναι ναι. Αυτό το θέμα που θέτεις είναι δύσκολο. Ή λίγο να ρωτήσω στην... τον κύριο Μπριλάκη που τον έχουμε παραμελήσει, λίγο. Τον κύριο Μπριλάκη. Ναι, στη διάθεσή σας. Καλησπέρα σας. Γνωρίζω για τον Μιχάλη Μακίλιαν. Έχω διαβάσει διάφορα πράγματα σχετικά με την αύρα, με το εθερικό, με τα σώματα κτλ. Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο πράγμα για το οποίο μιλάμε. Αλλά μία ερώτηση μόνο ήθελα να κάνω. Υπήρξε στα χέρια μου έπιασε στα χέρια μου ένα βιβλίο. Αυτό σίγουρα δεν θα συμφωνήσουν οι εκ δεξιών και αριστερών σας καθήμενοι. Λοιπόν, έπιασε στα χέρια μου ένα βιβλίο γραμμένο το 1903. Το οποίο έλεγε ότι στο Θιβέτ εδώ και 6.000 χρόνια γεννιούνται παιδιά χαρισματικά, τα οποία και με μία ειδική επέμβαση, αν είναι ιδιαίτερος χαρισματικά, μπορούν και βλέπουν την αύρα πάρα πολύ καθαρά.
πολύ καθαρότερα από ότι τα οποιοδήποτε μηχανήματα και υπήρξε και η προφητεία εδώ και 6.000 χρόνια ότι θα βρεθεί το μηχάνημα που κάποτε θα φανεί η άβρα για να χρησιμοποιηθεί για τους λόγους που τους χρησιμοποιούμε εμείς εδώ στα Φιβιβέστ, που είναι ιατρικοί ως επιτοπλίστων, γιατί δεν έχουν την άδεια να μπουν στο μυαλό του άλλου. Πρέπει να πάρουν την άδεια, να του πούν, μπορώ να κοιτάξω την άβρα, να δω τι σκέφτεσαι. Τρίτη Λόμπ 40. Ναι, καλά αυτό, ναι. Αλλά από εκεί και πέρα, από την τρίτη λόγω περνάμε παραπέρα. Τρίτη λόγω χαράμπα κάπως αμφισβητήσιμος. Ναι, ναι, ναι. Κάπως αμφισβητήσιμος. Περνάμε παραπέρα, στο παραμχάντα Γιογκανάντα. Βλέπουν τα Θιβέτ και όλες αυτές τις ιστορίες και παρεξηγήστε. Δεν παρεξηγούμε καθόλου. Δεν παρεξηγήστε. Όχι, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε πρικισμένοι με πολλά χαρίσματα. Όλοι οι άνθρωποι μπορούμε να δούμε την άβρα του συνανθρώπου μας. Το γνωρίζω αυτό. Μην ξεχνάμε κάτι το πολύ σημαντικό. Παραδείγματος χάρη, έχουμε παραδείγματα από τα ζώα. Τα ζώα, εάν ένα σκυλί αρχίσει να γαυγίζει όταν περνάμε, πολύ πιθανόν να γαυγίζει γιατί φοβάται αυτό που βλέπει σε εμάς. Γιατί συνήθως... Θέλετε να πείτε ότι βλέπει, βλέπει κάτι... την άβρα. Και τα μωρά έχω ακούσει ότι την άβρα. Επίσης έχουμε παραδείγματα άγιοι που τους έριξαν μέσα στα άγρια θηρία. Ναι, 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 το γνωρίζω. Λοιπόν, το λιοντάρι ή τίγρη, δεν ξέρω πού ήταν μια αυτό το θηρίο, που ήταν να κατασπαράξει αυτό τον Άγιο, δεν επετύχθηκε καθόλου. Γιατί? Γιατί δεν είδε κανένα κίνδυνο από αυτόν τον άνθρωπο. Ναι. Διότι αυτός ο άνθρωπος εξέπεμπε από το σώμα του, γιατί μην ξεχνάμε ότι ένα από τα πολυτιμότερα στοιχεία που έχουμε στο σώμα μας είναι η επιδερμίδα μας. Γι' αυτό ακριβώς όταν έχουμε εγκάβματα... Το μεγαλύτερο όργανο του σώματός μας, αν δεν κάνω λάθος. Και το μεγαλύτερο όργανο του σώματός μας, αλλά να μην ξεχνάμε ότι είναι η επιδερμίδα μας ό,τι πολυτιμότερο έχουμε, διότι εάν καεί ένα ποσοστό, ένα 60-70% της επιδερμίδας μας, ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει. Ναι. Επίσης η επιδερμίδα μας, διαμέσου των πόρων που έχουμε, μπορούμε να επικοινωνήσουμε ενεργειακά. Τόσο θερμικά, όσο μαγνητικά, όσο βιοενεργειακά ή με οποιοδήποτε άλλη ενέργεια. Και εδώ θα ήθελα να απαντήσω και στην ερώτηση που έκανε. Όχι να απαντήσω, να επιβεβαιώσω ότι πράγματι, εκτός από την βιοενέργεια που εμείς σήμερα γνωρίζουμε και μπορούμε να φωτογραφίσουμε, που είναι μέρος όλης αυτής της παγκόσμιας, της κοσμικής ενέργειας που διέπει τα πάντα. Καταλάβατε. Να γιατί καθημερινώς δεχόμαστε, δεν ξέρουμε πόσες χιλιάδες ειδών ενέργειας που έρχεται από το σύμπαν. Φυσικά δεν είμαστε σε θέση να καταγράψουμε, να μετρήσουμε, να φωτογραφίσουμε ή να κάνουμε διαγνώσεις όλων αυτών των ενεργειών. Δυστυχώς είμαστε άνθρωποι και σαν άνθρωποι δεν είμαστε τέλειοι. Γι' αυτό ακριβώς είμαστε φτιαγμένοι για να ζούμε μέσα σε... Δεν σας ακούω, συγγνώμη, δεν σας ακούω. Λέω ότι είμαστε άνθρωποι, ναι, και σαν άνθρωποι δεν είμαστε τέλειοι. Και είμαστε, θα έλεγα, αναγκασμένοι να ζούμε μέσα σε όρια επιτρεπτά μέσα στη ζωή μας. Δηλαδή, δεν μπορούμε να ζήσουμε σε υψηλή θερμοκρασία, ούτε μπορούμε να ζήσουμε σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Δεν μπορούμε να δούμε τις υπεριόδες ή τις υπέρυθρες ακτινοβολίες. Δεν μπορούμε να ακούσουμε τους υπερήχους ή τους υπόηχους. Αναγκαστικά είμαστε έτσι πλασμένοι και φτιαγμένοι να ζούμε μέσα σε ένα πλαίσιο. Πλην όμως, για να απαντήσω στην αρχική σας ερώτηση με την βιοενέργεια, αν μπορούμε να τη δούμε, φυσικά, ο άνθρωπος γεννιέται ελεύθερος. Mm-hmm. Έτσι πιστεύω. Δυστυχώς, θέλω να πω ότι ενώ γεννιόμαστε ελεύθεροι, έρχονται διάφορα οι μεγάλοι σε ηλικία που γνωρίζουν, εντάξει, και αρχίζουν να μας βάζουν διάφορα ταμπού. Απαντήσατε στην ερώτησή μου. Αυτό θέλω να σας πω. Mm. Τα μωρά, παραδείγματος χάρη, που αναφέρθηκε προηγουμένως από την κυρία Ελεάνα, πράγματι τα μωρά δεν έχουν ταμπού μέσα τους, δεν έχουν προκαταλήψεις και το πνεύμα τους είναι καθαρό. Μπορούν να δούνε. Γι' αυτό ακριβώς. Αναμάρτητε και δεν έχουν. Όχι αναμάρτητε, ο άνθρωπος δεν γεννιέται. Αλλά τα μωρά. Μπορώ να αναφέρω κάτι. Συγγνώμη που διακόπτω πάλι. Αλλά τα μωρά
Τα μωρά τι αμαρτίες να έχουν διαπράξει. Όσο μεγαλώνουμε και όσο διαπράττουμε τις αμαρτίες μας, οπωσδήποτε χάνεται αυτό που ο κύριος Μπριλάκης λέγεται αύρα. Διότι εμείς έχουμε πολύ φοβερότερα παραδείγματα, κύριε Μπριλάκη, δεν έχω αναφερθεί. Έχω να σας πω ένα μόνο. Δηλαδή το πώς το βλέπετε εσείς από τη δική σας την πλευρά. Όταν εγώ, εγώ το βλέπω επιστημονικά. Εσείς το βλέπετε θεολογικά. Δεν είναι θεολογικά. Δεν το βλέπω θεολογικά. Δεν λέω ότι ξεχωρίζει. Ένα λεπτό. Ότι υπάρχει καμία μπαριέρα, κανένα τείχος ανάμεσα στην επιστήμη και στη θρησκεία. Απέναντί σας. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Πώς το βλέπετε αυτό το φαινόμενο. Λοιπόν, όταν ο Μωυσής ανέβηκε να παραλάβει τις 10 εντολές, τις περιβόητες, επάνω από το Σινά. Λοιπόν, όταν ενίστευσε, προσέξτε, διότι εδώ πέρα το θέμα της νηστείας και της προσευχής είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο δεν είναι επί του παρόντος να το αναπτύξουμε. Λοιπόν, όταν με την προσευχή του και με την νηστεία του, δηλαδή αυτό το οποίο πρέπει να κάνει και ο κάθε χριστιανός, κατάφερε να πάρει κλίση από τον Κύριο, από την ενέργεια την οποία ακόμη εσείς δεν έχετε ανακαλύψει ότι είναι μεγαλύτερη. Το είπατε μάλιστα ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλες ενέργειες, τις οποίες ακόμα ίσως η επιστήμη δεν τις έχει. Όχι, και τις βλέπετε, τις παραδέχετε. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Να ολοκληρώσω και μου λέτε τη γνώμη σας. Λοιπόν, αυτά είναι άλλα θέματα. Αλλά όταν ο Μωυσής επανέρχομαι, ανέβηκε επάνω στο Σινά, εκείνο το οποίο έκανε ήταν να μπει μέσα σε εκείνο το σύννεφο στην κορφή του βουνού, να καθίσει 40 ημέρες και νύχτες και όταν εξήλθε, αφήστε το τι έκανε μέσα εκεί, είναι ολόκληρο γεγονός, όταν εξήλθε από όλο του το σώμα, όπως γράφουν οι γραφές, το κεφάλι του είχε γίνει λάμψης. Τρόμαξε δε ο Αρών ο αδελφός του, εσκέπασε το κεφάλι και τρόμαξαν και οι 70 πρεσβύτεροι, οι οποίοι ήταν πιο πέρα. Κάτω ήταν ολόκληρος λαός που τους επερίμενε. Βέβαια ο Μωυσής εκατέβηκε κάτω, σπάσανε οι πλάκες που ήταν γραμμένες από τον Θείο Λόγο, λόγος ο οποίος και γραφεί απολέστη από τη γη, ένεκα των αμαρτιών μας πάντοτε γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή πάμε, προσπαθεί ο άνθρωπος με μια δυναμική απέναντι στο Θεό να τον επλησιάσει, αλλά αυτό που λέμε αμαρτία, μην νομίζει ο κόσμος ότι είναι αυτά τα οποία συζητούμε τώρα. Η αμαρτία είναι ότι ενώ πρέπει να προσεγγίσουμε το Θεό μας, εμείς με τις πράξεις μας, που είναι εντελώς αντίθετες από αυτά που γράφει ο νόμος, φεύγουμε πάρα πολύ μακριά. Αλλά το φαινόμενο αυτό που αναφέρει η Αγία Γραφή συγκεκριμένα με τον Μωυσή, που έγινε το κεφάλι λάμψης και το είδε ολόκληρος λαός τότε, και άλλα πάρα πολλά παραδείγματα, μέχρι και το φαινόμενο μπορούμε να πούμε για το θείο Άκτη στον Φως, εδώ ο Γενάδιος Χολάριος, ο τελευταίος πατριάρχης της Κωνσταντινούπολεως, πολύ καλά γνωρίζουμε, πάνω στο Άγιον Όρος, υπήρχε μια ομάδα, η ομάδα των Ακημίτων, όπως πάρα πολύ καλά γνωρίζουμε, που με την προσευχή πάλι και την νηστεία, με την μέθοδο των μεγάλων πατέρων, μπορούσαν και κάνανε παρουσίαση του θείου Άκτη του Φωτός. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν για να δούνε το θείο Άκτη στον Φως, αυτήν την ενέργεια που οδηγεί όλο τον πλανήτη για μας. Και δεν περιμένουμε φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, κανένα μηχάνημα για να μπορέσουμε να δούμε αυτό το παράδειγμα. Δηλαδή ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε οι χριστιανοί για να φτάσουμε. Γι' αυτό το φως που αναφέρεστε, πολύ πιθανό να είναι κάτι άλλο από την βιοενέργεια που εμείς φωτογραφίζουμε, αυτό που ονομάζουμε πνεύμα. Και εγώ δεν ασχολούμαι, δεν φωτογραφίζω εδώ. Σας αναφέρω το γεγονός. Μα γι' αυτό ακριβώς μέσα στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις άγιοι προφήτες που έκαναν θαύματα και θεράπευα μόνο δια της επιθέσεως των χεριών. Μάλιστα. Αυτό συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα μαζί. Δηλαδή υπάρχει ένα σύστημα, μία μέθοδος, ας το πούμε έτσι, που δεν ξέρω πώς το βλέπει η ιατρική. Έτσι που είναι. Σύστημα, μέθοδος είναι. Είναι σύστημα και στη σχολή, παραδείγματος χάρη, οι μαθητές που έρχονται διδάσκουμε μία επιστημονική μέθοδος που έχει τεκμεριωθεί σε εκατοντάδες περιστατικά και λέμε ότι για την τάδε περίπτωση τότε πρέπει να χρησιμοποιήσεις το χέρι δότη ή το χέρι λήπτη ενέργειας για να μπορούμε να έχουμε το άλφα αποτέλεσμα. Δεν είναι δηλαδή τυχαία κάποιος, επειδή έχει το χάρισμα να έχει περίσχει ενέργεια, ότι μπορεί να γίνει και ένας σωστός βιοθεραπευτής. Είναι η άποψη δική σας. Είναι η άποψη επιστημονική. Σήμερα όμως ο κύριος Μπριλάκης επιβεβαίωσε εμένα, γιατί παλαιότερα ισχυριζόμουν και το έλεγα τόσο από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που εργαζόμουν παλαιότερα, όσο και από τον εδώ τηλεοπτικό σταθμό, πως όποιον αγγίξω και το ευχηθώ καλή επιτυχία, πραγματικά την έχει, προσέξτε. Βλέπω ότι αρχίσατε να γελάτε πριν τελειώσω, αλλά σε λίγο θα παγώσει το γέλιο. Να επιτρέψτε μου, να πάρω πολλές ευλογία, άμα είναι έτσι. Πάρα πολλές φορές, γιατί όχι. Να πάω καλά. Γιατί όχι, αν και πάτε πολύ καλά. Σας ευλογούν κάποιοι και εσάς. Κοιτάξτε, παράπονο εγώ δεν έχω.
Δεν πρέπει να έχετε. Δεν έχω. Δεν πρέπει να έχετε. Εντάξει. Υλικό παράπονο έχω. Το λέω. Υλικό παράπονο έχω. Αλλά κακό παράπονο έτσι. Από ευλογίες πάω καλά. Από ευλογίες έχω μαζέψει. Από ευλογίες έχω μαγελάει ο κ. Μπρουλάκης, με κατάλαβε τι θέλω. Όλοι οι ευλογίες. Όλοι έχουμε μαζέψει ευλογίες. Αν και η ευλογία βέβαια δεν είναι σούπα του μπακάλι, πάρε και εσύ, πάρε και εσύ, πάρε και εσύ. Έτσι γιατί... κατάντησε. Έτσι κατάντησε, διότι η ευλογία, εδώ να πούμε και κάτι για την ευλογία. Όταν ένας πατριάρχης έδινε την ευλογία σε κάποιον άλλον, στο γιο του παραδείγματος χάρη που τον έχριζε πατριάρχη, ήταν άπαξ η ευλογία. Μετά, όταν πήγε κάποιο άλλο γιο για να γυρέψει πάλι η ευλογία, του είπε ήρθε αργά. Την ευλογία την έδωσε. Κύριε Μπριλάκη, τι έλεγε το κομπιούτερ για. Όχι, εγώ θα ήθελα να σα πω ότι δεν είναι τυχαία το ότι εσεί, σαν παρουσιαστέ, μπορεί η εκπομπή σα. Δυστυχώ δεν έχω παρακολουθήσει εκπομπέ σα για μην να μην αισθάνεστε άσχημα, δεν είναι πόρνο εκπομπή. Ναι, όχι, δεν είναι. Άλλο θέλω να πω ότι άνθρωποι χαρισματικοί, είτε είναι παρουσιαστέ, είτε είναι απλοί άνθρωποι, είτε είναι ηγέτε. Παραδείγματο χάρη. Δεν είναι τυχαία ότι ο Παπανδρέου είναι ηγέτης χαρισματικός. Δεν είναι τυχαίο ότι η κυρία Παπανδρέου, η Δήμητρη Παπανδρέου, κατά τη γνώμη μου είναι μια πάρα πολύ δυναμική, βιοενεργειακά δυναμική γυναίκα και έχει προσφέρει μια τεράστια ενεργειακή ροή στον κύριο Παπανδρέου. Όπως όλοι οι ηγέτες, δεν είναι τυχαίοι άνθρωποι. Και αν τους είχαμε εδώ να τους εξετάσουμε, θα βλέπουμε ότι ήταν πραγματικά δυναμικότατη, βιοενεργειακά δυναμικότατη. Χαίρομαι που είμαι δυναμικός. Και εγώ το ίδιο είμαι, όμως σαν εσένα. Δεν κάνω όχι, σαν εμένα είμαι λίγο ανώτερος. Ερώτηση, εγώ. Όχι, όχι τώρα, μια στιγμή. Ωραία. Μια στιγμή περάσουμε. Παρακαλώ, λέγεται. Παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Υπάρχει κανείς στο τηλέφωνο. Υπάρχω. Ακούμε. Θαυμάσια. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ονομάζομαι Βασίλης, παίρνω τηλέφωνο από το Νέο Κόσμο, δεν είμαι πολύ μακριά από εσάς, και ήθελα να σταθώ λιγάκι στην επίδειξη που είχε κάνει ο κύριος Μπριλάκης πριν από μια μισή ώρα περίπου, και έκανε την επίδειξη της μηχανής Κίρλιαν και είπε ορισμένα πράγματα, είπε ότι αυτή η μηχανή μπορεί να διαγνώσει και από εκεί και πέρα ο ίδιος παραπέμπει σε κάποιον ειδικό τον φωτογραφιζόμενο εάν δει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Επίσης άκουσα από τον κύριο Τσέβη ότι αυτό δεν αναγνωρίζεται και εκεί πέρα ακριβώς ήθελα να πάρω τηλέφωνο για να πω το εξής. Επειδή στάθηκα και στο αυτό που είπε ο κύριος Μπριλάκης για την προληπτική ιατρική και για την εναλλακτική ιατρική. Προσωπικά έχω κάνει εναλλακτική ιατρική στον εαυτό μου, θέλω να περιοριστώ στις εμπειρίες μου. Και πριν πω αυτές, θέλω να πω ότι βρίσκω σωστό να μην αναγνωρίζονται μέθοδοι όπως είναι η μέθοδος Κίρλιαν, όπως αυτή τη στιγμή και η εναλλακτική ιατρική είναι βασικά περιθωριακή ιατρική. Και το βρίσκω πάρα πολύ σωστό είτε να μην αναγνωρίζονται, είτε να είναι περιθωριακά αυτά τα πράγματα, διότι εγώ προσωπικά μέχρι να κάνω εναλλακτική ιατρική ήμουνα από αρρώστια σε αρρώστια. Από 5,5 χρόνο μου εκδηλωθήκανε προβλήματα αλλεργικής φύσεως, αναπνευστικής φύσεως κτλ. Κτλ. Μέχρι τα 24 μου λοιπόν ήμουνα τακτικός επισκέπτης φαρμακοποιών, γιατρών και νοσοκομείων. Καταφεύγοντας στην εναλλακτική ιατρική, όπως είχα βγάλει και προσωπικά εγώ φωτογραφίες Κίρλιαν στον φύλτατο φυσιοθεραπευτή, τον Στράτο Λαδά, που τώρα είναι εκτός Αθηνών, αν δεν ξέρω να τον γνωρίζει ο κ. Μπριλάκης. Δεν τον γνωρίζω. Ναι, δεν μας πειράζει. Ένα πολύ ευσυνείδητο παιδί. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ο άνθρωπος μου είχε πει με τις φωτογραφίες που μου είχε βγάλει το τι τάσεις έχω σαν οργανισμός για κάποιες συγκεκριμένες παθήσεις και πού θα άξιζε τον κόπο να λάβω κάποια μέτρα. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πιστεύω ότι είναι σωστό να μην αναγνωρίζονται όλα αυτά. Καταρχήν, αν μου επιτρέπετε να σας διακόψω. Ναι, ναι, ναι. Αναφέρατε το όνομα του φυσιοθεραπευτή. Ναι, Στράτος Λαδάς. Ναι. Καταρχήν, σαν φυσιοθεραπευτής, ναι, δεν έχει δικαίωμα βάσει του νόμου να κάνει διάγνωση. Μάλιστα. Καταλάβατε. Τη διάγνωση πρέπει να την κάνει πάντα και μόνο ο γιατρός. Μάλιστα. Ωραία, συνεχίστε. Ναι. Ασπρόμαυρη φωτογραφία. Δεν έχει σημασία, ναι, είναι ασπρόμαυρη ή έγχρωμη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, διαπίστωσα κάτι, γιατί μου είχε πει ότι μέσω της φωτογραφίας Κίρλιαν μπορώ να συναντήσω ασθένειες οι οποίες πρόκειται να εκδηλωθούν ύστερα από 6 μήνες, ένα χρόνο κτλ. Λοιπόν,
Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω ο νόμος τι λέει. Υπολογίζω ότι σε γενικές γραμμές όλα αυτά δεν τα αναγνωρίζει. Και το βρίσκω λογικό, γιατί εγώ μέχρι να καταφύγω σε τέτοια πράγματα, όπως ήταν η εναλλακτική ιατρική, όπως η φωτογραφία Κίλιαν κτλ., ήμουν απορρέσει σε αρρώστια. Τα προβλήματα υγείας που είχα μετά από την εναλλακτική ιατρική που εφάρμοσαν και πέσανε περίπου στο 10%. Λοιπόν, κάποια στιγμή πήρα ένα χαρτί και μολύβι και διαπίστωσα ότι όλα αυτά τα χρόνια, μιλάμε για κάπου 18 χρόνια από τη ζωή μου, ξοδεύτηκαν είτε από τους δικούς μου όταν ήμουν μικρός, είτε από μένα προσωπικά. Μιλάμε κάποια πολύ γερά λεφτά σε νοσοκομεία, γιατρούς, φάρμακα. Όπως κάποια στιγμή σε συζήτηση με έναν φίλο μου, με το οποίο σπουδάζει οικονομικά, μου είχε πει ότι μεγάλοι φαρμακοβιομηχανικοί οργανισμοί βρίσκονται σε παγκόσμια χρηματιστήρια κτλ. Οπότε κάθομαι και σκέφτομαι, άμα αν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε περιπτώσεις όπως είναι η φωτογραφία Κίρλιαν, προληπτικές γιατρικές, εναλλακτικές γιατρικές, διότι εγώ αυτή τη στιγμή είμαι ένας από τους χιλιάδες ανθρώπους που είχαν κάποια προβλήματα υγείας και κάποια στιγμή άλλαξε η ζωή προς το καλύτερο, που σημαίνει μειωθήκανε τα έξοδά μου. Αυτά ήθελα να πω, δεν ξέρω αν έχετε εσείς να πείτε τίποτα. Ναι, σας ευχαριστούμε ωστόσο. Θα ήθελα να σας ενημερώσω πάνω σε αυτό το θέμα. Καταρχήν, η βιοθεραπεία, όπως είπα, είναι μια συμπληρωματική θεραπευτική αγωγή που συνεργάζεται πάρα πολύ καλά και αρμονικά με την κλασική, την ακαδημαϊκή ιατρική. Είναι γεγονός ότι εγώ προσωπικά δεν είμαι υπέρ των φαρμάκων ή πιο σωστά υπέρ της κατάχρησης των φαρμάκων που γίνεται σήμερα. Τα φάρμακα είναι αναγκαία όταν πρέπει και με τις δόσεις που είναι αναγκαίες. Τότε μπορούν να βοηθήσουν. Είναι επίσης γεγονός ότι σήμερα η μεγαλύτερη βιομηχανία στον κόσμο δεν είναι η πολεμική βιομηχανία, αλλά είναι αυτή που λέγεται, αυτό που λέμε, ιατρικό, φαρμακευτικό κλπ. Κατεστημένο. Αυτό είναι μια αλήθεια. Με το μηχάνημα Κίρλιαν πιστεύω ότι σύντομα θα μπει και θα καθιερωθεί σαν πρώτη εξεταστική μέθοδος, διότι μπορούμε να βοηθήσουμε τον υγιή. Ο υγιής που θα έρθει να κάνει αυτή την εξέταση μπορεί να δει αν είναι καλά στην υγεία του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, εάν όλοι μας κάνουμε μία ή δύο φορές το χρόνο αυτή την εξέταση, έχουμε να ωφεληθούμε και ψυχικά και οικονομικά. Γιατί? Προληπτικά μπορούμε να δούμε εάν κάποιο ή κάποια όργανα έχουν αυτή την προδιάθεση. Το προλαμβάνει είναι καλύτερα από το θεραπεύει. Σίγουρα. Άρα, το να προλάβουμε να μην εκδηλωθεί κάποια ασθένεια, έχουμε καταρχήν ίδιον όφελος, αλλά και όφελο κοινωνικό, κρατικό. Εάν η ασθένεια έχει εκδηλωθεί, τότε προσπαθούμε είτε μόνοι μας, είτε με την συνεργασία της ακαδημαϊκής ιατρικής, φαρμακευτική, χειρουργική κλπ. Διότι δεν είμαστε ενάντια ούτε στα φάρμακα, ούτε στις εγχειρήσεις, αλλά πρέπει να δίνονται ή να γίνονται οι εγχειρήσεις μόνο όταν πρέπει. Παραδείγματος χάρη, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι καλός και επιτυχημένος χειρουργός εκείνος που κάνει τις λιγότερες χειρουργικές επεμβάσεις. Γιατί? Γιατί όταν ένα όργανο πάσχει, είναι εύκολο να το αφαιρέσουμε. Η δυσκολία είναι πώς θα θεραπεύσουμε αυτό το όργανο, έτσι ώστε να το επαναφέρουμε στην φυσιολογική του λειτουργία. Έτσι λοιπόν η βιοθεραπεία που γίνεται όμως υπεύθυνα είτε από γιατρούς είτε από εξειδικευμένους βιοθεραπευτές και όχι από τυχόν τσαρλατάνους. Το ξέρω ότι υπάρχουν και αυτοί. Και παντού ίσως υπάρχουν αυτοί. Φυσικά παντού υπάρχουν. Έχουν και αυτοί δικαίωμα να ζήσουν σίγουρα και να βγάλουν το ψωμί τους, όχι όμως εις βάρος του πόνου και της υγείας του άλλου. Και εδώ θα έπρεπε πράγματι να επέμβει η πολιτεία έτσι ώστε να προστατεύσει τον πολίτη. Παρακαλώ, λέγεται. Παρακαλώ. Δεν ξέρω σε μένα απευθύνεστε. Σε εσάς. Ναι, καλησπέρα κύριε Μιλουνέ. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ήθελα να υποβάλω δύο ερωτήσεις, πολύ σύντομες, στον κύριο Σκεύη, αν δεν απατώμε ότι έτσι είναι το επίθετό του. Τσέβη. Τσέβη. Ήθελα καταρχήν, με όση διακριτικότητα έχω τη δύναμη να χρησιμοποιήσω, να μου πει εάν έχει πτυχίο πανεπιστημιακό και τι είναι ως πανεπιστημίο, ποιας σχολής. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα αφορά στον προχριστιανικό ελληνισμό. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο
πιστεύει αν γνωρίζει την προϊστορία των Ελλήνων, την ελληνική μυθολογία, τον ελληνικό πολιτισμό της 6ης, της 5ης, της 4ης, της 3ης, της 2ης, της 1ης χιλιετίας π.Χ. Αυτά είναι τα δύο ερωτήματα μου. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Κύριε Τσέβη. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση για ποιο λόγο θέλετε να μάθετε ποια είναι τα πτυχία που έχω, αγαπητέ μου κύριε. Αν μπορείτε να απαντήσετε την ερώτηση μόνο, γιατί βέβαια, ο κύριος έθεσε ερωτήματα. Υπάρχουν δύο πανεπιστημιακά πτυχία, αυτό τι σημαίνει, από την Αμερική. Όχι από την Ελλάδα πάντως. Ναι, και, έχω γιατί... και κάποιο... έχουμε ιδρύσει στην Νεμπράσκα, τώρα θα πάμε σε διαφήμιση. Ναι, στην Νεμπράσκα, στο Λίνκολν υπάρχει πανεπιστήμιο και είναι πρότυπο. Ναι. Θα ήθελα να σας διευκολύνω γιατί υποβάλλω το ερώτημα. Γιατί στην στην ελληνική το κόκαλο λέγεται οστούν, κυρία μου, και όχι οστό. Αυτό είναι το πρώτο. Όσον αφορά δεύτερα ή τρίτα, αν θέλετε, επιχειρηματικά σημεία του τρόπου με τον οποίο ομιλείτε, μπορώ να σας δώσω και άλλα, διότι παρακολούθησα τα όσα είπατε και θα σας συνεβούλευα προτού καλέσετε άλλους να σπουδάσουν στη σχολή σας, τουλάχιστον να σπουδάσετε ελληνικά. Σας ακούω. Κοιτάξτε, ένα παρόμοιο τηλεφώνημα πήρα πριν από λίγες ημέρες στο σπίτι μου. Και η φωνή σας μου φαίνεται κάπως γνωστή, αν δεν απατώμε. Είστε ο κύριος Λιάσκος? Όχι, είμαι ο κύριος Διακογιάννης. Είστε ο κύριος Διακογιάννης? Έτσι λέγομαι, ναι. Μάλιστα. Μήπως η ελληνική γλώσσα έχει 28 γράμματα αντί 24? Έχει 127, αλλά νομίζω εσείς ότι έχετε σταματήσει τα 12. Επιτρέψτε μου, δεν θα σας απαντήσω, κύριε. Ναι, βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διότι είστε αμαθής, διότι ναι, είστε μάλλον αγράμματος και ανιστόρητος. Διότι ενοχλείστε από τον ελληνικό πολιτισμό και από τον προχριστιανικό ελληνισμό. Σας έχει κάτσει στο στομάχι. Σε όλους εσάς τους μισέλληνες. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Θα απαντήσεις στην δεύτερη ερώτηση ή γενικά θα απαντήσεις? Όχι, στη δεύτερη ερώτηση ήταν το θέμα, αυτό είναι το σημερινό μας θέμα με τον κύριο Τουλάτο, το οποίο το εγκαταλείψαμε και πήγαμε σε άλλους δρόμους. Όχι. Λοιπόν, χριστιανισμός και μυθολογία, αυτά τα δύο πράγματα είπα δεν παντρεύονται. Και τα χαρτιά τα οποία έχουμε μπροστά μας, τα οποία έχω δώσει στον κύριο Τουλάτο, δεν ξέρω αν έχει διαβάσει στις εγκυκλοπαίδειες περί αδάμαστου και Ιαπετού κλπ. Δηλαδή, προσπαθούν όλη την μυθολογία της αρχαίας, πρώτα απ' όλα χιλιετηρίδα δεν υπάρχει. Ο Όμηρος είναι ο πρώτος από τον οποίο έχουμε γραπτά μνημεία. Ο Όμηρος το 800 π.Χ. Ο οποίος έγραψε για τον Τροϊκό πόλεμο που υποτίθεται ότι είναι το 1210 περίπου εκεί. Δηλαδή εξακοής ο Όμηρος από παράδοση έγραψε για τον Τροϊκό πόλεμο. Δεν τον έτσι, έχει 400 χρόνια διαφορά. Ναι, δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Μπορείτε να μου πείτε τα ορφικά πότε γράφησε, δηλαδή η εκστρατεία του Ιάσονος. Τώρα κύριε Τουλάτο, ας μην αρχίσουμε με τα ορφικά. Όχι, γιατί είπατε για τον Όμηρο. Κοιτάξτε, για τον Όμηρο. Είπα για τον Όμηρο, λίγο... είναι λάθος ότι είναι τον 8ο αιώνα π.Χ. Πιο πριν δεν έχουμε άλλον. Ένα και λεπτό. Εγώ αναφέρομαι στα ορφικά. Εσείς αναφέρεστε στον Ιάσονα. Εγώ δεν αναφέρομαι στον Ιάσονα. Γιατί αυτά πάλι στην ιστορία. Ο Μιλωνάς και με κοιτάζει παράξενα, είναι κινέζικα. Γιατί είναι κινέζικα. Δεν διδάσκεται ο Ιάσονα, δεν είναι μυθολογία. Κάποιος δεν τον έγραψε. Αυτός που τον έγραψε, ποιος ήταν? Κύριε Τουλάτο, εγώ δεν παραδέχομαι, άποψή μου είναι. Δεν παραδέχομαι, ένα λεπτό. Έτσι, εντάξει, ότι πριν, συμφωνώ. Ότι πριν. Όχι όμω ότι εσεί δεν παραδέχεστε, είναι και ψεύτικο. Έτσι, συμφωνώ. Το ότι εσεί δεν παραδέχεστε. Εντάξει. 75 αιώνε δεν έχει παραδέχεστε. Δεν μπορείτε να παραδέχεστε όμω. Ότι η μυθολογία με τον χριστιανισμό είναι το ίδιο και το αυτό. Και ποτέ δεν θα μπορούμε να πούμε ότι ένα άντρα δεν προπάρχει παιδάκι, είναι ήπιο ή βρέφο. Δεν μπορεί να βγει άντρα κατευθείαν, θα προπάρχει. Μιλάτε για το δεκάθεο Ελλήνων. Το οποίο είναι εισαγωγή μέσα από τη Μέση Ανατολή. Μιλάμε για επιστήμη. Μιλάμε επιστήμες, όχι επιστήμη. Για τέχνες. Διότι πάνω στον πλανήτη δεν υπάρχει τίποτε που δεν είναι ελληνικό. Ό,τι γραπτό η γλώσσα υπάρχει, των Εβραίων είναι κλεμμένη από τους Έλληνες. Έχουν κόψει η γλώσσα των Εβραίων, το αλφάβητο. Είναι κλεμμένο από το ελληνικό. Η εβραϊκή γλώσσα με την ελληνική. Γιατί την μιλήσαμε, ελληνική. Μου φέρατε εδώ χαρτιά, μου είπατε για τους 70. Τα χαρτιά είναι τρία πράγματα. Και μου είπατε είναι... για Όμηρο. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό, για να μην νομίζει ο κόσμος ότι τα χαρτιά εκεί λένε τίποτα παράξενο. Είναι ο αδάμαστος. Ναι. Είναι η είδη. Βάση μυθολογίας, αδάμαστος. Άμα κόψουμε το αστός, λεμένη αδάμ. Μου επιτρέπετε? Όχι, δεν λέει αδάμ. Να μιλήσουμε σε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, η μυθολογία απορρίπτεται μέσα στο θέμα χριστιανισμός. Τελείωσε. Από τις ίδιες εγκυκλοπαίδειες και από σοφούς αδρόμους. Είναι σαν να λέμε. Η μυθολογία. Σαν μυθολογία, κύριε. Γιατί διδάσκεται, από τη στιγμή που πρέπει να μάθουμε τι κάνανε οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι να το ξανακάνουμε. Μα είναι ένας μύθος. Γιατί να μαθαίνετε.
Δεν είναι ένας μύθος. Να μου πείτε αυτό που σας ρώτησα, αν είναι να το καταλάβω εγώ. Αν διαβάσετε σοβαρά βιβλία περί μυθολογίας, θα δείτε ότι η μυθολογία δεν είναι αυτό που έχει ο κόσμος στο μυαλό του, ότι η μυθολογία είναι κάτι το παραμύθι. Έτσι δεν πάει το μυαλό μας. Μυθολογία. Είναι εξιστόρησης γεγονότων. Δεν λέμε ότι δεν γίνανε. Κάπου όμως η μυθολογία που αναφέρει, ειδικά ο Ησίωδος, που ξέρουμε πάρα πολύ καλά που μιλάει για την γενεαλογία, για την ταυτότητα των Ελλήνων, πηγαίνει πάρα πολύ όμορφα το θέμα, μέχρι που σταματάει στο θέμα της γενέσεως. Στο θέμα της γενέσεως ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι εκεί πέρα είναι το χάος και ο ουρανός και πράγματα τα οποία είναι δεν στέκουν. Εγώ είπα κάτι στην προηγούμενη το τηλέφωνο σας που με πήρα την περασμένη φορά, είπα κάτι. Χάος, ουρανός, επιτρέψέ μου, έκοψε λέει ο Κρόνος. Τα μόρια. Από τα μόρια. Αυτά τα πράγματα δεν στέκουν. Ναι, προσέξτε. Κύριε Τουλάτο, δεν στέκουν. Ωραία. Και ούτε θα σταθούν ποτέ. Όμως, γιατί και η Καινή Διαθήκη έχει πράγματα που ο Ιησούς μιλάει επιφανειακά, αλλά υπάρχει και το βάθος. Εδώ βλέπουμε ένα σταυρό που πάλι θα πάω στην αρχαία Ελλάδα. Αν δεν πιστεύεις Μωυσή, δεν πιστεύεις Χριστό. Περίμενε, όχι ο Μωυσής. Ποια περίμενε. Καινή Διαθήκη μιλάω τώρα. Ναι, όλο την Καινή Διαθήκη. Όλοι πιάνουν την Καινή Διαθήκη. Δηλαδή, σαν τους έχω βάλει στην Παλαιά Διαθήκη με πάση συνέχεια. Ποια είναι η διαφορά. Για Χοβάρα στην Παλαιά Διαθήκη. Όχι, σε πάση σου λέω κάτι. Δεν θα δεις για Χοβάρα στην Παλαιά Διαθήκη. Πώς αρχίζει Γένεσης. Έξοδος, Λεβιτικών. Περίμενε, στην έξοδο. Στην έξοδο. Στην έξοδο, όχι. Στην έξοδο. Πότε θα μου πεις για την είσοδο. Μπράβο, πότε ήταν η είσοδο. Μα το είπα, γι' αυτό σου λέω. Επέτρεψε μου, κοίταξε. Σε ακούει ολόκληρο χριστιανικός λαός. Μα με ακούει. Μα δεν μπορείς να μου βάζεις μία έξοδο. Έγινε λοιμός. Έγινε λοιμός. Πότε μπήκαν οι Εβραίοι εκεί. Έγινε λοιμός και 75 ψυχές Ισραηλιτών μπήκαν μέσα στην Αίγυπτο. Ο τότε δε Φαραώ τους έδωσε το καλύτερο τμήμα γης, τη γη Γεσέμ, όπου έμειναν και αναπτύχθησαν. Όταν δεν έφυγε, λέει αυτός ο Φαραώ την εποχή εκείνη, πάμε περίπου 2.000 χρόνια, δεν έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου χρονολογικούς πίνακες, για να πω ακριβώς χρονολογία, δεν μπορώ να τα θυμάμαι όλα απ' έξω. Λοιπόν, όταν έφυγε, λέει αυτός ο Φαραώ, σηκώθηκε καινούριος Φαραώ, ο οποίος υπέταξε τον Ισραηλιτικό λαό. Και μετά από 430 χρόνια γίνεται η έξοδος. Δηλαδή, όσα χρόνια κάναμε εμείς σκλάβοι στους Τούρκους, κάνανε οι Ισραηλίτες μέσα στην Αίγυπτο. Δεν είναι, δηλαδή, πόσο, δεν στέκει αυτό που λες ότι δεν υπήρξε είσοδος. Ναι, πότε, από πού πήγανε. Ορίστε. 75 δηλαδή άτομα, τώρα, γίνανε πόσοι. Έγινε όλος ο Ισραηλίτης. 75 ψυχές κατέβηκαν από πλευράς Αβραάμ. Ναι. Στη συνέχεια, και επειδή υπήρχε λοιμός, έπεσε λοιμός μέσα στα Ιεροσόλυμα. Στους Αγίους Τόπους, στους σημερινούς. Ορίστε. Δεν πάθανε τίποτε οι 75 από το λοιμό. Οι 75 στάλησαν από τον Πατριάρχη μέσα στην Αίγυπτο, γιατί ήταν σιτοβολών χώρα. Πατριάρχη. Από τον Πατριάρχη. Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ. Μιλάμε για τον Αβραάμ. Αυτούς τους Πατριάρχες. Μάλιστα. Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ. Εντάξει. Λοιπόν, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τα γεγονότα. Ο Ιωσήφ, ο οποίος επωλήθηκε σαν δούλος από τα αδέλφια του, έφτασε στην Αίγυπτο. Αυτός έγινε ισότιμος του Φαραώ, που πήρε το δακτυλίδι από τον Φαραώ, διότι μία σειρά γεγονότων. Τέλος πάντων, υπάρχει είσοδος. Μην λέμε δεν υπάρχει είσοδος, γιατί θα γελάει και ο κάθε πικραμένος με αυτό. Δηλαδή, πόσα άτομα μπήκανε, μπορείτε να μου πείτε, γιατί 75 ψυχές ήταν, ήταν η αρχή. Μετά επακολούθησε, κατεβήκαν και οι υπόλοιπες 11 φυλές. Μπήκε η πρώτη φυλή και επακολούθησαν ολόκληρες φυλές. Αυτά είναι γεγονότα γραμμένα. Μην τα λέμε τώρα έτσι, διότι δεν γίνεται κήρυγμα κατά αυτόν τον τρόπο. Γιατί δεν γράφεται τότε αυτό είσοδος. Ορίστε. Γιατί δεν γράφει είσοδος, έξοδος. Γιατί δεν το λέει. Αφού αναφέρεται στους Εβραίους. Με συγχωρείτε τώρα, έτσι όπως μιλάμε, δεν στέκει. Όχι, μα λέτε γένεση. Και πάμε και μιλάμε για Αδάμ και Εύα και ότι κάνανε δύο παιδιά. Έτσι. Συνεχίστε. Και λέει πιο κάτω ότι ο Καΐν, αφού σκοτώνει τον Άβελ, πάει στη χώρα του Νόδ, γνωρίζει γυναίκα, το γνωρίζω, ξέρετε, πάει να πει, έρχομαι σε επαφή. Βεβαίως. Γνωρίζει γυναίκα. Και έκανε και τον Ενόχ. Μπράβο. Και έκτισε και πόλη. Ο Ενόχ δεν ήταν από τον Κάιν, έτσι, ήταν από τον Αδάμ. Μην μπερδευτείτε, είναι δύο οι Ενόχ. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ, γι' αυτό λέω ο έβδομος από του Αδάμ προφήτης. Έτσι, τον οποίο δεν το δεγόσαστε γιατί δεν ξέρετε ημερομηνίες και χρονολογίες. Ποιος δεν ξέρει χρονολογίες. Πείτε μου πότε ήταν ο Ενόχ. Ποια χρονολογία. Ψάχνετε τώρα μέσα 5.000 χρόνια. Να βρείτε να τους βάλουμε όλους εκεί, να τους κολλήσουμε. Ένα λεπτό, κύριε Τουλάτο. Αυτά τα πράγματα αναφέρονται. Δεν θα ανοίξουμε τώρα βιβλία εδώ πέρα και χάρτες. Όχι, να λέμε όταν μιλάμε και μας ακούει μια Ελλάδα και είμαστε υπεύθυνοι για αυτά που λέμε, εγώ είμαι ερευνητής και μιλάω. Είστε ερευνητής. Βέβαια, δηλαδή, εσύ όμως που έχεις διπλώματα. Δεν θα έπρεπε. Ένα λεπτό, αφήστε τα διπλώματα. Εγώ δεν επικαλούμαι κανένα δίπλωμα. Ο κύριος που βγήκε τώρα και μιλάει για διπλώματα. Ο κύριος βγήκε και μιλάει για διπλώματα, λοιπόν, είναι διπλώματα. Σε μια άλλη σφαίρα. Μπορείς εμένα να μου λύσεις αυτήν την απορία. Δεν μιλάω εγώ με διπλώματα τώρα, αν αφού μπορούμε να γίνουμε αν με κατανοείτε. Αφού λοιπόν είναι αυτοί οι τέσσερις επάνω στη γη, οι πρωτόπλαστοι, έτσι, γιατί πάει και βρίσκει γυναίκα από αλλού. Ένα λεπτό. Εδώ είναι ένα πάρα πολύ λεπτό ζήτημα, πολύκροτο, αιώνες τώρα. Και οι κοινωνίες παλεύουν να μάθουν αν ο Αδάμ και η Εύα είναι οι πρωτόπλαστοι επάνω στη γη ή αν προϋπήρξαν άνθρωποι. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο δίλημα.
Μεγάλο δίλημα. Βέβαια στις ψυχές των χριστιανών. Που όπως και να το κάνουμε δεν ερευνούν τα σγραφάς. Η ζωή μας έχει κάνει έτσι που δεν ανοίγουμε όλη μέρα τις γραφές. Δεν έχουμε όλοι το προτέρημα να το πω έτσι όλη την ημέρα να είμαστε με το βιβλίο στο χέρι. Εντάξει, κάποιοι έτυχε να διαβάσουν. Λοιπόν, η Αγία Γραφή μιλάει για τον πρώτο βιβλικό άνθρωπο. Οι 7 ημέρες της δημιουργίας, κύριε Τιμάτο, δεν έχουν τοποθέτηση επάνω στο χρόνο. Δηλαδή, αυτές οι 7 ημέρες δεν ξέρουμε πόσα εκατομμύρια χρόνια ή πόσες χιλιάδες χρόνια προηγούνται. Γιατί μου βάζετε 5.000 τότε χρόνια προηγούνται. Ένα λεπτό, μην βιάζεστε, κύριε Τουλάτο. Μην βιάζεστε. Τώρα ξεκινήσαμε και κάναμε το τώρα. Μεταφέραμε το πανεπιστήμιο εδώ πέρα τώρα. Λοιπόν, γι' αυτό σας είπα ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται κατά αυτόν τον τρόπο, διότι καταναλύσουν χρόνο. Είχα πει και στο τηλεφώνημα μας τον κύριο Μιλωνά ότι χρειάζεται χρόνος και μου είπε χρόνος υπάρχει. Μου το είπατε αυτό. Για αυτά τα πράγματα. Και όπως είδατε είναι οδυνηρή αυτή η συζήτηση. Τραβάει σαν μάκρος. Ναι, για πες. Λοιπόν, ο Άδαμ και η Εύα είναι οι πρώτοι βιβλικοί άνθρωποι. Όταν έγινε η αδελφοκτονία και βγήκε ο Κάιν, πήγε σε μια χώρα. Εκεί βρήκε τη γυναίκα του. Πολλοί πολεμάνε και έχουν στα μυαλά τους τι έκανε ο Κάιν. Με τη μητέρα του είχε, με την Εύα δηλαδή. Ότι... Όχι, αφού μας το λέει. Όχι, το λέει καθαρά. Ναι. Και παρακάτω στο εκ των κεφάλαιων της γενέσεως λέει ότι κατ' εκείνη την εποχή οι δόντες, προσέξτε εδώ, οι ιοί του Θεού, Κάιν πλευρά, τα στιγατέρα των ανθρώπων, προβιβλικές γενναίες εδώ πάμε. Ναι, ότι είναι ωραίες, εγνώρισαν αυτές. Ακριβώς. Καλά, πώς είναι η του Θεού, λοιπόν, αφού, το 5-500 αφού λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ότι ο Κάιν ήταν ιός του διαβόλου, γι' αυτό και έκανε τα έργα που του πατέρα. Πού το λέει αυτό το πράγμα. Έτσι. Πού το λέει. Μια στιγμή. Συνεχίστε εσείς. Συνεχίστε. Βλέπω και ο κύριος Τουλάτος έχει τσάντες. Για συνεχίστε λοιπόν να δούμε. Τσάντες από εδώ, τσάντες από εκεί. Όχι, εγώ από εδώ. Εγώ έχω τηλέφωνα μέχρι να βρείτε στα τηλέφωνα. Παρακαλώ λέγεται. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καταρχήν συγχαρητήρια για την εκπομπή. Δεν σας ακούω. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ακούγομαι. Ναι, τώρα ακούγεται. Ήθελα να προσθέσω κάτι στο επιστημονικό μέρος όσον αφορά την άμβρα. Δηλαδή την ακτινοβολία αυτή που εκπέμπουν όλοι οι έμβοι οργανισμοί. Είμαι και εγώ γιατρός, χαρακτήρια στον συνάδελφό μου. Λοιπόν, για την άμβρα... Σας περιμένω όποτε θέλετε να έρθείτε στο ιατρείο μου, να σας μετρήσω και να σας φωτογραφίσω. Και να γνωριστούμε από κοντά. Καλό θα ήταν, στον κύριο Μιλωνά θα σας δω. Αν έχω κάποια στοιχεία, πολλά στοιχεία... Θα σας δώσω εγώ το τηλέφωνο του... Το επιτρέπετε? Ναι, μπορείτε να πάρετε ένα μολύβι. Είστε έτοιμος? Μάλιστα. Κερδίζουμε χρόνο να πάρουν και άλλοι μολύβι. Ναι. Μια στιγμή να μπορούμε να απαντήσω. Και μένει στη γραμμή ο κύριος. Περιμένετε λίγο στη γραμμή. Μάλιστα, περιμένω. Λοιπόν, είναι η Καινή Διαθήκη αυτή. Μια στιγμή. Μην ανησυχείτε. Είμαι... Μάχημος. Εδώ πέρα στη σφραγίδα. Βιβλική εταιρεία. Ναι, ναι, Ιερά Σύνοδος. Όχι, κάτσε η. Α, δηλαδή η Ιερά Σύνοδος. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ομίλες... Δεν καίνε τα χέρια. Είδες ότι υπάρχει προκατάληψη. Αφήστε το αυτό. Τι λέει εκεί πάνω, λέει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Επιτρέπετε, κύριε Τουλάτο. Να μην χάσω το χαρτάκι. Έτσι. Εντάξει, διαβάστε αυτό, αλλά μετά θα βάλω το βιβλίο στα χέρια μου. Τις βλέπεις. Τα ξέρω αυτό. Μην τα λέτε σε μένα. Λοιπόν. Είναι ή δεν είναι. Ιωάννου. Πρέπει να το πιάσω στα χέρια. Ναι, θα το πιάσει στα χέρια του. Θα το πιάσει, εδώ είναι. Καθίστε λίγο. Ιωάννου, επιστολή 1, κεφάλαιο 3, εδάφιο 11. Πραγματικά, η παραγγελία που ακούσατε εξ αρχής είναι αυτή, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Δεν πρέπει να γίνουμε σαν τον Κάιν, αυτός ήταν γέννημα του διαβόλου και έσφαξε τον αδελφό του. Μάλιστα. Αν ήταν γέννημα του διαβόλου, μετάφραση τώρα. Τώρα τι γίνεται με τον Άδαμ και την Εύα και τον Άβελ. Πότε τον γέννησε ο διάβολος, τον Κάιν? Είστε στη σφαίρα της φαντασίας που λένε οι μασόνοι ότι τον Κάιν, ο Κάιν γεννήθηκε από την Εύα και τον διάβολο, αυτά τα λένε τα μασονικά βιβλία. Ο Ιωάννης, πρώτη επιστολή Ιωάννου. Ναι. Αυτό είναι η δική σας μετάφραση. Για όνομα του Θεού, είναι μετάφραση. Πάρτε, κοιτάξτε τώρα την Καινή Διαθήκη. Ναι. Οι πράξεις του Κάιν οπωσδήποτε είναι διαβολική και το να σκοτώσει τον αδελφό του είναι κακό. Κάτσε, αφού είναι πρωτόπλαστική, είναι από το Θεό. Είναι διάβολος μέσα στον Κάιν. Εγώ αυτή τη μετάφραση δίνω. Εσείς δίνετε μετάφραση ότι ο διάβολος μαζί με την Εύα έκανε αυτά τα λένε και τα μασονικά βιβλία. Ο Θεολόγος, ο Άγιος Ιωάννης, ο Θεολόγος είναι μασόνος. Σας τη χαρίζω, βιβλική εταιρεία. Ωραία, ναι, υπάρχουν δύο βιβλικές εταιρείες, σας παρακαλώ. Βέβαια, η καλή και η κακή. Υπάρχει Ιερά Σύνοδος εδώ. Αντίμονον, τον 70 μην πιάσουν μόνο στο χέρι. Όχι, 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 εδώ η Ιερά Σύνοδος. Αφήστε την Ιερά Σύνοδο, η Ιερά Σύνοδος καλόν είναι να ασχοληθεί με το θέμα της βιβλικής εταιρείας. Έχετε Καινή Διαθήκη εσείς? Καινή Διαθήκη βεβαίως και έχω. Άνοιξε. Α, μπράβο. Μη μας δώσετε κινητή. Όχι, το ίδιο. Το ίδιο. Όχι αυτή. Α, όχι. Έχουμε μπερδευτεί εδώ πέρα. Καινή Διαθήκη δεν έχεις. Χαμός γίνεται. Καινή Διαθήκη. Τι να κάνουμε εφόσον δεν υπάρχει... Είδες, λοιπόν. Το ίδιο πράγμα είναι. Ο άνθρωπος λέει Ιερά Σύνοδος... Και τον Εβδομήκοντα το αναφέρει.
Κάτσι, η Εκκλησία της Ελλάδος. Ναι, λέει, είναι άλλο το θέμα μας, κύριε. Ιωάννου του Γελαδίου. Είναι αυτή η άλλη. Περάστε μέσα, μη φινείς. Είναι βιβλική εταιρεία αυτή. Δεν ξέρω τι είναι η βιβλική εταιρεία, υπάρχει εκκλησία Ελλάδος. Υπάρχουν, υπάρχουν σφραγίδες. Η δική μου είναι αληθινή. Όχι. Δεν μπορώ να είναι στον αγαπητό φίλο Κώστα Μιλωνά. Είναι αληθινή. Κύριος Γιώργος Γαλίτης, Ιωάννης Καραβιδόπουλος και Ιωάννη Γαλάνη. Την αληθινή μου φαίνεται. Και Πέτρου Βασιλιάδου, τέκνης εν αυτό αγαπητής. Αυτή τι είναι, τους ξέρετε? Το ίδιο πράγμα είναι με αυτό που έχει ο κύριος Τουλάτος. Κάλτε και αυτή. Δηλαδή υπογραφές Ιερά Συνόδου Πατριαρχείων Κωνσταντινουπόλεως. Σε τώρα παρακαλώ. Τι επικαλείστε, κύριε Τουλάτο, γιατί σου είπατε τη συζήτηση. Τις φραγίδες. Ωραία, σφραγίδες. Για το λοιπόν τι έγινε. Ρε παιδιά, πάντα μας κάνει ότι είναι λάθος ο Άγιος Ιωάννης, ο θεολόγος, ότι λέει ψέματα εδώ. Εδώ έχω ένα... διάλογο του. Τι κύριε... πιο άλλη απόδειξη να φέρω, ρε παιδιά. Να μιλήσουμε για τη βιβλική εταιρεία για τους Ιαχωβάδες. Όχι, να μου μιλήσεις για το κεφάλαιο. Είναι η έκδοση των Ιαχωβάδων. Τελείωσε. Αυτό που έχω στα χέρια μου. Βεβαίως. Όλα, παιδί μου, είναι του Ιαχωβά. Εδώ πέρα. Όχι όλα είναι του Ιαχωβά. Όσοι με ακούτε. Όσοι με ακούτε. Ένα λεπτό. Υπάρχει ποτέ περίπτωση, κύριε Τουλάτου, να πάτε στην εκκλησία και να δώσετε αυτό το πράγμα. Διαβάστε το κεφάλαιο 3. Επιστολή Ιωάννου 1. Το κεφάλαιο 3, εδάφιο 11. Αυτό αναφέρεται μέσα, μην μπερδεύετε τον κόσμο. Του Τρεμπέλα μην... την. Εδώ. Αναφέρεται. Άπα, εδώ του τα... Τρεμπέλα. Αναφέρεται και εκεί. Ποια, πέστε μας εσείς. Ποια. Εδώ τον Εβδομήκοντα. Είναι το ζήτημα. Μιλάμε για τη βιβλική εταιρεία. Καλά, και για το συγκεκριμένο εδάφιο. Εσείς λέτε του Εβδομήκοντα. Εβδομήκοντα ζήσαν 220 χρόνια π.Χ. Εγγράψαν την Καινή Διαθήκη αυτή. Είναι. Μα τώρα μην μπερδέψουμε τον κόσμο. Μα μου λέτε Εβδομήκοντα. Μην μπερδεύετε σίγουρα. Ο κύριος Τράγκας μπερδέψε ακόμα πιο πολύ. Ξεμπερδεύτε του τώρα. Ο κύριος Τράγκας δεν τι έκανε. Μας την έβαλε την Αγία Γραφή αυτή μέσα στην. Μπορείτε να πάτε σε ένα δικαστήριο και να μου την δείτε αυτή την Καινή Διαθήκη. Λοιπόν, εδώ στο θέμα μας. Να φύγουμε από το θέμα αυτό μας. Είναι το θέμα. Μπράβο, το θέμα μας εδώ. Πέραν αυτού όμως, να έρθω στο δεύτερο ζήτημα με το εδάφιο, εγώ μεταφράζω ότι πράγματι ο Κάιν έκανε μια διαβολική πράξη. Σκότωσε τον αδερφό του. Διαβολική πράξη. Πώς δεν είναι δυνατό πρωτόπλαστο από το Θεό διαβολική πράξη. Λοιπόν, τώρα, το τέκνον ότι είναι τέκνον διαβόλου, τέκνον διαβόλου είμαι και εγώ, ο οποίος μπορεί να είμαι πόρνος. Για... ο οποίος μπορεί να είμαι μυχός, ο οποίος μπορεί να είμαι κλέφτης, δηλαδή... είμαι τέκνον διαβόλου. Αφού τους έπλασε, τους έπλασε ο Θεός κατ' εικόνα. Ναι, ναι, ναι. Παρακαλώ. Εγώ έχω κάτι πολύ σημαντικό προς την Άβρα και αυτά που λέτε μπορούμε να τα βρούμε, αλλά θέλει πολύ χρόνο. Εντάξει. Καταρχήν, κανείς σας δεν αναρωτήθηκε από τους θεολόγους εννοώ, αν ο Αδάμ και η Εύα είναι συμβολικοί και είναι ομάδα, ολόκληρη φυλή ανθρώπων εξ αρχής. Ένα αυτό, όπως ο Θεός έπλασε λοιπόν 10 τάγματα αγγέλων ευθύς εξ αρχής και δεν μέτρησε, γιατί ο Θεός δεν έχει μέτρο και το πνεύμα δεν έχει μέτρο. Άρα και ο μερισμός του Θεού που δίνει τις ψυχές δεν έχει μέτρο. Εάν λοιπόν ο Αδάμ και η Εύα ήταν πολλά άτομα μαζί και όχι ένα, πρώτον. Γι' αυτό λοιπόν αυτοί που έπεσαν, ξέπεσαν και δεν λεγόντουσαν πλέον ιοί Θεού, αλλά ιοί ανθρώπων. Και παρέμειναν κάποιοι ιοί Θεού που αυτοί αναμνήθηκαν. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλη λεπτομέρεια. Θα προχωρήσω στο σημαντικό θέμα της Άβρας, ότι επιστημονικά μιλάω, ότι κάθε ηλεκτρικό ρεύμα παράγει στον πέριξ χώρο ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, έτσι. Μάλιστα. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα λοιπόν παράγονται σε όλο τον οργανισμό. Από όλο τον οργανισμό, από όλα τα κύτταρα. Σωστά. Ποια κύτταρα υπερλειτουργούν στον ανθρώπινο οργανισμό και δρούν σαν καλώδια? Τα νευρικά κύτταρα. Έτσι δεν είναι? Ναι. Λοιπόν, τα νευρικά κύτταρα τα πιο πολλά πού βρίσκονται? Στον εγκέφαλο. Στον εγκέφαλο. Επομένως λοιπόν, κάθε μας σκέψη, κάθε μας συνειρμός, οτιδήποτε σκεφτόμαστε, προκαλεί, είτε το θέλουμε, είτε το ξέρουμε μάλλον, είτε δεν το ξέρουμε, κάποια ακτινοβολία. Εκπέμπει στον χώρο. Έτσι δεν είναι? Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Η ακτινοβολία αυτή είναι ηλεκτρομαγνητικής φύσεως. Έτσι? Μπορούμε την αποκαλέσουμε και έτσι. Όχι, είναι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Έτσι. Το σύνολο της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, ένα μέρος της οποίας είναι ακτινοβολία Κυριλιάν, έτσι, την οποία μπορέσαμε τώρα και καταγράφουμε, το σύνολο της βιοενέργειας αυτής που εκπέμπει ο άνθρωπος σε όλη του τη ζωή, έτσι τι είναι? Είναι μια ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Είναι πολλά πράγματα μαζί. Είναι πολλά πράγματα. Δεν εκπέμπουμε μοναχά σκέτη καθαρή την βιοενέργεια, ναι, αλλά από το σώμα μας, από την επιδερμίδα μας, εκπέμπονται όλες αυτές οι ενέργειες που εμείς σήμερα μπορούμε να μετρήσουμε. Δηλαδή, εκπέμπεται θερμότητα, εκπέμπεται μαγνητισμό. Μα και η θερμότητα μπορεί να χαρακτηριστεί σαν, σαν υπέρυθι ακτινοβολία. Ναι, εντάξει, αλλά θέλω να πω ότι είναι πολλές μορφές ενέργειας που εμείς σήμερα γνωρίζουμε. Μάλιστα. Και μπορούμε να κατατάξουμε και να μελετήσουμε. Να προχωρήσω λίγο τη σκέψη μου, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, αυτή η ακτινοβολία εκπέμπεται στον χώρο. Έτσι δεν είναι? Σωστά. Λοιπόν, η ακτινοβολία αυτή είναι κυρίως ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Με τι ταχύτητα μεταφέρεται αυτή η ακτινοβολία στον χωρόχρονο? Με την ταχύτητα του φω.
Μάλιστα. Μάλιστα. Πάμε στη θεωρία της σχετικότητας του Einstein, η οποία λέει ότι κάθε σώμα ή σωματίδιο ή υποατομικό σωματίδιο, όταν τρέχει με την ταχύτητα του φωτός, τι παθαίνει ο χρόνος του, διαστέλλεται. Όταν φτάσει στην οριακή αυτή ταχύτητα του φωτός, ο χρόνος του γίνεται μηδέν. Συνεπώς, αν υποθέσουμε ότι αυτή η αστυνοβολία μας εκπέμπεται συνεχώς από τη στιγμή που θα συλληφθούμε μέχρι που θα καταλήξουμε στον τάφο, το σύνολο αυτό της βιοενέργειας υπό μορφή ηλεκτρομαγνητικής αστυνοβολίας, τι είναι, χάνεται ποτέ? Χάνεται ποτέ? Δεν χάνεται ποτέ, δεν χάνεται. Όχι, δεν χάνεται. Τι είναι ηλεκτρομαγνητική αστυνοβολία, σωματιδιακή, φύσεως ή κυματική μορφή, κυματική ενέργεια? Γι' αυτό ακριβώς την ονομάζουμε βιοακτινική ενέργεια. Ακριβώς. Και εδώ θα ήθελα να πω, να διευκρινίσω ακόμα κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Σήμερα είμαστε σε θέση να φωτογραφίσουμε την βιοενέργεια στο σώμα μας και την τρίτη μέρα μετά τον κλινικό θάνατο. Βεβαίως, γιατί τα κύτταρα δεν έχουν ακριβώς ακόμα. Πολύ σωστά. Βεβαίως. Και λοιπόν, συνήθως ο θάνατος δεν έρχεται ακαριέως, αλλά ως επιτοπλίστων ένα όργανο του σώματός μας νεκρώνεται, παραδείγματος χάρη σταματάει η λειτουργία της καρδιάς και προκαλεί το θάνατο σε όλο τον οργανισμό. Λοιπόν, αυτή η αστυνοβολία που εκπέμπεται με ταχύτητα του φωτός δεν έχει χρόνο, διότι τε ίσον άπειρον. Μόνο τε ίσον μηδέν, γίνεται μηδέν, μηδέν είναι το χρόνο του. Εάν υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε ένα σώμα από ακτίνες, έτσι, ακτίνες φωτός, αυτό το σώμα μας θα υποτιτώσει το μέγεθος της φθοράς. Είχε φορά αυτό το πράγμα, αυτό το σώμα, το ακτινικό σώμα. Ναι, προσέξτε, από τη στιγμή που γεννιόμαστε αρχίζει η φθορά του ανθρώπινου σώματος, δηλαδή του κυτάρου μας. Της ύλης του, όχι της αστυνοβολίας που εκπέμπει, όχι τη διαμόρφωση του χωρόχρονου που προκαλεί. Αυτό που φεύγει από εμάς, που εκπορεύεται από εμάς, ναι, είναι αυτό που λέει και ο Χριστός, ότι πάνω ότι εκπορεύεται από το στόμα, από την καρδία εξέρχεται, και η καρδία δεν είναι η καρδιά η βιολογική, αλλά ο εγκέφαλος, διότι αυτή παράγει σκέψη. Η καρδιά δεν παράγει σκέψη, μόνο αίμα στέλνει, μια αντλία είναι. Σωστά. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, και λέει, διότι στην καρδία εξέρχονται πονηροί διαλογισμοί, μυθίες, φόνοι κλπ. Αυτά είναι που ανακοινώνουν τον άνθρωπο. Αυτά δηλαδή που ανακοινώνουν τον άνθρωπο, πού, στο Θεό. Ο Θεός λοιπόν λαμβάνει υπόψη την ακτινοβολία που εκπέμπουμε. Αυτό βλέπει ο Θεός σαν άνθρωπο. Όχι την επιδερμίδα. Αυτή η ακτινοβολία. Σωστά. Είναι... Εδώ ακριβώς θα ήθελα να πω ακόμα κάτι άλλο. Παρόλο που θα μπορούσαν οι κύριοι εδώ που ασχολούνται με τα θεολογικά να το επισημάνουν καλύτερα. Όταν ο Θεός έπλασε τον Αδάμ, που τουλάχιστον στο σχολείο μου έμαθαν ότι πάνε να πει χωικός πλασμένος από το χώμα, είναι έτσι, ήταν λάθος. Ο Θεός ενεφύσισε αυτόν πνοή ζώσαν. Να γιατί, όταν λέμε εις πνέω, καταρχήν επιστημονικά, ιατρικά τεκμηριωμένα, η ζωή αρχίζει μετά την πρώτη εις πνοή που κάνει το μωράκι που γεννιέται. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Λοιπόν, όταν λέμε εις πνέω, τι σημαίνει? Βάζω μέσα πνοή, πνεύμα, Θεό βάζω μέσα. Δεν είναι μόνο το υδρογόνο και το οξυγόνο όταν αναπνέμε. Είναι και άλλα πράγματα που ίσως να είναι αρμοδιότητα άλλου να μιλήσουν σε αυτά τα θέματα. Όπως λέμε ότι έβγαλε την τελευταία του πνοή. Είναι όμως γεγονός ότι πεθαίνουμε με την τελευταία εισπνοή πάλι και η τελευταία εκπνοή είναι εντελώς παθητική. Το σώμα πεθαίνει. Αυτή η αστυνοβολία τελικά που εκπέμπεται. Μιλάμε από για τον σωματικό. Για σωματικό θάνατο. Είμαι γιατρός και εξετάζω τον άνθρωπο σωματικά και ψυχικά. Επειδή είναι περασμένη η ώρα, θα κρατήσω το τηλέφωνο του κυρίου Μπριλάκη. Μάλιστα. 92-47-017. 47-017. Μάλιστα. Και 92-32-052. Μάλιστα. Να καταλήξω τελικά, να τελειώσω τελικά, έτσι. Γιατί το συμπέρασμα είναι το εξής. Μήπως μπορώ και εγώ να του πω κάτι πριν κλείσει. Μάλιστα. Μπορείς να μου δώσεις τον τύπο του χρόνου στη φυσική. Ο τύπος του χρόνου? Ναι. Με τον μεσημερισμό του Λόρεντ. Ο τύπος του χρόνου στη φυσική, ο τύπος. Τον τύπο, χρόνο. Τε κινήσιο σε δε ίσον τέμι δεν επί ένα διατραγωνική ρίζα, ένα διαθέσιμο τετράγωνο. Όχι, δεν υπάρχει χρόνο στη φυσική του χρόνου. Δεν υπάρχει τύπος του χρόνου. Τύπος γιατί ο χρόνος είναι σχετικός. Τοποθετείς τον χρόνο σε μία πράξη. Σε έναν τύπο τοποθετεί στον χρόνο, είδα. Δεν υπάρχει αυτό αυτού καθεαυτού. Ο τύπος χρόνος. Ναι, ο χρόνος είναι ένα κομμάτι από την πάλι δεν υπάρχει που κομμάτι, γιατί αν χώρο χρόνος. Ούτε χώρος υπάρχει. Γιατί αν οριοθετήσεις το σύμπαν όπως έκανε ο Αϊνστάιν, τότε πέραν των συνόρων τι υπάρχει? Η άβυσος. Είδες λοιπόν, δεν υπάρχουν σύνορα. Γι' αυτό δεν υπάρχει ούτε χρόνος. Όμως, ούτε υπάρχει χρόνος μηδέν. Όχι έλλειψη φωτός. Αλλά εκεί δεν μπορεί να υπάρξει τίποτα. Ταχύτητα φωτός,
Άκουσα κάτι. Ταχύτητα φωτός δεν υπάρχει. Το φως δεν τρέχει. Το φως υπάρχει. Οι άνθρωποι έχουν ανακαλύψει μηχάνημα όπου έχουν φτάσει να μετράνε το φως με τόσο αριθμό. 300.000 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο. Γι' αυτό και λένε, διότι η ικανότητά τους έχει φτάσει να φτάσουν αυτό το μηχάνημα μετρήσεως ταχύτητος. Δηλαδή, γι' αυτό λένε 5 φορές 5 έτη φωτός. 10.000 έτη φωτός. Δηλαδή 10.000 φορές το 300.000 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο. Το φως, αγαπητέ μου, θα πρέπει να ξέρεις ότι δεν τρέχει με 300.000 χιλιόμετρα, αλλά με πάρα πολλά εκατομμύρια χιλιάδες χιλιόμετρα, διότι θα δεις και την κοσμική ακτινοβολία που διατηρεί την ταχύτητα της εστίας του κατευθείαν έως ότου φτάσει στη Γη. Τρέχει με πάρα πολλά εκατομμύρια χιλιάδες χιλιόμετρα και δεν τρέχει γιατί είναι διάχυτο. Αυτή τη στιγμή είμαστε μέσα σε ηλεκτρισμό. 3 εκατομμυρίων τάσεως ηλεκτρικής και όμως εμείς δεν καιγόμαστε. Και αν εστιάσουμε λίγο τον ήλιο στο χέρι μας, μας καίει. Άρα δεν τρέχει το φως, ούτε τρέχει η θάλασσα. Δεν υπάρχει ταχύτητα του υγρού, ούτε ταχύτητα φωτός. Το φως υπάρχει. Εμείς έχουμε βρει μηχάνημα που το μηχάνημα αυτό μετράει τόση ταχύτητα μέσα στο φως. Και όμως ο ήλιος λάμπει. Αυτό ευχαριστώ πολύ. Όχι, το λέω αυτό ότι... Ναι, αλλά λάμπει όταν είσαι μέσα στο μαγνητικό πεδίο της Γης. Αν βγεις έξω από τη Γη θα τον δεις σαν ένα κίτρινο πλανήτη. Χωρίς φως. Και όμως ο ήλιος λάμπει και τη νύχτα. Διότι η κοσμική ακτινοβολία ακριβώς υπάρχει. Εσείς βγήκατε κύριε Πιλάτε. Όχι, αλλά ξέρω πολύ εύκολα. Ρίχνω ένα φακό στον ουρανό. Δεν βλέπω τίποτα. Αν πετάξω ένα νόμισμα μέσα από τη δέσμη του φακού θα δω το νόμισμα. Άρα είναι μέσα στα όρια του φάσματος. Τη ακτίνα του φωτό. Βλέπετε πώ, κύριε Τουλάτα, έχει εκτυλιχθεί ο χωρόχρονο μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Ναι, είπαμε με την ικανότητα αντίληψη του ανθρώπου και εξέλιξη. Αυτό λέμε. Δεν περιορίζουμε ούτε φυλακίζουμε το χώρο. Δεν υπάρχει χώρο ούτε χρόνο. Διότι. Δεν υπάρχουμε και εμεί. Εγώ. Όχι, εμεί είμαστε το μόνο που υπάρχει. Διότι έχουμε πνεύμα. Δεν είμαστε μόνο ύλη, είμαστε και πνεύμα. Και αυτή τη στιγμή το πνεύμα μιλάει. Και ακούει και εσείς και όλοι μας εδώ και όλη στη Γη και όλα τα όντα. Το πνεύμα και η πνοή είναι ακριβώς το πνεύμα. Πνέει, ζει. Πρώτα υπάρχει ζωή και μετά υπάρχει η λογική, η αντίληψη και και και. Ναι, λοιπόν, αυτά που λέτε όμως είναι αποτελέσματα νευρικών συνάψεων. Ναι, δηλαδή, είναι... Δηλαδή άμα πάρω εγώ ένα φάρμακο, ένα LSD και αρχίσω και παραμιλάω, αυτό πάει τελείως. Είδες, δηλαδή, πάλι θα προκαλέσεις... Πάνε πλήρη αποσύνδεση των νευρικών μου κυττάρων. Πάλι θα προκαλέσεις μια υψηλή τάση ηλεκτρική από το σώμα σου, παίρνοντας συμπυκνωμένη ενέργεια, διότι το χάπι και οι βιταμίνες είναι σε μικρή μορφή πάρα πολύ μεγάλη συμπυκνωμένη ενέργεια. Άρα έχει δίκιο ο κύριος Βρυλάκης με αυτά που λέει. Θέλω να συναντηθώ με τον κύριο παρ ενέργεια. Βρυλάκη. Να το κάνετε, ο χρόνος έχει περάσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, δεν θα απαντήσουμε σε άλλα τηλέφωνα. Θα ήθελα να ξεκινήσω πρώτα με εσάς. Παρακαλώ κύριε Μιλωνά. Να πείτε, να κλείσετε την εκπομπή, τον τρόπο που θέλετε, να στείλετε ένα μήνυμα στον κύριο Τουλάτο, στους φίλους τηλεθεατές, τηλεθεάτριες. Στους φίλους τηλεθεατές, τους ευχαριστώ πάρα πολύ που παρέμειναν μέχρι αυτή την ώρα. Βέβαια είχαμε πάρα πολύ υλικό να εκθέσουμε. Ο χρόνος ήδη καταναλώθηκε, ίσως, ζητώ συγγνώμη, με πράγματα που δεν έπρεπε να υποθούν ή έπρεπε να πούμε κάποια άλλα. Διότι πάρα πολλοί κόσμος περίμεναν να ακούσει πολλά και διάφορα. Ποτέ δεν πρέπει να μετανοούμε για αυτό που λέμε ή κάνουμε. Βεβαίως, δεν μετανοώ εγώ. Ποτέ. Διότι έτσι οδηγήθηκε η συζήτηση σήμερα. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ που παραμείνανε μέχρι αυτήν την ώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους κυρίους που παρέμειναν στην εκπομπή και εσάς και την κυρία Ελεάνα που μας παρακολούθησε και όλο τον κόσμο εδώ πέρα που έχετε. Και το μήνυμα προς τον κύριο Τουλάτο είναι ένα. Ας αφήσει την πολλή μυθολογία και ας επιστρέψει στον χριστιανισμό όπως πρέπει για να σταματήσει και η Εκκλησία να τον ελέγει αιρετικό. Δηλαδή να μην δημιουργήσουμε περισσότερους ανθρώπους, μην δίδεται τροφή στην Εκκλησία, να μην ασχολείται με τίποτα άλλο παρά με ανθρώπους. Οι Ιεχωβάδες είναι αιρετικοί. Απαντήστε μου. Είναι μεγάλο το θέμα εδώ πέρα. Αν είναι, ναι ή όχι. Αν είναι. Είναι αιρετικοί. Τι κάνει η Εκκλησία γι' αυτό. Η Εκκλησία τους στέλνει χαιρετίσματα, κύριε Μιλωνά, όπως και εσείς και εμείς. Και εγώ τους χαιρετώ τους Ιεχωβάδες, έχουν ένα περίφημο έργο μέσα στην Ελλάδα, αυξάνονται και πληθύνονται και εμείς το μόνο που λέμε είναι αιρετικός ο τάδε, είναι αιρετικός ο τάδε, είναι ο δίνα αιρετικός, αλλά δεν κάνουμε τίποτα για να αποτρέψουμε αυτήν την αίρεση. Τι θα έπρεπε κατά τη γνώμη σας να κάνει. Να μην παρεξηγούμεθα ούτε με τους χώρους, ούτε με τους χρόνους, ούτε με τις τοποθεσίες, παρά ο κατάλληλος χώρος είναι και εδώ
Είναι και εκεί που ευρίσκονται οι Εχοβάδες. Δεν λέω ότι είναι αιρετικός εδώ ο χώρος, προς Θεού. Δεν λέω, μην εννοηθεί. Όχι, όχι. Απλούστατα επειδή ο κύριος Τουλάτος έχει θεωρηθεί αιρετικός. Κατ' εμέναν ο άνθρωπος απλούστατα βρίσκεται σε πλάνη, πρέπει να παρατήσει την πολλή μυθολογία και να επιστρέψει στον χριστιανισμό. Αυτό το έχουν πάθει πάρα πολλοί. Δηλαδή έχω πάρα πολλούς ανθρώπους, επώνυμους, οι οποίοι ασχολούνται με τον εθνικισμό τόσο πολύ φανατικά, που σου λέει ότι άμα θα ξεφύγουμε από την πορεία των αρχαίων Ελλήνων, θα χάσουμε, δεν χάνουμε τίποτα. Εδώ ολόκληρο Βυζάντιο ήταν 1100 χρόνια. Μπρος σε μια πορεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου που εκράτησε πάρα πολύ λίγα χρόνια, πολύ λίγα χρόνια σε σχέση με το Βυζάντιο που ήταν 1100 χρόνια, που ήταν ελληνική κυβέρνηση το Βυζάντιο. Ελληνική κυβέρνηση ήταν το Βυζάντιο και μακάρι να ξαναδημιουργηθεί να κρατήσουμε άλλα 1100 χρόνια. Ευσεβείς πόθη. Αυτή ήταν η Μεγάλη Ελλάδα. Δεν ήταν η Μεγάλη Ελλάδα το Μεγάλο Αλεξάνδρου που έφτασε μέχρι τις Ινδίες, αλλά σήμερα συρρυκνώθηκε και έχουμε γίνει αυτό το οποίο θα το χάσουμε έτσι όπως πάμε. Καθόμαστε και συζητάμε για Σκόπια και για Αλβανίες, δηλαδή για κράτη ανύπαρκτα. Αν το χάσουμε, θα ξέρουμε ποιον θα δοξάσουμε. Θα ήθελα και εγώ να κάνω μια ερώτηση, αλλά νομίζω έχει περάσει η ώρα. Αλλά εγώ θα την κάνω. Προς εμένα, ναι. Ναι, ναι, σε εσάς. Παρακαλώ. Γιατί η Εκκλησία δεν δέχεται στους κόλπους τις γυναίκες, σαν ιέριες. Ιέριες. Και ακόμη το μικρό παιδί που είναι μωρό, που υποτίθεται ότι είναι αγνό, το κοριτσάκι δεν μπαίνει μέσα στο ιερό. Και μπαίνει το αγόρι. Το ξέρετε. Εσείς οι γυναίκες το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Τα Άγια των Αγίων, όταν η γυναίκα είναι ακάθαρτη, δεν μπορεί να τα σηκώσει. Κάτι που δεν συμβαίνει με τον άνθρωπο. Το κοριτσάκι το αγνό, το νεογέννητο είναι ακάθαρτο. Το κοριτσάκι το νεογέννητο, πώς θα γίνει η ιερεύση. Πώς θα γίνει. Όχι, γιατί δεν μπαίνει στη βάπτιση, δεν μπαίνει στο ιερό. Είναι το αγόρι μπαίνει στο ιερό. Το κοριτσάκι μένει απ' έξω από το ιερό. Θα σας πω κάτι, κοιτάξτε. Ορισμένα πράγματα που φαίνονται παράξενα στους ανθρώπους, για τους ιερείς και για την Εκκλησία μας, έχουν μία άλλη έννοια. Άλλο πράγμα αυτό που κάνουμε εμείς και άλλο πράγμα το θέμα της Εκκλησίας. Και όταν λέω Εκκλησία δεν εννοώ τα κτίρια πάντα και τους ιερείς. Ναι. Άλλο το τι λένε οι γραφές, είναι ένα κολοσσιαίο θέμα, δεν μπορούμε να δώσουμε μια απάντηση έτσι ορθά και κοφτά. Ο και κάθε άνθρωπος, είναι, ο κάθε... Ξέφυγα τώρα από αυτό που με ρωτάς. Για τις διπλωματικές οδού θα την χρησιμοποιήσω. Δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Δηλαδή, έχουμε καταντήσει μέσα στην Ελλάδα οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, να μην ξαναπώ πάλι την ίδια λέξη, γιατί να μην χαρακτηριστώ και εσχρός. Δηλαδή, έχουμε καταντήσει και τα έχουμε απλοποιήσει όλα, τα έχουμε ισοπεδώσει όλα, όλες τις αξίες, τα πάντα, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά όλοι μας. Όλοι μας είμαστε υπεύθυνοι. Όλοι μας. Δεν είναι μόνο ο κύριος Τουλάτος υπεύθυνος που τον έχουν χαρακτηρίσει αιρετικό. Τότε είναι όλοι αιρετικοί. Όλοι είναι αιρετικοί τότε κατεμένανε. Χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω τον κύριο Τουλάτο. Διότι εάν βάλουμε μπροστά τον εαυτό μας και δεν πούμε αιρετικό και αμαρτωλό τον κύριο Τουλάτο παρακοιτάξουμε, τότε κάνουμε εμείς οι ίδιοι και αναφέρομαι και στην Εκκλησία μέσα. Αν δεν εγκαταλείψουμε την υποκρισία. Δεν είπαμε περί Εκκλησίας, ούτε είπαμε περί εκκλησιαστικών προσώπων το τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Αν θα έχουμε κάποια μέρα την ευκαιρία, θα τα πούμε. Μέρες να έχουμε και ζωή λοιπόν, να έχουμε. Λοιπόν, αυτοί οι οποίοι μας έφεραν σε αυτό το χάλι. Κυρία Ελεάνα, αυτοί μας έφεραν σε αυτό το χάλι είναι οι αρχιερείς οι οποίοι έκαναν πώληση των ιερών μυστηρίων. Τα ιερά μυστήρια δεν πωλούνται. Δωρεάν δίδονται, δωρεάν λαμβάνονται. Επειδή όμως τα πατριαρχία και οι εκκλησίες και όλοι ξεφύγανε από τον κύριο κορμό της εκκλησίας και το λειτουργήμα που έχουν και το κατήντησαν επάγγελμα διότι αμείβονται. Όλοι οι ιερείς. Ξέρετε, όπως είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι, έτσι είναι και οι ιερείς. Λοιπόν, από εκεί και πέρα στεναχώρια τους, αν θα πάτε εσείς στην εκκλησία να κάνετε τέτοιου είδους ερωτήσεις και να πείτε το πρόβλημά σας, ή η κυρία που βγήκε και είπε το πρόβλημά της, ξούτ από εδώ και ξούτ από εκεί. Το ξούτ πρέπει να σταματήσει. Άρα η πόρνο εκπομπή δεν κάνει ποτέ λάθη. Ξέρω γιατί το λέω αυτό. Δεν κάνει ποτέ λάθη και καθοδηγεί σωστά. Μεταξύ μας, κύριε Μιλωνά, φίλους της. Θα πω κάτι. Όχι πως αισθάνομαι άσχημα εγώ που είμαι εδώ, διότι ο κύριος δεν κατέβηκε στη γη για να διδάξει σε δίκαιους. Και κατέβηκε στη γη και ξέρουμε πολύ καλά ότι δίδαξε και στην πόρνη και στο δαιμονιζόμενο, δηλαδή με αυτούς τους ανθρώπους τους επέστρεψε μέσα στην Εκκλησία. Δυστυχώς όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί άγιοι μέσα στο κράτος μας, εμάς μας κοιτούν σαν αμαρτωλούς και σαν αποδιοπομπαίους. Θα έρθει η ώρα. Και λέω εμάς, βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Ναι, θα έρθει η ώρα που. Και σημειώσατε, δεν είμαι θεολόγος, για να μην παρεξηγηθεί. Άλλο θρησκεολόγος, άλλο θεολόγος. Για μένα είναι κατ' εμένα, θεολόγος είναι αυτός που έχει επικοινωνία με τον Θεό και τέτοιο πράγμα δεν έχω δει. Θα έρθει η ώρα που θα τα ακούσει και η Εκκλησία και οι παπάδες και όλοι. Κύριε Βρυλάκη, εμείς. Εγώ θα ήθελα. Θα κάνουμε ένα ραντεβού. Αν θέλετε και τώρα ή να... Θα το κανονίσουμε. Ωραία, θα το κανονίσουμε εκτός εκπομπής.
Εγώ θα ήθελα καταρχήν να απευθυνθώ πρώτα σε όλους τους υγιείς να προσέχουν την υγεία τους. Βασικό. Είπα ότι το προλαμβάνει είναι καλύτερα από το θεραπεύει. Για όσους πάσχουν, εύχομαι να βοηθήσουν τον εαυτό τους και η καλύτερη βοήθεια είναι αυτό που συμβουλεύει ο Χριστός. Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Δηλαδή, βασικότατος όρος για να αγαπήσουμε σωστά τον πλησίον μας είναι να αγαπήσουμε τον εαυτό μας. Από τον εαυτό μας που όλοι προσπαθούμε να κρυφτούμε και να δικαιολογήσουμε. Κάτι που κάθε βράδυ η πόρνο εκπομπή το λέει, αν δεν αγαπήσεις τον εαυτό σου, δεν μπορείς να αγαπήσεις κανέναν. Και αυτό το λέει η πόρνο εκπομπή κάθε βράδυ. Κύριε Τουλάτο, Παναγιώτη αδερφέ. Θα πω ότι η αγάπη που είναι η πέμπτη δύναμη και περικλεί όλες τις άλλες δυνάμεις που υπάρχουν και στη φυσική, δεν έχει νου. Σημασία δεν είναι, δεν έχει μόνο να αγαπάμε, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε πώς να αγαπάμε. Γιατί αν δεν ξέρεις πώς να αγαπήσεις, μπορείς να κάνεις τέτοιο κακό, μα πάρα πολύ κακό μέχρι θάνατο. Και επειδή η αγάπη δεν έχει νου και είναι συναίσθημα, είναι δύναμη, θα πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε και είναι μέσα στις διδαχές που μας δίνει ο Ιησούς Χριστός. Δεύτερον, δεν υπάρχει κάποιο τέλος σχετικό δίχως κάποια αρχή σχετική. Λοιπόν, δεν μπορεί να υπάρχει πανεπιστήμιο απευθείας και να πηγαίνει το βρέφος αν δεν υπάρχει νήπιο, νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, πανεπιστήμιο. Αν δεν υπάρχει προπαιδεία ελληνική, δεν λέω προελληνική, μία είναι η παιδεία, ελληνική, ούτε προ ούτε μετά. Αν δεν υπάρχει προπαιδεία ελληνική, δεν αναγνωρίζεις Χριστό, δεν αναγνωρίζεις Θεό. Γι' αυτό τα πράγματα να μπαίνουν στη θέση τους. Όλα και η γνώση και οι επιστήμες, τα πάντα προέρχονται από μία πηγή, από το Θεό που είναι πνεύμα. Δεν μπερδεύονται μεταξύ τους, γιατί είναι αλληλένδετα. Λοιπόν, ελάς που είναι φως, ο Χριστός είναι το φως, το λέει, και η συνέχεια είναι η έκφραση του Θεού, τα έργα. Εγώ θα κλείσω λίγο και με τον εαυτό μου, γιατί είμαι το στόχαστρο. Θα τους έλεγα το εξής. Δεν με θέλουν. Όπως με απέρριψαν από τις έδρες τους, χωρίς να με καλέσουν, γιατί είναι το παραπονό μου αυτό, δεν μπορεί από πουδήποτε και να με διώξουν οι άνθρωποι, κανένας δεν μπορεί να με απορρίψει και να με διώξει από την καρδιά του Ιησού Χριστού, από την αγάπη του. Ό,τι και να μου ρίξουν επάνω μου, κανένας δεν μπορεί να μου βγάλει αυτό που έχω στην καρδιά μου. Εγώ δεν περνάω κανένα μήνυμα Αγίου, Μεσσίου, προφήτη ή οτιδήποτε διδασκάλο ενσαρκωμένο και αυτά είναι γελία. Θα τους παρακαλέσω λοιπόν αυτούς τους κυρίους με τις μεγάλες έδρες και τα μεγάλα λόγια να μην ασχολούνται πια μαζί μου, να με αφήσουν ήσυχο και εγώ σαν Έλληνας, δημοκράτης, θα μιλάω όχι μόνο από κανάλι, θα μιλάω μέχρι να πεθάνω. Είναι κάτι που μου το έχει χαρίσει ο Θεός, την Έχουμε ελευθερία μου. Έχουμε να αποκτήσεις και τη δική σου εκπομπή. Δεν ξέρω τι θα γίνει, Κώστα Μιλώνα. Εγώ δεν μισώ κανέναν άνθρωπο, ας είναι ευλογημένοι όλοι αυτοί που με διώκουν. Το αισθάνομαι. Αλλά μην ξεχνάτε πάντα ότι οι ψηλές κορφές των δέντρων χτυπιώνται από κεραυνούς. Ας με δείξουν αυτοί στα μάτια του κόσμου που με διώκουνε ότι είμαι μία πόα για να ηρεμήσω και εγώ να ησυχάσω. Εκτός και αν θέλουν, οπότε πια και εγώ θα τους κάνω το χατήρι. Ποιο χατήρι? Αποφασίζουμε και διατάζουμε μόνοι τους. Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει. Εγώ θα μιλάω. Θα μιλάω. Διότι ανέκαθεν η αλήθεια διώκεται. Είδες τι είπε. Έχει γεμίσει από Ιεχωβάδες η πατρίδα μας. Είναι κάτω από τις ευλογίες, άδειες. Και κυνηγούν τον Παναγιώτη τον Τουλάτο. Πρόσεξε που αυτοί βγάζουν Κώστα. Ξύπνα σκόπια παράξενες άγιες. Αυτοί οι άνθρωποι. Δεν φταίει να το έχω δώσει στο χέρι μου. Άκουσε. Τίποτα. Αυτοί οι άνθρωποι. Δεν σε ενημέρωσε απλούστατα κάποιος ότι αυτοί δεν είναι οι ορθόδοξοι. Γιατί είμαι πόρνος. Αλλά κοίτα τι. Δεν είναι αυτό το θέμα. Θα τελειώσω, Κώστα. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί σκεφτούν κάτι που με διώκουν εμένα. Ότι νόμιμα έχουν ανθρώπους που παίρνουν από την Εκκλησία την Ορθόδοξη κόσμο
Και το μαύρο πρόβατο είναι το μόνο που βάζει από αλλού μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία κόσμο και στους ιερείς. Άλλος γεμίζει και άλλος αγιάζει. Εκεί πέρα είναι με τις ευλογίες, τον Παναγιό, τον Τζουλά, το κυνηγάνε. Δεν βγάζει τίποτα από την Ορθόδοξη. Ένα Ορθόδοξο χριστιανό δεν μπορεί να τον εκκλησιάσει. Δεν τον μαθαίνει δοξασία. Δεν υπάρχουν δοξασία. Σε έναν Θιβετιανό ή λοιπόν, σε έναν Κινέζο μπορεί να τα πει αυτά τα πράγματα, όχι σε έναν Έλληνα. Και εσύ το είπε ότι ο Χριστός κατέβηκε και μίλησε όχι στους δικαίους, σε ανθρώπους που δεν είχαν σχέση με Θεό. Και του είπε λοιπόν, να μην ξανακάνουν αυτό που κάνουν. Μάλιστα. Και εγώ του το λέω. Και του στέλνω στον ιερέα. Λοιπόν, όσο περί γνώσης και περί διδασκαλίας δεν διδάσκω τίποτε, διότι είναι τα πάντα γνωστά. Και ένας είναι ο καθηγητής και ο διδάσκαλος, ο Ιησούς Χριστός. Λοιπόν. Καλά, κατά αυτόν τον τρόπο πρέπει να καταργήσουμε πανεπιστήμια. Όχι, όχι, όχι. Δεν μιλάω για αυτό. Δεν μιλάω. Μιλάω για διδασκαλίες περί Θεού και τέτοια. Ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα, λανθασμένα ή όχι, να μιλάει για το Θεό του. Δεν μπορεί κάποιος άλλος να του πει: ξέρεις, μιλάς λάθος, γιατί εμείς οι πολλοί είμαστε με αυτό το πνεύμα και μιλάς λάθος. Δεν πειράζει. Τέλος, ας είναι καλά όλοι αυτοί, ας με αφήσουν ήσυχο. Εγώ θα μιλάω και ο νοών νοήτο. Απλά. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που παρακολουθήσατε τη σημερινή εκπομπή. Συνεχίστε να παρακολουθείτε αυτή την εκπομπή, άσχετο με το τι ακούγεται και τι λέγεται από τις κόλπες της Εκκλησίας, από διάφορους ιερείς, παπάδες όπως εγώ τους λέω. Τον κύριο Μπριλάκη θα έχουμε την τιμή να τον καλέσουμε σε μια άλλη εκπομπή, μια ολόκληρη εκπομπή δική του, με φωτογραφίες, με πράγματα, με συζητήσεις, με ερωτήσεις και χίλια δυο άλλα που μας ενδιαφέρουν. Σας φιλώ γλυκά όπου και όπως θέλετε. Καλό σας βράδυ. Ζει Κύριος ο Θεός. Καλό σας βράδυ.